αυτό ήταν. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Σήμερα. Φινίτο. Φινίτο La Musica, 17 Απριλίου. Θα έχουμε τώρα το Πάσχα, θα σαβουριάσουμε με τα Έλγη. Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Πώς το λένε αυτό. Δεν τρώνε κρέατα και τέτοια. Ζωικά λείπει και τι ιστορίες. Πλακώνονται μετά την Κυριακή του Πάσχα να πούμε τρώνε και τις πέτσες, να πούμε τρώνε και τα κρέατα κτλ. Παθαίνουν γαστροναγίες. Τα νοσοκομεία για μένα. Γιατί να πούμε στα νοσοκομεία. Οι μαλάκες λέει 40 μέρες, 30 μέρες δεν τρώνε. Έρχονται μετά, σαβουριάζουν λέει και τι πάντα στο μπάκι. Άμα φας σε δύο μέρες, μισό άντε. 500 χρόνια πίσω από τον κόσμο είστε. Τα χάρια να πούμε. Κάνει λέει. Το να κάνεις, πώς το λένε, νηστεία κάνει. Μετά πλακώνεσαι και τρυπάς τα στομάχια σου. Πολύ φελός πρέπει να είσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει. Εμένα ούτως ή άλλως εγώ κάνω. Ούτε εγώ νηστεύω. Δεν τα κάνουμε. Ούτε. Γιατί και εγώ που δεν νηστεύω τρώω σαν το βόδι να πούμε νομίζεις. Προσεκτικά, αλάτια όχι. Συμφωνώ. Ζάχαρες όχι, λίγο μέλι στον καφέ. Όχι αναψυκτικά, αλκοόλ ελάχιστο. Κάτι είναι και η εποχή της νηστείας. Τι είναι. Είναι δηλαδή, φαντάσου αν δεν υπήρχε νηστεία ρε παιδί μου. Τι θα γινόταν. Θα τρώγαν όλοι κρέατα συνέχεια όλο τον χρόνο και κάποια στιγμή θα χαιρετούσαν λίγο πιο νωρίς. Άλλο το φελό τι λέει. Γιατί. Δηλαδή δεν μπορεί. Κάθε μέρα, άντρος χοιρινά κάθε μέρα, επί σειρά ετών, λογικό και επόμενο είναι κάποια στιγμή. Αν κάνεις κάτι κατάχρηση κάθε μέρα. Αυτό σου λέω. Γι' αυτό υπάρχουν κάνα δύο φορές το χρόνο η περίοδο της νηστείας. Άλλοι την τηρούν, άλλοι όχι φυσικά. Αυτοί που την τηρούν είναι πάντα σε πιο καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή, κάνει αποτοξίνωση ο οργανισμός. Έχεις δει από τις τοξίνες του κρέατος. Κάτω από 100 κιλά. Πώς? Κάτω από 100 κιλά πάτερ, έχεις δει. Εγώ λέω γενικά για τον κόσμο. Άσε τον κόσμο. Εγώ λέω γενικά. Έχεις δει. Εγώ δηλαδή ψάχνω να βρω. Είναι σαν πάτερ. Πάτερ. Τι πάτερ. Πάει ειδωμένο λέει. Πάτερ, ένα πάτερ. Κομψό να δεις κάνα έτσι. Δηλαδή έτσι. Σαν το Σαλμάρι. Δηλαδή 9 στους 10 που έχεις δει τι. Ο Σαλμάρι δεν έπεσε τώρα. Όλοι από τα φασόλια έχουν κάνει δύο κοιλιές τέτοιες. Από τα φασόλια. Το κρέας νομίζεις παχαίνει. Το κρέας δεν παχαίνει. Το κρέας τι λες τώρα. Για να φανταστείς δηλαδή αν θες να παχαίνει. Και ο αέρας που αναπνέεις παχαίνει. Το σταμάτα ρε. Άμα κάθε τη μέρα. Έχεις μάθει έτσι το χάνουμε. Πώς. Δεν έχεις μάθει το χάνουμε. Αυτόν. Πώς το χάνουμε. Στη Βιέννη. Στη Βιέννη. Φεύγει. Αυτός. Γιατί δεν το λες. Εγώ να πω στη Βιέννη. Τι να κάνεις στη Βιέννη. Ανοίγει ολόκληρη σχολή. Ορθοπαιδική σταντολογία και ο κύριο θέλει επίσημο διδάκτη. Α, για τι καρέκλε που έλεγε ότι πάθαιναν οι θλάσσε. Λοιπόν, ρωτήστε γυμνάστε. Δεν είπαμε τι καρέκλε που παθαίνουν οι θλάσσε. Εγώ είπα το εξή. Πάλι το λέω ελληνικά μου, τα ελληνικά μου πολύ καλά. Άσχετα με αν τα καταλαβαίνετε. Τα πιάνουμε. Λέω λοιπόν ότι μετά τι προπονήσει των παικτών τη ομάδο μα και γενικά και πολλέ άλλε ομάδε, αυτά τα παιδιά επειδή είναι πιτσιρίκια, είναι μικρά σε ηλικία, είναι 20, 23, 22, 21 χρόνια. Και κοντή περισσότερο. Θέλει αποκατάσταση μετά, θέλει χαλάρο. Τα περισσότερα παιδιά δεν κάνουν χαλάρωμα. Και πηγαίνουν να πιούνε καφέ λοιπόν στην παραλία ή σε κάποια άλλα μαγαζιά. Και όσο επιτοπλίστων τα καινούργια μαγαζιά, τα μοντέρνα μαγαζιά, δεν έχουν καρέκλες και τραπέζια, α πούμε, πολυθρόνες, τριπολυθρόνες. Και είναι στάντ. Και όταν λοιπόν το πόδι, όταν κάθεται όρθιο λοιπόν. Το στάντ τι είναι. Αυτό που κάθεσαι σε. Το στάντ, όρθιο, το στάντ. Το τραπέζι το όρθιο. Και κάθεσαι στα καρέκλες προπόνηση. Και κάνα δύο ώρες κάτι το όρθιο, λογικό και επόμενο, ο μύς να είναι πάντα τσιτωμένο και κάποια στιγμή σπάει. Ωραία. Το σπάσιμο του Μίση είναι μετά την λοιπόν, είσοδο του Ανατολάκη στο Χάρβαρντ μαζί με τον Σάββατο Θεοδωρίδη που ήταν καλεσμένοι, σκέφτομαι ότι πρέπει να σε στείλω και εσένα εκεί με τον Ανατολάκη για να είστε μαζί. Εγώ σου λέω, εγώ πάω. Ρώτησε το σε γυμναστή λοιπόν, να το δεις. Το φαντάζεσαι στην είσοδο του Χάρβαρντ. Όχι, όχι. Δεν το έτσι, στην λέξη στην θράση δίπλα έχει μπει και πέρασα από το hardball τώρα από εκεί γεμάτο και τα λοιπά. Ψέματα λες δεν πέρασες, πέρασα εγώ ήμουν εκεί. Δεν σε είδα. Απ' έξω δεν πέρασα μέσα. Απ' έξω είδες λοιπόν μέσα δεν πήγες. Όντως ήταν γεμάτο. Τίγκα ήταν. Τίγκα ήταν, δεν μπορούσα να δω έξω. Γι' αυτό δεν θα σε είδα αφού πέρασες. Το πάω εκεί τον είδες. Ναι. Όλο τον πάω, το μάτι το είδες όλο ή έβλεπες. Έβλεπα αποσπάσματα. Αποσπάσματα. Το είδα. Εντάξει. Δηλαδή τα είδες γύρω γύρω. Κοίταξε, το γύρω-γύρω μου τι λες τώρα. Γύρω-γύρω, στο βόλεϊ μου τι λες. Στο βόλεϊ, το δάκτυλο. Λοιπόν. Δεν έχει θέση, λέει το βόλεϊ. Ρολόι. Εγώ ναι, πώς δεν έχει θέση, έχει, αλλά γιατί δεν το είπε στον κόσμο. Το γύρω-γύρω. Είπα να κάνουμε μια αυτή ρε παιδί μου, να έρθουν μηνύματα μπόλικα, να κάνουμε μια ιστορία εκεί πέρα να καταλάβει ο κόσμο. Κατάλαβε. Του ρολόι λέει. Λέει, λέει φίλε. Θέσει δεν έχει λέει το βόλεϊ. Πώς δεν έχει. Κάθετε λέει ρολόι. Εσύ άκουσε με. Το βόλεϊ το ανακάλυψε το 2011. Αυτό. Όχι το 2011. Το
14, συγγνώμη, το 15. Αυτός. Ναι. Ναι. Το βόλεϊ το ανακάλυψε εγώ, το 15. Λοιπόν, μεγάλο... Μέχρι να δει, άκουσε με, μέχρι να δει επί σειρά τίτλων να πάει δηλαδή σε 50% μάτς, σε 50% μάτς, να αρχίσει να καταλαβαίνει τι του γίνεται. Να πάρει να μιλήσει με έναν άνθρωπο να του πει ότι ξέρει, άμα είσαι από πίσω πρέπει να πηδήξει από τα 3 μέτρα ότι το μάτς τελειώνει. Δεν τελειώνει στου 25 πόντου, άμα είναι 24-25. Θέλει 2 πόντου διαφορά. Όλα αυτά. Όλα τα είπε εσύ. Άκουσε, δεν το λέμε σέντρα, ότι σφύριξε τη σέντρα. Εδώ τα βάζει πόντο, ναι. Δεν φωνάζουμε γκολ. Θα τα μάθουν, αλλά λοιπόν, κάτσε ρε. Επειδή, στο μπλακ, πώς το λένε. Ναι, μπλοκάζει, δεν είναι δυνατό. Επειδή ο κόσμο δεν γνωρίζει. Ναι. Εγώ μεγάλωσα, μπορεί να είμαι δραμηνό, αλλά μεγάλωσα σε μια περιοχή που λέγεται Σκίδρα και εκεί είχαμε τον Αριστοτέλη Σκίδρας. Ποιος πριν από 30 χρόνια ομάδα, πριν από 35 χρόνια ομάδα Β και Α εθνικής κατηγορίας. Στο βολέι. Και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κωστάκη τον Πασπαλά που μετέπειτα πήγε στον Ηρακλή και έπαιξε βολέι. Ο Πασπαλάς. Μεγάλωσα μαζί του λοιπόν και είναι φίλος μου ο Πασπαλάς. Για να του πω αυτόν του φίλου που μετέπειτα από 20 χρόνια γνώρισε το βολέι. Ναι. Ξέρουμε και το σερβίς, ξέρουμε και τους ακραίους, ξέρουμε και τους κεντρικούς. Εγώ εσύ. Λοιπόν. Α, εσύ, γιατί άμα ρωτήσει το μέσο. Ξέρουμε και τον Πασαδόρο. Του έκανα μια ίντρικα λοιπόν στο Μετρόπολη προχθές και τους, τον είπα τον Ραπτόπουλο γύρω-γύρω για να έχουμε πολλά θέματα να πούμε. Και όντως στέλνανε τα μηνύματα. Να πούμε τους χορηγούς. Εσύ ξέρεις το μέσο παοξέ να το ρωτήσεις. Όχι, δεν ξέρει. Αυτό λέμε. Γεια σου για σένα τώρα, έτσι στην περίπτωση. Ο μέσο παοξή που. Δεν ξέρει. Και καλά που πάει καλά ο Πάοκ λοιπόν, θα μάθει και ο Παοξή και από το Βόλιο. Έτσι να μάθει. Λοιπόν, πάμε στο hardball εκεί πέρα, στο τρίγωνο, στο πιο εμπορικό τρίγωνο της πόλης, της Θεσσαλονίκης, Ελπίδος 8. Εσένα σου τάχω τώρα, θα σου τα πω και εσένα. Πες για το τρίγωνο. Ελπίδος 8. Ναι. Λοιπόν, εκεί που οι διαγωνισμοί πυρήμπας τελείωσαν, τα τρόπαια απονεμήθηκαν, σωστά. Λοιπόν, απονεμέθηκαν σωστά. Εκεί που κάθε χρόνο έχουμε το διαγωνισμό πυρήμπας, για την επόμενη χρονιά λοιπόν προλάβετε να γραφτείτε όλοι, γίνεται συναρπαστικό πρωτάθλημα και στο Champions League και στο Europa League. Μαγαζάρα. Έτσι. Λοιπόν, πεντακάθαρα ποτά, παρουσίες πολύ ωραίες, γνωριμίες μεγάλες, ίντερνετ δωρεάν, το ίντερνετ. Και φτιάξε και τα αυτά, και τα ακουστικά. Τα ακουστικά είναι, ναι, θα δεις και είσαι στο γήπεδο, βλέπεις παιχνίδι δηλαδή και θα δεις και στο γήπεδο. Ακούς Μετρόπολης από εκεί ρε παιδί μου, θα δεις και είσαι στο στούντιο σε τέτοια φάση ας πούμε, κατάλαβες, καινούργια τα ακουστικά όλα. Είναι ένα μαγαζί, πρέπει να το δείτε από κοντά, πολύ ωραίο. Λοιπόν, Ελπίδος 8 στην Πολύχνη. Πολύ καλώς. Εκεί που κάθε Δευτέρα είμαστε εκεί με τον Κωστή. Πίνουμε κανένα ποτό. Αυτός βέβαια πήγαινε σουρωτή, δεν πίνει ποτό. Πάμε. Πάμε στο, στην κομμότριά μας, στην Εύη. Εύη, στην κυρία Εύη. Για να σε δω, το φρύδι. Εκεί, εντάξει, στο Μεσόφρυδο καλά, το έχει πάρει. Εκεί πάω κάθε εβδομάδα, εβδομάδα παρά εβδομάδα. Ναι, το λοιπόν, αυτή, είναι στην Οδός Ολύμπου, έτσι. Σε ένα από τους κεντρικούτερους δρόμους της πόλης. Ναι. Οδός Ολύμπου ξεκινάει για όσους δεν γνωρίζουν και είναι από επαρχία. Ναι. Γιατί πολλοί με ρωτάνε πού είναι η Οδός Ολύμπου στην επαρχία. Πού πες. Όταν κατεβαίνουν. Όταν κατεβαίνουν. Εδώ που τα λέμε. Μόλις το μάθετε κι αυτό, θα με πείτε μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, η Οδός Ολύμπου λοιπόν είναι από τους 12 αποστόλους από το κέντρο της πόλης, από το Βαρδάρι, ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη Ροτόντα. Είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος, μονόδρομος είναι. Είμαστε όμως. Όπως είμαστε ήταν στο ο κέντρο Dr. House, τώρα θα είναι ο Dr. Jordan. Εμείς είμαστε λοιπόν στην Οδός Ολύμπου στο 23 και στο 31, δύο μαγαζιά πολύ ωραία. Στο 23 είναι το κομμωτήριο, είναι κούρεμα ένα ταλεράκι μόνο σε αυτά τα χρόνια, 5 ευρώ μόνο. Ίσιωμα μαλλιών, χτένισμα, βαφές, ιστορίες, τις γυναίκες σας, τις φιλινάδες σας. Και εκεί, ντουγρού. Και στο 31, στο Ολύμπου 31, 50 μέτρα λίγο παραπέρα, στην άλλη τη γωνία, έχουμε μανικιούρ, πεντικιούρ, έχουμε τζελ. Το τεχνικό μεγάλο μα. Το έμαθες, γιατί το τζελ την προηγούμενη φορά δεν το ήξερες. Ναι. Και μασάζ φυσικά. Μασάζ. Τιμές σοκ. Μασάζ ένα ταλεράκι μόνο. 5 ευρώ μισή ώρα. Τις κρέμες πληρώνετε, το τρίψιμο είναι δώρο, να ξέρετε. Τελείωσε. 5 φράγκα το μισάωρο. Τελείωσε. Όλοι να πάτε να γνωρίσετε από κοντά εκεί και τα κορίτσια και την κυρία Εύη. Πολύ ωραία. Τι νύχια, αυτά ιστορίες. Ωραία, ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πετκανίτσας. Και χαιρετίσματα και στο φίλο μας του τηλέμαχο που μας βλέπει τώρα. Ποιος είναι ο τηλέμαχος? Ο φίλος μας ο Μάκης πάνω στην Πολύχνη. Βλέπει ο σκύλος. Οκτοκτήνος. Ναι. Χαιρετίσματα, Μάκη. Ωραία. Πάμε λοιπόν στη Δελφόν με μπότζα ρηγωνία. Στο φίλο μας τον Στέλιο, τον Πετκανίτσα. Λοιπόν, μαέστρος στο αντικείμενο, δεν υπάρχει. Είδε το πρόβλημα και επί τόπου ξέρει τι θα κάνει και το κάνει σε χρόνο ντεντέ που λέμε.
κερνάει και καφεδάκι εκεί πέρα, έχει και θέσεις πάρκιν. Καταπληκτικό παιδί σαν χαρακτήρας. Να το γνωρίσετε, παιδιά. Πολύ ωραία. Εγώ τη χρειάζεται να το πηγαίνω εκεί. Λοιπόν, Μπανιώτης. Μου λέει φουλάρουμε για το αδυνάτισμα. Για το αδυνάτισμα. Δηλαδή, από τώρα και στο εξής μέχρι τον Ιούνιο αρχίζουν οι κοπέλες, οι κυρίες, έχουν τα ψωμιά, έχουν τα ψωμόγολα, τα φαρδένουν και κάνουν και τα λοιπά. Προπόνηση, δίαιτα και βελονισμό. Ναι, βελονισμός και καλή διατροφή και προπόνηση 3-1. Βελονισμός, λοιπόν, Μπανιώτης. Ναι, αντιστρες, πάρα πολλές ρινίτιδες που έχουμε αυτό το πρόβλημα και τα λοιπά, δημιουργεί αιμάτωση εδώ. Με είπε θα με βάλει και εμένα εδώ κάτι αυτά και εδώ στο Δόξα Πατρί. Ναι, φοβερό. Φοβερό. Έχουν πολλοί ρινίτιδες και παθαίνουν και κρίση πανικού. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν το βράδυ. Εσύ τι έχεις? Εγώ είχα κάτι ρινίτιδες, κάτι αυτά, θα μου κάνει και εμένα. Εδώ. Πετάει εδώ, 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 εδώ. Εδώ, ναι. Και εδώ. Και γιατί δεν έχεις τέτοιο σύνδεσμο? Είχα πέρυσι το καλοκαίρι όταν έγινε το Capital Control, με έπιασε ένα άγχος. Έχει αλλεργίες και μετά. Έχει αλλεργίες. Ναι. Λοιπόν. Όλοι με αυτά, αγάπη. Αντιστρες, αδυνάτισμα, διακοπή καπνίσματος. Τώρα είναι η εποχή του αδυνατίσματος, μου είπε ο Μπανιώτης. Daily Way, full στο νηστίσιμο. Πηγαίνεις επάνω στην Αγίο Πάντων 12 μου φαίνεται. Στο Αγίο Πάντων 12, μόλις. Στον Πλάτανο απέναντι. Στον Πλάτανο απέναντι. Μόλις τρίψεις από το ξενοδοχείο εκεί που είναι εκκλησία, πώς λέτε εκκλησία, ρε. Την Αγίο Πάντων είναι εκείνη. Ναι, Αγίο Πάντων. Στα 150-200 μέτρα δεξιά πηγαίνεις. Έχει φοβερό νηστίσιμο. Έχει γαρίδα, έχει μπιφτέκι λαχανικών. Έχει πολύ, πολύ πράγμα. Δεν θα καταλάβεις ότι είναι νηστίσιμο. Δηλαδή, είναι Σάρα, να πούμε. Όσοι από εσάς θέλετε και δημιουργείτε, ας πούμε, διέτες και πώς θα ήταν, νηστείες. Νηστεύουν. Έχουμε την κυρία Μέρ στην Πορφύρα. Ο γιατρός ο Μπανιώτης και ο Πορπόδης ο πνευμονολόγος, τον οποίο θα δει η κυρία Μέρ, γιατί είχα κάποια πρόβλημα με τα πνευμόνια της αύριο στο Παπαγεωργίου, τον Κώστα τον Πορπόδη. Θα πάμε να φάμε εκεί πέρα. Θέλω να κάνω τραπέζι για τον κόκκινο. Να τον πάρετε. Θα τον ταΐσουν εκεί τον κόκκινο. Εννοείται. Τον ποτίσουν, γιατί ο κόκκινος είναι στην παρέα ζημάνι, παιδί. Πήγα εγώ σήμερα σε ένα ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδέας. Λέει, άντιασε, λέει, όλο τον μπαρ. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Και πήγε, λέει, και περπάτημα. Πήγε και περπάτημα σε ένα, πώς το λένε αυτά τα, που είναι ψηλά και μπαίνει μέσα στο φράγμα. Στα φράγματα. Φοβερός ο κόκκινος. Πώς τα λένε αυτά που σκαρφαλώνουν, είναι πολύ στενό το μέρος και είναι πολύ ψηλό το άλλο, το κάτι. Σπιλικίσκο, φαράγγι. Φαράγγι. Σε ποια πόλη? Φαράγγι. Έχει δίπλα εκεί φαράγγι. Γράψε ποια πόλη. Στο Λουτράκι, Αριδέας. Στα Λουτράκι. Λοιπόν, η κυρία Βέρη κάνει στην κουζίνα τη αυτή τη δουλειά. Στο Πόζα, ρε. Η κυρία Μέρη, μην πει στην κουβέντα, ρε μαλάκα. Για την κυρία Μέρη μιλάω. Ο άλλος είναι εμφελός. Άστο τον άλλον. Ο άλλος, η ομάδα του βγήκε πέμπτη στην Αγγλία. Άστο τον άλλον. Η ομάδα του έβγαλε το βέλιο αλλαγή. Η ομάδα του. Άστο τον άλλον. Έβγαλε το βέλιο. Καλά, θα του τα πούμε μετά. Εντάξει, άστα τώρα με το βέλιο. Βλακία κάνατε τώρα. Έβαλε τον Περόνε μέσα, έβγαλε το βέλιο. Δεν τραβάει, δεν το πουλάμε να πούμε. Θα τα πούμε μετά. Τι με κάνει τώρα, θα σου το πω εγώ μετά. Να πει και τον τελευταίο χορηγό που είναι πλέον επίσημο. Η κυρία Μέρη. Τα μπαλαρινέπα που. Ναι, μετά η κυρία Μέρη. Η ίδια στην κουζίνα και φτιάχνει ανατολίτικα τζιτζιλι μίτζιλι. Ντολμαδάκια, το καραβίσιο. Όλα τα λεφτά. Τσιμπατζί. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Τζατζικάρες, μελιτζάνο σαλατάρες, τάραμο σαλατάρες. Έτσι. Χειροποίητα, βέβαια. Και φυσικά κάνει και πολύ ωραία αυτά που λένε τα κοινωνικά. Και τις γλίστες. Οι γλίστρες είναι φοβερές, οι γλίστρες. Για να γίνει καλός ο κύριος. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε πολύ ωραία μνημόσυνα, πολύ ωραίους γάμους, πολύ ωραίες κηδείες και πάρα πολύ ωραία. Σωμάτα, σήμερα πήγαμε σε μια, δεν υπάρχει ωραία κηδεία. Βέβαια υπάρχει ωραία κηδεία. Όταν αφήνει ο άλλος, δεν αφήνει χρέη και αφήνει λεφτά, είναι ωραία κηδεία. Όταν αφήνει χρέη, εκεί δεν είναι ωραία κηδεία. 10 ευρώ το άτομο, είναι 1 ευρώ ο καφές. Λοιπόν, έχουμε. Επίσης, τον Μπανιώτη τον είπαμε, τη μεταφορών εταιρεία του Κασαγιάννη του Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι φίλος μου.
Δύο φορτηγά ο μπαμπάς, μερόνυχτα πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αναλαμβάνει και ο γιος. Και ο γιος, δύο. Τα δύο γίναν τρία, τα τρία γίναν τέσσερα. Τα τέσσερα γίναν έξι, τα γίναν οχτώ. Τα οχτώ γίναν δέκα. Γίναν και αποθήκες. Εδώ στη Ωραίο επιχειρηματία. Φοβερό. Μπαμπά με γιο, εκπληκτικό δίδυμο. Αντωνιάδη Δωμάζο. Και οι δύο. Και μιλάμε ό,τι έχει σχέση με μετακόμιση, ό,τι έχει με μεταφορά. Σαράφη Παρίδη που λέμε. Σαράφη Παρίδη, ό,τι λε. Κούδα Σαράφη, ναι, θα το έλεγα. Τερζανίδη Παρίδη, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, είπαμε. Και κάνει και τα ιδιαίτερα αυτά, δηλαδή. Έχει ένα πίνακα. Που είναι, ξέρω εγώ, τη γυναίκα του Σίμι Βαλιράκη. Μου λέγε ο Πανιώτης ο γιατρός, θα πάρω ένα πίνακα, μου λέει. Όχι ο Πανιώτης, ο γιατρός, ο Ζαταγιάς. Λέει, θα πάρω ένα πίνακα, λέει. Τι πίνακα θα πάρεις, λέει ο Αποστόλη. Χειρουργός, φοβερός. Ένα πίνακα τη γυναίκα του Σίμι Βαλιράκη. Πόσα θα δώσει, Αποστόλη, 2-3 χιλιάδες. Είναι τρελός, του λέω. Παλαβός. Τι θα το κάνεις τον πίνακα, του λέω. Έχω, λέει, είμαι φιλοτελή αυτό. Με φίλο τη τέχνη. Ξέρεις ότι εγώ έχω ένα φιλαράκι. Τα βάζει λοιπόν. Έχεις δίκιο, φίλε. Ο Κασαγιάννης τα βάζει μέσα, τα τυλίγει, τα κάνει τα ράνι. Μη σπάσουν, μη κάνουν, μη ράνουν. Δεν μεταφορέα ο Μίτσος, ο Κίτσος και ο Πίτσος. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Επαγγελματίας. Θα δείτε λοιπόν το βιντεάκι πόσο καλή είναι η χορηγή μας, οι φίλοι μας, οι φίλοι του Γιώργου Πάνου. Ουσιαστικά γιατί θα γίνει αυτή η δουλειά. Λοιπόν, γρήγορα τους λέμε, μπαίνει μέσα ο Γιώργος. Ο Μουσάτος, ο οποίος πήρε 4-5 κιλά, πρέπει να πήρες. Δεν πήρες. Ξύρισες τον μπούζι, τι έκανες. Κάτι έκανες. Ο Ασλαμάς, ο οποίος πονάει το γόνατο, κάνα γονατά. Δεν μπορούμε να σου κάνει το γόνατο, ρε. Πελματιέ. Από νευροσύγκτε. Τι είναι αυτό εδώ, πελματιέ. Το κάτω στη φτέρνα. Ναι, για να γλύφεις τις φτέρνες της τρέχει, για να τραβάς. Έπαθε το πέλμα το δικό σου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους χορηγούς και τα λέμε εδώ όλα με πολύ κέφι. Ο εξής φοβήθηκε, χαίστηκε, φοβήθηκε. Φοβήθηκε ο εξής. Ο εξής φοβήθηκε γιατί. Γιατί φοβήθηκε. Παιδιά, μετά, έγινε εντάξει. Λέει με τη Χάνθ ένα μάτσα. ΑΕΚ Χάνθ παίξανε. Χάνθ. Διάλειμμα. Τερορίστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ηρακλή που κατάφερε να μπει τελικά στην πεντάδα. Από το τέλος. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα δώσω το λόγο πρώτα στο φίλο μου τον Μάριο τον Ασλαμά. Για το τέτοιο πες λίγο πριν δώσεις το λόγο. Τι, ναι, βέβαια. Για αυτό που είπε ο κομμουνιστής. Ο κομμουνιστής. Το rapto.gr παίζει απευθείας την εκπομπή. Τώρα και αύριο θα είναι, μου είπε, μαγνητοκοπημένη, όπως το λέει ο κόκκινος. Θα είναι δηλαδή σε επανάληψη. Και ζωντανά τώρα από το rapto.gr και μαγνητοσκοπημένη αύριο. Λοιπόν, απόκριψη φίλε, όπως καταλαβαίνεις, δεν απαντάω. Δεν απαντάω. Από απόκριψη όχι. Ναι, 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 ναι. Από απόκριψη φίλε. Από απόκριψη. Από απόκριψη μπορεί να πηδάσω ό,τι θες φίλε. Από απόκριψη μπορείς να πηδάσω ό,τι θες. Στείλε εδώ πέρα το. Αυτό να σου κάνω εγώ μερικά κολπάκια να σε μάθω κάτι ζιουζίτσου. Κατάλαβες. Άντε, με τη μανούλα σου. Ξέρεις τι ωραία που είναι η μανούλα σου. Εσύ που με πήρες τηλέφωνο. Κούκλα είναι. Λοιπόν, πάω στον Ασλαμά πρώτος. Ναι. Λέγε Ασλαμά, λέγε. Τι είμαστε, Αγγλία. Είδες. Όχι, δεν είναι. Κινηματόγραφο είδες. Είδα μόνο τέτοιο. Είδα μόνο City, λίγο Chelsea City, ναι. Πολύ λίγο και τα γκολ. Ναι. United Aston Villa. Ναι. Θέλω να πούμε μια κοψιά για Ατλέτικο. Θέλω να πούμε μια για United, ναι, για City κτλ. Σ' ακούω. Από τι θες πρώτα. Ποιον θες στον τελικό. Ποιο είναι το πιο ζαβό κόρνερ της χρονιάς. Ναι. Το πιο ζαβό τραγικό κόρνερ της χρονιάς. Ναι. Ήταν κάτι που χτυπάει ας πούμε τέτοια ο Πέλκας και ουρλιάζει όλη η τούμπα. Ναι, ναι. Το οποίο βγαίνει, κάνει παίκτη ήρωα. Ναι. Και ανεβάζει και ομάδα. Ναι. Ποιο είναι. Ποιο είναι. Ποιο είναι. Ποιο θα μου πεις. Τώρα είναι πριν δύο μέρες. Τρεις μέρες. Λίβερπουλ. Συμφωνώ. Χτυπάει ο Μίλνερ. Ναι. Τέτοια κόρνερ ο Πέλκας. Έχω γύρω μου 50 άτομα. Πέρκα δεν τη φτάνει στην πάση έξω κατά τα κόρνερ. Χαμηλάτε από αυτό και αυτά. Το όντω το δέχτηκε γιατί δεν βάζω πάω γκολ. Δεν βάζει. Αν του κάτσει μια φορά του πάω, να βάλει ένα γκολ παιδί μου. Εγώ το λέω δεν με πάω ξύς. Να βάλει ούτε γκολ πάω. Έβαλε Λίβερπουλ. Ο Μοτοσακός. Έτσι το λένε. Ναι. Μοτοσακό δεν είναι. Έτσι. Ο Μοτοσακό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Είσαι η Ντόρτμουντ. Ναι. Και τι είναι η Ντόρτμουντ, έτσι. Ναι. Γιατί εδώ πέρα χυμάμαι, ηρωνευόμαστε τον Μπάουκ. Το λέμε, δεν είναι αλήθεια. Έτσι κάνουμε πλάκα με τον Μπάουκ. Την άμυνα τον Ηρακλή. Όχι αυτά, όχι ο Μπουλούτ, πως είναι έτσι σκουντάφτη κάνει. Δεν μου λες. Η μαμά αν... καλά είναι, η μαμά σπίτι καλά. Έχει χαιρετίσματα να τη δώσει. Ναι. Τι λέει, είναι από απόκριψη. Μαμά καλά. Λέγε. Εγώ δεν συγχύζομαι, φίλε, δεν αντιβάζω. 12 με 8 η πίεση. Αν μας βλέπουν τώρα. Μη συγχύζεσαι. 10.000 γονείς παιδιών. Ρε πούστε, το κάνεις να φαίνεται σαν δέσα να με κάνεις κάγκουρα τώρα στα γεράματα, ρε πούστε, είναι απίστευτος. Λοιπόν, αν μας βλέπουν
8.000 γονείς παιδιών που είναι σε ακαδημία και έχουν παιδιά σε ηλικία, στην ομάδα. Πόσο ετών? K8. K8. Θα υπάρχει παιδί που δεν μαθαίνει το να μείνει σε στημένη φάση ότι το 9 παίρνει το στόπερ. Ο το 9 μαρκάρει το στόπερ. Πρέπει να του πει ο προπονητής. Ναι. Διότι μπορεί να παίζει ζώνη. Δεν τα ξέρεις καλά. Πολλοί παίζουν τη ζωνούλα. Ρε εσύ Τούσελ. Ναι. Πολλοί παίζουν ζώνη. Ναι. Δεν έπαιζε ζώνη αυτός. Ναι. Τρέχει, αν το δεις στην από πίσω κάμερα, ψηλά από πίσω, τρέχει μία ώρα. Ο στόπερ, δεν τον άλλο στόπερ της Ντόρμου. Ναι, τον κυνηγούσαν. Ποιος θα πάει να δει το μοτοσακό που έχει φύγει ο μοτοσακός. Αυτά. Εκεί τελειώνει η πρόκριση. Η πρόκριση, την πρόκριση με τη Λίβερπουλ που τη δίνει ο μοτοσακός. Όχι ο Λόβρεν, ο γιος του λάθους. Ο Κροάτης γιος του λάθους. Ο ήρωας είναι ο μοτοσακός. Αυτό. Ή μάλλον ο Τούσελ. Ναι. Ο Φιλ Νέβιλ με φαλάκα. Πήγε η Ηρακλή να δει σήμερα. Πήγε η Ηρακλή να δει. Ναι. Ναι. Θέλω να μου σχολιάσει την αλλαγή του Βέλιου με τον Περόνι. Το έχω για αύριο θέμα, μωρέ. Και τι μας πει. Ποια είναι η σημειολογία. Ναι, όχι, ναι. Τι μας το έχω σαν ερώτηση και εγώ. Το κατάλαβα, ναι. Το έχω σαν ερώτηση και εγώ. Ποιο είναι το σκεπτικό. Βγαίνει στο 76. Ναι. Έλα, τελευταία αγωνιστική τη σεζόν είναι. Θα βγει. Να παίξει και ο άλλο. Θα βγει να παίξει και ο άλλο. Που είναι γέρο. Να. Δεν είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Άντρα, εσύ είναι που παίζει από απόκριση. Καραγκιόζη. Και ο άλλο ο Λαζάρο. Αν έλεγε η original Θεσσαλονίκη, εγώ κρύφτηκα. Εγώ πάω στην Άγρα, κάτω στην Αθήνα. Η original ανέβγε στη Θεσσαλονίκη, αλλά ο εξή ο Δήμο. Ναι, εγώ προσωπικά. Εγώ κρύφτηκα. Η original, ναι, αλλά. Ο άλλο δεν ήρθε. Εσύ τι θέλει. Εσύ που λοιπόν, στη Τσιμισκή που έβρεσαι, δεν είσαι λοιπόν. Εσύ από δεν τροφόταμε και πίσω. Γιατί. Άμα ήταν να πάω, τι δεν. Πάω στο Δεδροπόταμο. Στη Μισκή. Τι έγινε. Όλα πάω που κρατούνται αυτά. Όλη η Βόρεια Ελλάδα. Όλα. Όλη η Βόρεια Ελλάδα. Όλοι. Όλοι οι Βόρειε και τα νησιά και τα νησιά. Μην πάμε την κουβέντα. Ναι, άλλο τι. Και ο μπαμπάς καλά είναι, έμαθα, ε. Γκέι σαν τον Κλέτσο έμαθα. Τι να σε πω, ρε φίλε. Από απόκριψη τι με παίρνει και με βρίζει, δηλαδή. Θες να σε αφήσω, δηλαδή, έτσι. Όσο παίρνει, θα σε βρίζω. Πάρε κανονικά με το τηλέφωνο σου σαν άντρα που είσαι να μιλήσουμε σαν άντρα. Βρίσε με, να σε βρίσω, να μαλώσουμε. Να τώρα, όλο το βράδυ, έτσι θα πάει τώρα αυτό. Και τι να κάνω, δηλαδή. Κλείστο το μωρέ. Δεν το κλείνω, ρε. Δεν το κλείνω. Λέγε. Έκανα αλλαγή στο 76. Και βάζει τον Περόνι. Θέλω να πουλήσω εγώ το Βέλιο. Θέλω να πουλήσω το Βέλιο εγώ. Δεν βάλω τον Περόνι με το Βέλιο. Μπα και κάνει κανένα κόλλο ο Βέλιο. Μπα και τον πουλήσω γιατί ένα τρίμηνο ο Βέλιο δεν περπατάει. Δηλαδή θα έβγαζε το φορτούνι ο άλλος να βάλει τον Τζόρι τη στιγμή που θέλει να προωθήσει το φορτούνι να το πουλήσει, ξέρω εγώ, αντί στην έμπολη, αντί στην άσχολη, να τον πουλήσει κάπου από παραπάνω. Εδώ πια πολύ θέλει το χ σήμερα. Θέλει να μην χάσει. Γιατί να μην χάσει, άμα έχανε δηλαδή, τι θα γινόταν. Υπάρχει διαφορά. Ναι, πες. Θα ακούσουμε και αυτό. Έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι έπρεπε ο Ηρακλής φέτος να πάρει 35 βαθμούς υποχρεωτικά. Ποιο το είπε αυτό. Ατελείωτη κούραση, ρε φίλε. Η σύμβαση που υπέγραψε για τα τηλεοπτικά του χρόνου για να μπορέσει ο Ηρακλής να αλλάξει κλίμακα και να πάει στις ομάδες που έπρεπε να παίξει κανονικά, ναι. Έπρεπε να πάρει και 35 βαθμούς μίνιμουμ. Πώς έχει. 35 μίνιμουμ. Ωραία. Γιατί δεν βγάλε το Βέλιο και δεν έβαλε ένα τρίτο στόπερ να κρατήσει το 0-0 και έβαλε το Περόνι μέσα. Απάντησε. Γιατί ο Βέλιος είναι επιθετικός, παίζεις με ένα επιθετικό, βγάζοντας επιθετικό και το σκορ στο 0-0 μέσα στην έδρα σου, βάζεις άλλον επιθετικό, πας και μπορείς και κάνει κάτι. Είδες τι χάνει ο Περόνι στο 87. Ναι, ρε φίλε. Το είδες. Ρε φίλε, ο Περόνι ποτέ δεν τα έβαζε. Γιατί ο Περόνι έχει να βγει. Ο Περόνι μια ζωή στο φραπέ μέσα αντί για νερό. Αυτό είναι, έχει κάνει, σου έχει αδειάσει. Ναι. Έχει φωτογραφεί στην εστία. Ναι. Δηλαδή, ο Περόνι εκεί βρίσκει εστία. Δεν σου λέω να μπει. Βρίσκει εστία. Εγώ λέω πήγε. Αλλά πάει να βρει ουρανό. Είναι μάλινη, ρε φίλε. Τι δεν είναι μάλινη. Δεν είναι μάλινη. Δεν είναι μάλινη. Δεν είναι μάλινη. Λαφριά είναι, δεν είναι μάλινη. Αν ρίξει το τσίπουρο μέσα στο φραπέξε μετά στα 35 και να κάνει 5 χρόνια προπόνηση, πώ είναι το παιχνίδι. Εντάξει. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η αλλαγή. Εντάξει, σε παγκοσμιακά. Τώρα τι να συζητάμε. Ένα διάφορο μάτς. Το σέρνι εκεί να βάλει κανέναν γκολ. Εγώ να σου πω κάτι. Σου λέω είχαμε 34. Με μημένα πόντο, σαν τους 35, έπιασε στο στόχο, παίρνεις και τα παραπάνω λεφτά. Λες. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τέλειος. Ένα διάφορο μάτς, έτσι. Αυτό ήταν. Δεν είχε δηλαδή να πεις κάτι παρόν. Αλλά η αλήθεια, είναι ότι πλέον, σε αυτό που πρέπει να σταθούμε, είναι ότι από ό,τι βλέπω, ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Σαββίδη έχουν αρχίσει να έχουν πλέον αγάπες και έρωτες. Βλέπω δηλαδή πλέον ότι πηγαίνουν ο ένας στο σπίτι του άλλου, ανταλλάσσουν, πίνουν σακέ, γιατί ξέρεις εκεί στην Άπο Ανατολή που τα έχουν μάθει. Το σακέ τι είναι.
Τι το σαχέ? Είναι ένα έτσι παραδοσιακό ανατολίτικο που πίνουν οι δύο φίλοι μεταξύ του. Ποιο τα λέει, αυτό ακούει. Δεν πήγε ο Σαββίδη, άκουσα. Τελικά αποδείχθηκε ότι το ματς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν είχε κάτι το μεμπτό. Ήταν όλα καλώ καμωμένα. Ήταν φιλικό, α πούμε. Όχι, ήταν καλώ καμωμένα τα πράγματα. Ήταν φιλικό. Όχι, κακώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μπήκαν στο 87 και το διακόψαν. Όχι, ήταν φιλικό. Γιατί ήθελα να τελειώσει το ματς εναντίον για να μπορέσω να διεκδικήσω. Για να μπορέσει να διεκδικήσει το δεύτερο. Τώρα λοιπόν άκουσε με, αφού τελείωσε αυτό. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Αφού τελείωσε λοιπόν το πανηγύρι της Επανάστασης και κατέβηκαν οι σημαίες και βάλαμε τις πειρατικές και, και από εδώ και από εκεί και το μάτς δεν θα ξαναγίνει και ούτε η ΕΠΟ διάρκει. Έπεσε, ούτε οι αλλαγές γίνανε, τίποτα. Τα βρήκαν εκεί στα τηλεοπτικά τα παιδιά. Τα βρήκαν στα τηλεοπτικά τα παιδιά. Τέρμα το λάβαρο της Επανάστασης και πάμε τώρα να παίξουμε το δεύτερο μάτς. Θα απαντήσεις. Να πάμε να παίξουμε το δεύτερο μάτς κάτω στην Αθήνα και είμαστε καλά. Τελείωσε. Αυτή, άκουσαμε. Είναι αυτό που λέω. Τον είπανε οι σύμβουλοι του. Τι μπορώ να κάνω για τον ΠΑΟΚ? Του λέει ο ΠΑΟΚ έχει δύο σύμβουλοι. Αυτά τα λες εσύ. Έχει το δικέφαλο αετό και την Τούμπα. Πήρε το Τούμπα, πήρε και την Κόλο Κόλο ομάδα από τη Βραζιλία, το έκανε κάπου εκεί στην Κόλο Τούμπα και έδε στο βρήκο. Ο δικός σου ο πρόεδρος ήταν με τους τέσσερις μεγάλους που μίλησε ή με τους 16 μικρούς. Γιατί νιώθω, του Μαρινάκη δεν τον κάλεσε, δεν τα κάποιος κεκλημένος. Οπότε ζουν με την προσφορά του, με την αυτή που τον πρώτο σου πάνω. Κεκλημένος δεν πάει εκεί. Ναι, πού ήταν μία φορά, άκουσα, μία φορά πήγε ο δικός μου και ο ίδιος, όχι μπράβη του, γιατί αυτός ήταν έτσι, πήγε να ορμήσει. Καταργήνα με τα να κάνει. Πήγε να ορμήσει, άκουσα, ότι μπράβη του ο ίδιος. Είναι μεγάλη διαφορά αυτό που σου λέω. Να έχω τους μπράβους και να το παίζω άντρας από το να πάω ο ίδιος. Πόσο μάλλον με το που κατέβηκε να πάει να βρει το Μαρινάκι στην Εκάλη να τα πιούνε. Και που είπε, ο δικός μου, ο μεγαλομέτωχος που είπε θα τους διαλύσω. Οι μεγαλομέτωχοι σας και ένα φίλοι τώρα. Αυτά τα λες εσύ. Εγώ, δεν πήγανε. Είπε θα τους διαλύσω, είπε. Είπε. Εγώ βλέπω ότι τους διαλύσει και έχει κάνει. Ήταν να κάνει κάτι. Κάτσε λίγο ρε φίλε, να πατήσουμε ρε φίλε. Θα διαλύσω την αγαπητά. Σταμάτα λίγο. Πήγανε να πιούνε κόλπα. Πολλές πυρουλίνες πήρε. Σταμάτα λίγο. Αν ήταν να κάνει κάτι με αυτό, δεν θα έλεγε πήγα στο σπίτι του. Ρε φίλε, για ποιο λόγο πήγε σπίτι? Γιατί ήταν το πήρε φίλε, άμα ήταν να κάνει κάτι. Γιατί πήγε σπίτι του? Δεν μας διευκρίνησε ακριβώς τι είπε. Τον εχθρό σου το βάζει στο σπίτι σου. Μπορεί το σπίτι του να εννοούσε του Καρασκάκη, ρε φίλε. Δεν μας διευκρίνησε. Στην πήγε, στην κατάλαβε τι είπε. Καλά, εντάξει, δεν πήγε. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πούμε δύο πράγματα τώρα. Θα διαλύσει το Αθηναϊκό ποδόσφαιρο κάνοντα συμμαχία με τον Μελισανίδη. Πρόσεξε. Κάνοντα συμφωνία με τον Μελισανίδη πριν με τον Αλαφούζο και τώρα πηγαίνει στο σπίτι του Μαρινάκη. Μπορεί να ακούσει τον Καρασκάκη, ρε φίλε. Καταλαβαίνει, σε λέω. Πήγα πέσα πάλι. Δηλαδή, θέλω εγώ να διαλύσω το Αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Και πάω, κάνω χειραψίε και είμαι αδερφό με τον Μελισανίδη. Τα είχα πριν τάτσι μίτσι κότσι αγάπε και χειροκροτήματα μαζί οι δύο πρόεδροι αγκαλιέ στον τελικό και και τώρα πάει στο Μαρινάκι για να διαλύσει το Αθηναϊκό ποδόσφαιρο στο σπίτι του και τα πήρε σαν φίλοι. Και ρωτάω εγώ, μήπως ο ΠΑΟΚ θυμίζει κατά πολύν την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα πριν το μνημόνιο, πριν τις εκλογές και μετά? Πολλά φαντάσματα πριν τις εκλογές τα μνημόνια έτσι τα άσκηγε και ο άλλος, θυμάσαι? Μετά που βγήκε και υπέγραψε το τρίτο. Τον Ταούλη. Λοιπόν, γιατί θα μου δίνεις συγχαρητήρια? Για το βόλεϊ. Ευχαριστώ. Μια αναφορά θέλω να κάνω τον Ασλαμά. Όχι, ναι, το βόλεϊ. Λοιπόν, δεν ακούγεται, έβαλε προχθές στο Λίμπερο, τον έστειλα μήνυμα, δεν το διάβασε το μήνυμα. Το διάβασα, δεν άκουσα μετά. Μετά μπορεί να το κλείσα, άργησε πολύ. Σε είδα αργά. Ναι, το είδα αργά. Ακυρώθηκε αυτό που είπε, δεν ισχύει αυτό το quiz που έβαλε. Τι έβαλε, ρε. Έχει ονοματεπώνυμο ήττα του ΠΑΟΚ, είπε. Δεν ισχύει αυτό. Ιβάν Ιγνατίεβιτ Σαββίδη, είπε, η ήττα του ΠΑΟΚ. Πήγε στον Παλαιστίνο. Α, που πήγε στο πρώτο μάτσο. Ναι. Δεν ισχύει γιατί πήγε και στο επόμενο και κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μα πάει σε καλά. Όταν άκουγε, είπα ότι και σε, αυτό γίνεται σε όλου, ναι, γενικά στον αθλητισμό, όταν φτάνει η στιγμή, μισή ανάσα τη μεγάλη, ναι, παρά. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Κάνε με και όλοι οι επόμενοι. Ναι, σωστό αυτό. Άλλο εγώ κομμάτι. Έχω μαλώσει στον Ηρακλή. Άλλο κομμάτι. Έχω πάρει, ναι, τα πράγματα μου και έφυγα γιατί ήταν Τερζή. Χατζηπαναγή. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι, τρελαίνομαι. Δεν μπορεί τώρα ολόκληρο Σαββίδη να πάει ρε φίλε με την κυβερνητική φυσική. Κάποιοι εθνικοί, Σάκης Ρουβάς, Ελικοκίνους, κάνε μην και όλους το πανηγύρι, κατάλαβες Γιώργο τι λέω. Η δυναμικότητα του ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού είναι πολύ μεγαλύτερη στο βόλι. Ήταν μέσα στο παλατάκι η προβλημάτηση. Όχι, έβαλε quiz ρε παιδί μου. Στο ράδιο λέει, έχει ονοματεπώνυμο. Εγώ του είπα ποιο ήταν το πρόβλημα δηλαδή που έβαζε ο ΠΑΟΚ. Λέω οι δύο συνεχόμενες. Άμα κάνουμε πηγαδάκια, δεν θα καταλάβουμε. Είναι ότι φέτος, ναι, τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πιο. Ο ΠΑΟΚ ήταν οι δύο νίκες που έχουν. Ήταν μέσα εδώ, ναι, για πολλούς ΠΑΟΞίδες. Σου πω εγώ γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ εδώ μέσα. Του το είπα του Μάριο, δεν το πέρε. Δεν το άκουσα, δεν μπορεί να το πέρε. Το είπα, διάβασα, ναι, διάβασα κανονικά. Έκανε δύο νίκες μέσα στο Ρέντι και ο ενθουσιασμός των δύο νικών
Πώς το λένε, αποσυντώνησε κάποιος. Αποσυντώνησε την αυτοσυγκέντρωση που είχαν. Λέω ότι ήταν για να πάρουν δύο φορές τα εισιτήρια. Λοιπόν. Τότε είναι έξεις αυτά. Όταν τα εισιτήρια. Όλοι θα σε πω εγώ πώς γίνεται να παίξεις ξανά επαναληπτικό για να μαζέψουμε διπλά εισιτήρια. Εσύ πάλι δεν πρέπεις. Ας το φτιάχναμε τριπλό τότε. Να παίξουμε να πάρουμε και τα εισιτήρια. Μα πώς θα πάρεις εσύ από κάτω. Εσύ μιλάς για την έδρα σου, για τον ΠΑΟΚ σου μιλάς. Πάλι φιλικό παιχνίδι. Δεν είπα εγώ αυτό. Τότε μιλάμε. Το έχει κάνει από το παλιότερα σε μάτς που έπαιρνε το κοντάλμα. Πήγαινε και ενώ μπορούσε να το καθαρίσει σε 3-0. Πάμε, έχανε το πρώτο και ξαναγέννησε δεύτερη φορά το μάτς για να πάρει τα εισιτήρια. Πάμε, πάμε. Δηλαδή, λέει ότι είμαι λέει, ο Ολλανδός λέει ότι έχω μανάρα στο βολί. Και κερδίζω και χάνω όποτε γουστάρω. Μα δεν κατάλαβες. Η πρώτη φιλοπαοκική δίνει. Μα εννοείται. Εγώ ούτως ή άλλως για να σου δώσω να καταλάβεις πλέον στο βολί. Πλέον στο βολί από τις μικρές ομάδες διαχρονικά του ελληνικού πρωταθλήματος σας υποστηρίζω λόγω του Σεφέδα. Στο μικρό. Θέλεις ένα τίτλο ακόμα αν πάρεις το ποτάλιμα φέτος και φτάνεις σε τίτλους στον ιστορικό Μήλωνα. Εννοείται. Μέχρι να με φτάσει σε μένα εκεί πάνω. Θα έρθει και η ώρα σένα, θα πρέπει να περάσουμε αυτή τη δεκαετία. Εγώ, να πάμε στην επόμενη. Πρόσεξε. Να πάμε στην πώς επόμενη. Όσα έχεις εσύ αλήθεια. Εγώ, ξέρω, να κάνω 22 τίτλους σύνολο. Εγώ όμως επειδή θεωρώ τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Και μιλάμε ότι την τελευταία δεκαετία που παίξε 4 τελικούς Champions League. Δεν καλεπέμπει. Άστο να πει. Δεν τον εξηγώ για να καταλάβω. Μην το ξαναδιακόψεις. Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Πού να το βρω είναι το θέμα. Το ξέρω. Στο λέω, να είδες και εγώ παίξα. Αυτά τα λες εσύ ότι. Αδερφή είσαι γιατί έχεις. Εγώ θεωρώ ότι αδερφάρα. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι δύο εισάξιες ομάδες στο βόλεϊ. Ναι. Εισάξιες ομάδες, το λέω. Μπορεί ένα κλικ να είναι λίγο για παραπάνω. Αυτή τη στιγμή. Α, ναι. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Όχι, να το τελειώσω αυτό. Ένα κλικ παραπάνω. Ναι. Αλλά σε μια άσχημη μέρα του ΠΑΟΚ μπορούσε να χάσει. Ναι. Οπότε γιατί να το ρισκάρει. Ναι. Δεν ισχύει αυτό λοιπόν που λες. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχετε εισιτήρια. Το απέδειξε λοιπόν με τα προηγούμενα παιχνίδια. Να μου δώσει συγχαρητήρια γιατί τον Αύγουστο στην εκπομπή στο Μετρόπολης τότε που είπα ότι ο Ηρακλής θεωρώ θα τερματίσει 8 με 12, να πω εντάξει. 12 τερματίσει. Αυτό ξέρει. Όχι, 11 είναι. 12 είναι. 11 μαζί με τον Πανετολικό. 12 είναι. Θα σαν θέση, δεν λε. Ναι, στο Αγρίνιο τι έκανε. Άρα λάθος είναι. Και 11 να είναι, δεν πειράζει. 12 είναι, ρε Μάριε. Αν τερματίσω δηλαδή πρώτο σε ισοβαθμία και χάσω το πρωτάθλημα, θα βγει να πει ότι ο Πάοκ είναι πρώτο. Βγάλετε αυτό το κόμπλεξ που έχετε. 12 είναι. Τέλο πάντων, δεν με πειράζει, ρε Μάριε. Μακάρι 10 να ήταν. Μακάρι 10. Εγώ είπα λοιπόν 8 με 12. Πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Αν ισοβαθμία είναι Πανετολικό. Έχασες εκεί. Σωστό. Με κατεβασμένα χέρια. 8 με 12 το είπαμε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Όποιος ξέρει μπάλα λοιπόν, νομίζω φάνηκε. Όσον αφορά τώρα για το μάτς το προθεσινό της Λίβερπουλ. Κάνα πρωτάθλημα. Αποδείχτηκε η Λίβερπουλ ότι έχει την πιο βαριά φανέλα στην Αγγλία. Κάνα πρωτάθλημα λοιπόν. Θα γίνει. Αυτή η βαριά φανέλα κάνα πρωτάθλημα. Διαπάτησε λίγο. Ο Ολυμπιακός έχει βαριά. Το σηκώνει ο Βαγγέλης ο ίδιος. Δεν σε διέκοψα. Λίγο παιδεία ρε μου με κάνετε και την κουλτούρα τώρα. Κάνα πρωτάθλημα. Στα κάτω της η Λίβερπουλ δεν είναι πρώτη και δεύτερη, ναι. Είναι εκτοέβδομη, να μην πω και δέκατη, στα κάτω της ανέτρεψε τη μεγάλη Ντόρτμουντ. Το 0-2 και το 1-3. Όχι, εδώ κάνεις λάθος ανάγνωση. Στα πιο χάλια μου εγώ, τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι πάνω από σε ένα 8 βαθμούς. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, το λες τώρα. Εδώ πέρα... Άλλη ανάγνωση κάνεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η μεγάλη λοιπόν Λίβερπουλ, μόνο αυτή μπορεί να το κάνει, όπως το έκανε και τότε στην Κωνσταντινούπολη, ανέτρεψε και απέκλεισε συγχαρητήρια τη Λίβερπουλ για να πάει και ο Ολυμπιακός στα προκριματικά, να το δούμε εκεί πόσα πίδια αγοράει ο Σάκος. Αν το πάρει Σακτάρ, λοιπόν. Πάει απευθείας Ολυμπιακός. Ξέρεις όμως. Πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ. Πάμε στο εσωτερικό μας. Πάμε ΠΑΟΚ. Α, και πριν πάμε, ήθελα να πω κάτι για την Αγγλία και το τελειώνω σε 10 δευτερόλεπτα. Είδα τα τελευταία 10 λεπτά. Ναι. Τη Λέστερ με τη West Ham. Αν είναι έτσι το αγγλικό ποδόσφαιρο, αυτοί πέρασαν και τον Καλογερόπουλο, πέρασαν και τον Αρετόπουλο. Δίνει ένα μαϊμουδένιο πέναλτι στη West Ham και δεν δίνει ένα πέναλτι στην Άλυνα, στην Λέστερ. Δυστυχώς. Θέλαν να την κρατήσουν έτσι όπως το είδα το παιχνίδι. Δείτε τα τελευταία 10 λεπτά. Γιατί δώσανε τότε το πέναλτι στο 95. Γιατί ήταν καραμπινάτο, ρε φίλε. Ποιο ήταν καραμπινάτο, ρε φίλε. Άσε, ρε Τζόρνα. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Ήταν κίτρινη κάρτα για θέατρο λοιπόν το πέναλτι που έδωσε, το είδες. Ναι. Και προφανώς κάτι θέλαν να κάνουν. Το κάνουν πιο συναρπαστικό τώρα το φινάλε της Αγγλίας. Δεν ξέρω. Αυτό ο Κωστής, ναι. Ποιος Κωστής. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι. Είχε μπουκατσατζίδικο ο Μπουγάτσας. Είχε μπουκατσατζίδικο. Και πήγαινε να του ψωνίσει κάποιος. Πήγαινε και ρωτούσε τι ομάδα είσαι. Και άμα ήταν ΠΑΟΚ δεν το δίνει. Δεν το πουλούσε. Και αυτό τον άνθρωπο τον κυνηγάνε οι Αργενοί. Και δεν πάει στο γήπεδο. Επειδή έκανε κριτική στο Σκόδα. Και σε κάποιους άλλους ή κάποιοι οπαδοί
Το κυνηγήσαμε και δεν πάει στο γήπεδο. Την επιτυχία θα μας σχολιάσεις το που βγάλανε λοιπόν, οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε ζηλώσεις. Να το τελειώσω λίγο. Που μπήκαμε στα play-off. Να το τελειώσω. Να το τελειώσω. ΠΑΟΚ φίλε παίρνουν πριν εξόδου στο UEFA. Το ξέρει αυτό ο Τζόρνταν. Να το τελειώσω λίγο. Ξέρεις Γιώργο αυτό. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο ποδοσφαιρό παίρνουν πριν εξόδου στο UEFA. Κακός. Υπάρχει στον εσωτερικό οργανισμό. Κακός, κακός, καλός, καλός. Πάμε στην ομάδα τώρα. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Τι έκανε. Για ακόμα μια φορά δικαιωθήκαμε και σε αυτό. Γιατί βγήκε πέρα. Γύρισε ο Γλύκος, έξω ο Βελίδης. Ναι. Εγώ όταν πήραν το Βελίδη είπα: μόλις γυρίσει ο Γλύκος, γίνει καλά. Αυτό έχεις να μας πεις μετά από 30 αγωνιστικές. Πρόσεξε να δεις. Όχι, θα πούμε πολλά. Θα μου πεις βέβαια ο Γλύκος δικαιολόγησε την εμφάνιση που έκανε σήμερα. Εντάξει. Ναι, αλλά πού ξέραμε όμως θα κάνει τέτοια εμφάνιση. Γυρνάει από τραυματισμό. Μπορεί να τον βάλεις. Ρωτάω εγώ. Γιατί το μάτς δεν είναι κανένας βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όχι, όχι. Λοιπόν, τον πετάξαν τον Βελίδη. Φίλε, το ρωτάς αυτό. Εννοείται Κουλυμπάνη γνιάτη και μιλούν. Είδε τι κάνει ο Μιλούν, τι πάει να βάλει. Τι κάνει σήμερα. Δεν εννοείται, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέγε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι τον Τζαβέλα δεν θέλουν να τον βγάλουν από την ενδεκάδα. Καλά που τραυματίστηκε για τον Τζαβέλα λοιπόν ο Λέοβατς. Ναι. Μα, για τον Τζαβέλα λίγο συγγνώμη για τον Μαλεζά. Ο Λέοβατς και πήγαν αριστερά τον Τζαβέλα για να χωρέσει ο Μαλεζάς μέσα. Εσύ αν σε πειράζει ο Τζαβέλα. Με πειράζει ρε φίλε. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά η ομάδα μου. Γιατί είσαι, ναι. Γιατί είσαι κότα. Εγώ είμαι κότα. Ναι. Γιατί πέρσι. Αυτό όταν... πέρσι. Αποδείχθηκε ότι έκανα καλά. Πήγα και έδεσα στο Καρασκάκι. Στο Καρασκάκι. Ναι. Μετά το Καρασκάκι. Μετά το κράξαμε. Ποιο κράξατε. Σε έχω ένα βίντεο που κράζω τον Τζαβέλα επί Αναστασιάδη το 4-0 ή 3-0. Στην Τρίπολη και κάνει την κότα. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, πριν πα στην κυρία Μέρη. Εμεί το χάσαμε. Την κυρία Εύη να κάνει τα φρύδια. Έχει κάτι φρύδια σαν βρυκόλακα. Εγώ τον έχω στο βίντεο. Σέχω στο βίντεο. Να σου πω την αμαρτία. Δεν μπορώ να το κάνω. Τελείωσε η χρονιά. Όταν η ελπίδα του πρωταθλήματο είναι ακεραία, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν στρέχει, ρε. Και το σαβίδι δεν έχει καμπλώσει δύο μετά από 5 χρόνια. Δεν στρέχει. Όχι, θα το κάνω όποτε μπορώ. Όποτε νομίζω ότι κάνει λάθο θα το κάνω. Τον έκανα αρκετές φορές. Πάμε παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, ευχαριστημένος, πέμπτος γίνει. Όχι, δεν είναι. Ζάχαρη. Τέταρτος είναι, δεν είναι πέμπτος. Τέταρτος ζητήσε, τέταρτος. Γιατί έχω 45. Πώς έχει 45. 45, αλλά σου πάει 44, ρε φίλε. Με τους βαθμούς μείων. Ναι. Τι ώρας πώς έχει. 44. Πάρατε πλάκα, στεναχωρηθήκατε τώρα. Τέταρτος είναι. Συγχαρητήρια. Όχι. Αποτυχία. Αποτυχία, μεγάλη. Μεγάλη αποτυχία. Πολύ μεγάλη αποτυχία για το πρεστής για τη φανέλα της ομάδας αυτής. Σου τρώγεται φίλε κανένα μέρος του σώματός σου που είναι πίσω από την πλάτη, κάτω από την πλάτη. Σου τρώγεται. Η ουρίτσα. Σου τρώγεται η ουρίτσα. Ναι, τι να σε κάνω ρε φιλαράκι, τι να σε κάνω. Για λέγε... Τον Μπένι Χίλ εγώ δεν τον είχα, να ξέρεις. Ακόμα μια χρονιά που δεν τον είχα, τον Μπένι Χίλ ούτε τον ήθελα. Λέγε. Σε αγωνιστικό επίπεδο μιλάω. Το μόνο κέρδος είναι μερικά παιδιά στα που ανέβηκαν. Που ανέβηκαν από τη δεύτερη ομάδα λοιπόν. Ανέβηκαν. Ναι. Ναι. Και οι μεταγραφές, 2-3 μεταγραφές που από ό,τι φαίνεται του χρόνου θα είναι. Ναι. Θα είναι από τις καλές, ας πούμε. Σούπερ. Ναι. Τίποτα άλλο. Δυστυχώς, ναι. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, η μεγάλη στήριξη που κάναμε στο Τούτορ δεν έπρεπε σε τέτοιο βαθμό, γιατί αποδείχτηκε ότι ο άνθρωπος ήταν ό,τι να είναι. Ήθελε να περάσει από αυτό. Το περπάτο. Η φιλοσοφία του συστήματος αυτή, ναι. Η οποία δεν απέδωσε, γιατί δεν είχε τα κατάλληλα εργαλεία. Το 3-5-2 μιλάω. Ναι. Χαθήκανε πολύ βαθμοί, πάρα πολύ βαθμοί. Τώρα από αυτά τα εργαλεία παίζεται καλύτερα αυτό το άλλο. Φίλε, το σύστημα το παίζει το ανάλογο σε ανάλογα με τα εργαλεία που έχει και ανάλογα με τον αντίπαλο φυσικά. Αυτό καθιέρωσε ένα καθαρά ιδεολειψία του Τούντορ. Καθαρά ιδεολειψία. Ναι, δυστυχώς αποδείχθηκε. Εκεί δικαιώνεσαι. Δυστυχώς αποδείχθηκε. Όταν δεν έπαιξε 3-5-2 ναι. Και έπαιζε τετράδα. Ναι. Τα καλύτερα, α πούμε. Α πούμε με τον Παναθηναϊκό ήταν τετράδα. Ήταν ναι. Καλύτερος. Ναι, ήταν καλύτερος. Το λέμε με. Που κάτω στη λεωφόρο. Όχι, εδώ. Εδώ. Α, πάνω εδώ. Εδώ, ναι. Εδώ. Ναι. Ναι. Ήταν καλύτερος. Καλύτερος. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό το σύστημα το πηγαίνει με αυτό το υλικό. Ναι. Δυστυχώς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πήγε φίλο Ιβάνα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Άμα είναι. Τώρα με τα ωραία πάντα. Γι' αυτό το λόγο πήγε. K23, όσον αφορά τώρα για τον επαναληπτικό. Τον επαναληπτικό να μας. Ναι. Θα δούμε ναι. Τι θα κάνει. Ναι. Εγώ είμαι αντίθετος. Εγώ είμαι αντίθετος. Θέλω να μην κατεβάσει καμία ομάδα. Ούτε κάπα να κατεβάσει κάτω. Ούτε κάπα 15 ούτε κάπα 15. Εγώ θέλω να μην κατεβάσει. Δεν μπορώ όμως να γίνει αυτό που θέλω εγώ. Τι θέλει ο μεγαλομέτωπος. Ναι. Εσύ τι θα πεις άμα τα κατέβει. Καλά, εσύ τι προτείνεις, εννοείται. Εγώ προτείνω να μην κατέβει, ρε φίλε. Καθόλου. Ούτε ναι. Καμία κάπα. Τι να κάνουμε. Αν πάει με την κάπα, δεν γίνεται. Άμα πάει με την κάπα, θα τον πω, εντάξει, κακός κάνεις που κατεβαίνει με την κάπα. Αλλά είναι η μη κολοτούμπα, δεν είναι ολόκληρη κολοτούμπα. Α, δεν είναι. Όλοι κάνετε κολοτούμπες. Να πω τις δικές σας κολοτούμπες. Ναι, ναι, πες μας. Προ
πρόσεξε να δει. Δεν θα επειδή έχετε μάθει, επειδή υποστηρίζετε τα ασπρόμαυρα και το πάντα το άσπρο το κάνετε μαύρο, θα στα πω εγώ τα γράμματα. Όταν βγαίνει και είσαι ξεγάνωτο τενεκέ και μου πουλά ιδεολογία ότι εγώ θα γκρεμίσω το Αθηναϊκό κατεστημένο. Εσύ με δημίζει με ότι εγώ δεν ξανακατεβαίνω στο γήπεδο αν δεν γίνει. Δεν ξαναπέζω αν δεν ξαναγίνει επαναληπτικό. Και δεν τιμωρηθώ και βάλω ξένο διαιτητή και καθαρίσει η ΕΠΟ και τους ξυλώσω όλους και πας και μου ξανακατεβαίνεις με Γκυρτζίκη πρόεδρο. Μου κατεβαίνεις χωρίς επαναληπτικό και μείον 3 στο κεφάλι με 0-3 και μου λες ότι δεν κατεβάσω και την ΚΑΠΑ 20 και μου λες ότι αυτό δεν είναι κολοτούμπα. Σου λέω ότι πραγματικά μην ψάχνετε, κοίταξε, για, θέλεις, μην ψάχνετε για εκφωνητή για τα 90 χρόνια του ΠΑΟ. Μιλήσουμε... Ο Κωστάλας είναι ο καλύτερος, ο καλλιτεχνικός. Ο Κωστάλας. Πιστεύω ότι μόνο γι' αυτό θα είστε μετά. Αν δω 11 ηθοποιούς αν κατέβουνε με το δικέφαλο στους ηθοποιούς. Άγου λίγο. Θα είστε ρόμπα. Και αυτά ξέρεις εσύ. Τα λένε δική σου. Η δική σου τα λένε. Εσύ ρωτάς για μένα και απαντάς πάλι για μένα. Όχι. Είσαι μοντέλο, τέτοιο μοντέλο δεν ξαναείδες. Ρωτάς και απαντάς για μένα. Εγώ τη γνώμη μου στον είπα. Δεν θέλω να κατέβει η ομάδα. Από εκεί και μετά. Δεν είναι ολόκληρη. Δεν διευκρίνησε ότι δεν κατεβάσω καμία ομάδα κάτω. Ούτε είπε την πρώτη ομάδα δεν κατεβάσω. Εγώ δεν γουστάρω να κατεβάσω ομάδα. Δεν σε είπα ότι ασκήσει όλες τις Ελληνίες από τον μνημόνιο. Ελληνικά καταλαβαίνεις επειδή είσαι Ολλανδός. Καταλαβαίνεις ελληνικά. Είπα δεν θέλω να κατεβάσει καμία ομάδα. Αν τι κατεβάσει είναι κολοτούμπα. Τι να κάνουμε, δεν το πάρουμε και με τις πέτρες. Κολοτούμπα είναι. Αυτό λέμε ρε φίλε, πώς θέλω να πεις ρε φίλε. Δεν σου λέω για το λαό του πάω, για το μεγάλο μέτοχο του πάω. Εντάξει, τι να τον κάνω τώρα. Είναι κολοτούμπα. Μπορώ να τον αλλάξω εγώ κάτι. Αλλά είναι κολοτούμπα. Εγώ δεν γουστάρω ρε φίλε. Θέλει μια απάντηση. Όλοι οι μεγαλομέτωχοι παοξίδες έχει κάνει κολοτούμπα. Θα μιλήσει τελευταίος ο Γιώργος. Παοξίδες τι πάει. Οι παοξίδες. Και σένας έλεγε παίρνω την άδεια και δεν την πήρε. Παοξίδες. Δεν κατάλαβες. Αυτός τον κράζει. Εγώ τον κράζω. Δεν κατάλαβες κάτι. Εγώ άκουσα. Εμένα μου είπε 100% θα πάρω την άδεια. Εδώ μου είπε 100%. Και τον κράζω γιατί δεν την πήρε. Δεν κατάλαβες. Εγώ όμως αν πήγαινε να πάρει να νικούσα από τον Ολυμπιακό δεν θα τον έλεγα πράγμα. Ο Βέλιος που πάει. Ο Βέλιος μένει. Στην Άρη θα πάει. Ο Βέλιος έγινε στο εξωτερικό. Πού. Στη Μάιντς. Πες μου μπράβο, σε παραδέχομαι. Πες μου μπράβο. Πες μου. Εγώ ρε. Γραμμένες είναι εκπομπές. Πριν ένα μήνα. Και εγώ το είπα. Γραμμένες είναι. Καπλάκια. Σε αριστεί μου κινήσουμε. Λόγω της φιλικής σχέσης. Ολλανδέ. 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 Τζόρνταν και Γιώργο και Ασλαμά. Τι πιστεύω εγώ. Και μετά πάμε γρήγορα στον Γιώργο. Δεν θα μιλήσει κανένας. Λοιπόν. Οι παοξίδες αυτή τη στιγμή με τον Σαββίδη μου θυμίζουν τους Ηρακλειδείς πως ήταν υποτακτική στον στο Γιάνγκο Δράκο. Ποιο σου την λέω, στον βέβαια. Πόσα χρόνια κρέματε στο Γιάνγκο Δράκο. Τρέματε, τρέματε να το μιλήσετε. Τρέματε. Ειλικρινά, επειδή λες ότι τρέμαμε. Επειδή λες ότι τρέμαμε. Θες να πάμε να τα πούμε. Ναι. Θυμάσαι τι έγινε όταν μπήκε ο Μυτιλινέος μέσα στη συνέλευση. Στη συνέλευση του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ θυμάσαι τι έγινε. Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι τι έγινε στο 0-3 με τον Ολυμπιακό μέσα στο Καφτατζόγλιο. Που πήγαν οι δικοί μας, τα κάψανε και πήγαν και τον κυνηγούσαν μέσα στα επίσημα. Γιατί κάτσε. Εμείς το είπε, κάνανε το λάθος πολύ να φωνάξουνε το σύνθημα που έκανε αυτό. Αλλά αυτοί 4 χρόνια έχουν ξεσκονίσει γιατί τους τύπους δεν έχουν που να τους βάλουνε και αντί γιατί τους τα λαχικά παίρνουν. Αυτά τα παγωτά. Πριν πάμε στον Γιώργο, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Να με απαντήσεις. Φίλε Ολλανδέ. Λοιπόν, από ό,τι δείχνει ο Ηρακλής δεν παίρνει άδεια. Αυτό δεν το ξέρω. Μακάρι να πάρει άλλο λόγο. Θα φύγουν κοντά στους 10 ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι. Όχι. 4-5 φεύγουν. 8 με 10. 4-5 φεύγουν. 8 με 10. Πού ξέρεις εσύ 8 με 10. Θα φύγουν οι τρεις οι Αργεντίνοι. Ο προπονητής. Ο Μπαρτολίνι μένει καταρχήν. Λοιπόν, θα φύγει ο Ρωμάνο και ο Περόνι. Θα φύγει ο Ρωμάνο και ο Περόνι. Δύο να πάνε στο καλό. Λοιπόν, θα φύγει ο Πορτουλίδης. Θα φύγει ο Χαντί. Θα φύγει ο Χαντί. Θα φύγει ο Λαζάρ. Ναι, θα φύγει ο Λαζάρ. Ο τερματοφύλακας, πώς το λέω, ο Περνής. Ποιος, ο Περνής, εντάξει. Εντάξει, μέχρι τώρα γίνανε 6. Τι εντάξει. Ναι, ωραία. 6 μέχρι τώρα. Ο Λαζάρ φεύγει, γίνονται 7. Ναι. Τώρα δεν μου διαφεύγει κανένα δυο ακόμα. Αυτούς θέλω να φύγουν. Αυτοί, εντάξει, εγώ άλλο λέω. Θα αναπληρωθούν. Πρέπει να το. Χρειάζεται χρήμα. Ναι. Χρήμα δεν υπάρχει. Λοιπόν, πιθανόν θέλει πρέπει να πουληθεί ο Βέλιος. Με τα λεφτά του Βέλιος θα τη βγάλουν και φέτος. Αυτό σου έλεγα. Ένα μήνα αυτές τις ερωτήσεις σου κάνα, δεν μου απαντούσε. Ναι. Μέχρι να φιλήσω εγώ το δαχτυλίδι, κοίτα εσύ το δικό σου να τον πει να κόψει τα πολλά σακέ. Γιατί το σακέ καμιά φορά χτυπάει.
Και άστο, όταν εγώ θα πάρω τους δανεικούς από τον Ολυμπιακό, έλα να με πει σε ποια κόρη. Εσύ μάθε, εσύ μάθε τώρα γιατί κάθε τόσο έχει καλλιτεχνικό πατινά στην τηλεόραση που τα εξηγεί ο άλλος καλά. Γιώργο, ποια ομάδα, φίλε, Μανώλη Σιώπης κάνει, ναι, αλλά ποια ομάδα είσαι όμως. Αυτό θέλω να μάθω λίγο. Κοπέλα είναι. Θα τρελαθούμε. Κοπέλα ο παδός του Πασαραϊκού. Αρχιτέκτορα. Αυτό το μήνυμα εδώ. Ναι. Πού το καταλαβαίνω, μεγάλο. Τι σε φίλοι μου. Το δικό του το λένε Σιώπη. Είναι Ηρακλειδεύς. Αλλά δεν το λένε Μανώλη. Ο Μανώλη το Σιώπη το Πανιωνίου εννοεί. Το Πανιωνίου τι λες. Ξέρω εγώ ποια είναι. Εντάξει, βάλε καλά. Λοιπόν, κάνει μπάχαλο. Λέγε. Μουσάδο. Σιώπη λέει, ρε, του Πανιωνίου. Καταρχήν επειδή εκτέθηκα στο ραδιόφωνο. Γιατί εκτέθηκες. Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια διότι εγώ δεν το πίστευα. Και το διπλό που πήρε ο Πάουκ στο μπάσκετ. Ποιο μπάσκετ. Στο μπάσκετ το Σάββατο. Εγώ δεν το πίστευα. Μακάρι να κερδίσουμε την ΑΕΚ, δεν ξέρω τι θα κάνει. Γι' αυτό τρελάθηκαν οι εξέδεσαι. Λοιπόν, μπορεί και γι' αυτό. Γι' αυτό ένας λόγος ήταν αυτός. Μας κάνανε ένας λόγος ήταν και αυτός. Φαντάζομαι όλοι. Εγώ είχα πάρει δεν τους πήρα. Είχα πάρει δεν τους πήρες. Ούτε κι εγώ τους πήρα. 10 φορές πέρασα από εκεί, είχα πάρει δεν τους πήρα. Πώς ήταν, 15, 25, πώς ήταν. Δεν ξέρω. Είχα πάρει δεν τους πήρα. Από πού πέρασες, πες μου λίγο. Και πόσες φορές. 100, δεν ξέρω. Καταρχήν τι ώρα ήταν αυτή, πότε ήταν εκεί. Ε, τότε πώς απαντάς, φίλε, και λες πέρασα. Πέρασα 30 φορές από τον Κυριακό από εκεί, φίλε. Από το Λευκό Πύργο. Πολλές φορές πέρασα. Στο Λευκό Πύργο δεν μου είπες πήγανε. Κάτσε ρε τρεπισέ να πούμε. Πήγα 30 φορές πέρασε όλο πέρασα από εκεί. Τι είχες περίπολο πρωί-πρωί σου. Παρασκευό Σαββατοκύριακο πέρασα 30 φορές. Περίπολο έκανα. Οι δουλειές μου είναι ρε φίλε. Ανεβοκατεβαίνω. Δεν μπόρεσα να τους δω. Σταμάτα ρε, μην κάνεις κοιλιά την εποπή. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Πάμε ρε Γιώργο. Τελείωσε. Μπράβο και στο βόλεϊ. Συνεχίζουμε τώρα φίλικα. Να δούμε. Μόνο δυστυχώς μπράβο δεν λέμε στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Και εμένα με καίει πιο πολύ γιατί με απασχολεί πιο πολύ το ποδόσφαιρο. Άλλη μια χρονιά αποτυχημένη, η οποία μπορεί να σωθεί μόνο με την πρώτη θέση στη διαδικασία των play-off. Άλλη μια χρονιά με όνειρα. Άλλη μια χρονιά δυστυχώς στην οποία την τρικλοποδιά για μία ακόμα φορά στην ομάδα τη βάζει ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος με τα λάθη του. Κάνει τα σωστά, παίρνει τις άδειες, μπράβο. Λέει για ένα πλάνο, δεν το τηρεί. Τώρα το αν είναι ρόμπα ή δεν είναι για αυτό που κάνει. Κάτσε να το δούμε, ρε φίλε. Ναι, δεν έχει για μένα κανένα νόημα καταρχήν. Κανένα αφεντικό ΠΑΕ δεν λέει, δεν τηρεί το λόγο του στο 100%. Ρόμπα είναι ο άλλος που δεν τους κάνει το γήπεδο. Και τους λέει θα σας έκανα γήπεδο. Πάει αυτός. Ρόμπα είναι ο άλλος που μιλάει για μεγάλο Ολυμπιακό και πάλι δεν καταφέρνει τίποτα στην Ευρώπη. Και λέει ότι θα σου φέρουν τους παικταράδες και ενώ έχει λεφτά δεν τους φέρνει. Πάει κι αυτός. Ρόμπα είναι αυτός του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει δικό του κανάλι, λέει και δεν κάνει τίποτα. Ρόμπα είναι αυτός του Ηρακλή, ο οποίος δεν έχει δικό θα κάνω το κολοτούμπα, τέλος πάντων. Ότι θα φέρω την άδεια, μη φοβάστε. Ναι. Ήρθα εγώ και θα σας σώσω. Μηδέν την πάμε. Άδεια. Λεφτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Ο δικός σου. Ο άλλος, ο δικός μου. Ο δικός μου είναι κολοτούμπα γιατί λέει στον κύπελο. Εγώ δεν θα κατέβω. Και δεν θα κατεβάσω την ομάδα, είπε στον Παναγιώτο. Αυτό λοιπόν δεν αξίζει να ασχολούμαστε και να μαλώνουμε γι' αυτό. Και στον Τζόλε, και στον Αδό. Γιατί όλοι κάνουν κολοτούμπες. Έτσι είναι. Είναι ένα πόλεμο. Δεν έκανε κολοτούμπα από όλοι έχουμε κάνει κολοτούμπες. Είναι ένα πόλεμο. Το ποδόσφαιρο δυστυχώς είναι ένα πόλεμο ανωνύμων εταιριών. Και αν δεν υπάρχει η διπλωματία και το ψέμα και το ένα και το άλλο, δεν υφίσταται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Είσαι κόλαβος εναντίον του καπιταλισμού, Γιώργο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, μιλάει σαν κομμουνιστή. Πάμε τώρα στο κόλαβος εναντίον του καπιταλισμού. Τώρα μιλάει σαν κομμουνιστή, δεν μιλάει σαν παοξίστα. Ό,τι θέλει μιλάει. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό. Άσε, γιατί άμα μιλήσει τώρα τελευταία, ξέρει διπλό αξάν, τριπλό ρεβέρ, φλικ φλακ. Τα έχετε μάθει αυτά τώρα. Πάμε στο αγωνιστικό και πάμε στο αγωνιστικό. Για μένα δεν ξέρω αν ήταν τόσο πρόβλημα το 3-5-2 του προπονητή που λένε ότι έχασε τόσους βαθμούς. Αλλά. Εγώ ξέρω να πω ότι από τότε που ήρθε ο συγκεκριμένος αυτός ο κύριος, ο οποίος προφανώς δεν πρόκειται να μείνει, έχουν σταματήσει να γίνονται διάφορες φασαρίες στα πολιτήρια. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω δηλαδή τι παιχνίδια παίζονται από πίσω. Καλά, δύο εβδομάδες είναι. Αν έρθει. Καλά, τώρα δύο εβδομάδες. Λοιπόν, αν έρθει κάποιος άλλος κύριος του χρόνου και θέλει να παίξει με 4 στην ευθεία. Και δεν τον θέλει ένα συγκεκριμένο παρεάκι στην ομάδα. Με την ευλογία φυσικά της διοίκησης για να φύγει κι αυτός χωρίς αποζημίωση. Μήπως γίνεται κάτι ή άλλα κόλπα με χρήματα μέσα. Μήπως πάλι δούμε τα ίδια. Δηλαδή, όταν ο Πάουκ είχε το Στέβενς είχε 4. Ήτανε τόσο πιο ποιοτικός από τους 3 που έχει αυτός. Τέριαζαν με τη φιλοσοφία, τέριαζαν με το στήσιμο.
Τι θα γίνει? Λέτε ότι θέλετε να φέρετε εσείς κύριοι στον πάγο ο Φερνάντο Σάντος. Εσείς πιστεύετε με το όνομα που έχει ο Σάντος, γιατί έχει και ένα όνομα. Και στην Ελλάδα είναι και πρωταθλητής Πορτογαλίας. Θα δεχθεί να τρώει τώρα μαγκές από τον Αθανασιάδη, από τον Τζαβέλα, από τον Α, από τον Β. Κάντε τα χέρια από τον Τζάβε. Τι νομίζετε ότι θα γίνει δηλαδή? Λοιπόν, το θέμα είναι να μπει επιτέλους τάξη στα αποδυτήρια. Ας μπει πρώτα αυτή η τάξη και μετά βλέπουμε για τον προπονητή. Yeah. Άρα δηλαδή είναι ανούσια η κουβέντα που γίνεται για το ποιος φταίει. Το ποιος φταίει είναι γνωστό. Το θέμα είναι ο μεγαλομέτωχος, δεν το είδε έτσι και ο λαός του ΠΑΟΚ να το δει, δεν έχει κανένα νόημα. Ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ να το καταλάβει ή αν το έχει καταλάβει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Για τα play-off τώρα. Παίζουμε με ΑΕΚ Παναθηναϊκό και με ή Γιάννενα ή Πανιόνιο θα δούμε. Είμαι αισιόδοξος. Δεν έχουν δείξει. Εγώ έπια καφέ μια μισή ώρα, ρε. Τον έβαλα και χέρι εκεί πέρα. Άσε τώρα, για μένα μιλάς. Μια μισή ώρα. Καταρχήν ο Αντώνης ο Νικοπολίδης, να ξέρετε. Καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο πάνω που στήριξε την εκδήλωση όλη. Ήταν καταπληκτική, γιατί δεν μιλήσαμε για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να πω. Εγώ πιστεύω ότι ο Νικοπαλίνης σου ζήτησε να βγει τη φωτογραφία. Έτσι λέω, αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Ήπιαμε μια μισή ώρα καφέ στο Λόντον, να πω και το μαγαζί στην Έδεσα. Σιγά σιγά θα κάνει το καφέ Λόντον. Ο Νικοπολίδης ο Αντώνης. Ο Νικοπολίδης ο Αντώνης είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Τον είπα ότι τον έκραξα. Τον έκραζα. Λοιπόν, είναι πνευματικού επίπεδου ψηλά, όχι, κοινωνικού επίπεδου ψηλά. Όχι. Διαφωνεί συμφωνώντας. Έχω πάθει πλάκα με την παρτού. Τον άλλο τον Πασινά δεν τον γουστάρω. Στα στο λέω να το ξέρετε, γιατί είμαι ευθέως εγώ ευθύς τύπος. Είσαι ευθέως. Ναι. Είσαι ευθέως. Τα λέω, ευθέως. Το είπες στην Πασινά. Του είπες Καριόλη Άγγελα, δεν σε γουστάρω. Όχι, δεν τον είπα Καριόλη. Είμαι ευθέως. Τα ειδικά σου τώρα. Καριόλη εσύ. Δεν το λέω τον άνθρωπο. Τους έκραξα πάνω στο σύστημα του ποδοσφαίρου. Άρα τον Νικοπαλίδη τον έκραξε. Ο Νικοπολίδης μου είπε μερικά πράγματα τα οποία έχει απόλυτο δίκιο. Τα σεβάστηκα να πούμε. Ναι, μεν αλλά. Πέσει τρία πράγματα που είπε ο Αντώνης. Σελιστράει λοιπόν. Όχι, είπα πολύ ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Καλά, είναι σίγουρο στο παιδί ο Νικοπολίδης. Τα σφυρίγματα τα παίρνει ο δυνατός. Με κάλυψε πλήρως. Ο άλλος ήταν. Καλά, και ο Ασλαμάς το λέει αυτό και ο Ραπτόπουλος το λέει αυτό. Και ο Γιώργος το λέει αυτό. Με κάλυψε πλήρως. Ρε φίλε, τώρα είναι μερικά πράγματα που δεν λέγονται στον αέρα. Πρέπει να τα πω. Με κάλυψε πλήρως. Μερικά πράγματα που δεν λέγονται, ρε φίλε. Τζόρνταν, μου σκέφτεται το σέβεσαι αυτό το πράγμα. Το ότι ο δυνατός παίρνει τα σφυρίγματα. Όταν το λέει ο Ραπτόπουλος, ναι. Είναι ο Γιώργος. Και μερικά άλλα που δεν μπορώ να τα πω, ρε. Δεν μπορεί. Ραπτόπουλε, άκουσε με για να μην πει. Κάτσε λίγο, ρε φίλε, το μήνυμα ισχύει για ένα πούμε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να τα πει. Αυτός που ήταν ο καλύτερος από όλους για μένα και του βγάζει το καπέλο λέγεται Ντανιέλ Μπατίστα. Κάποια φάση με ψιδίρεσε και μου είπε. Με ψιδίρεσε και μου είπε, έχεις απόλυτο δίκιο. Με γεμίζει αυτό το πράγμα. Καταπληκτικό παιδί σε όλα του, όχι αυτό το πράγμα. Όλα τα παιδιά ήταν καλά. Λίγο διαφώνησα παραπάνω με τον Πασινά γιατί ήταν ο Τουνούμ που λέμε εμείς οι πόντι. Κάθετος. Κάντε ομάδα και μετά. Κάντε ομάδα και μετά. Στο μπράβο. Καλά, ρε φίλε. Ναι. Κάνουμε ομάδα. Απαγορεύεται σε μια καλή μου μέρα να σε κερδίζω, δηλαδή. Άλλο αυτό. Πώς άλλο αυτό, ρε φίλε. Δεν το απάντησες καλά. Το απάντησες. Εσύ δεν είχες ομάδα. Σωστά. Λοιπόν, όσον αφορά για την εκδήλωση και για τις φωτογραφίες, γιατί το μήνυμα και ανοίγει. Θα μου πεις. Γιατί... Μετά πήγαμε λοιπόν, κάναμε εκδήλωση φαγητό σε μια ταβέρνα να πούμε. Ήμασταν άλλη μια μισή ώρα εκεί μαζί. Τρεις. Δεν υπήρχε λόγος δηλαδή, να τρέξω να βγω φωτά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Βγήκα για κάποια άλλα παιδιά που θέλανε και φωτογραφία όλοι μαζί να είμαστε εκεί πέρα. Με τον Νικοπολίδη. Ναι. Βεβαίω. Άκουσε. Ξέρεις εσύ ποιο είναι το απόλυτο ξεβράκωμα. Ειλικρινά. Το απόλυτο ξεβράκωμα. Και γελάω γιατί ρε φλαράκι. Όταν είσαι τρολ από μου. Τρολ. Ξεσυνά το τρολ. Πόσα κιλά λαχανών μπορεί να έχει τώρα, μπορεί να μιλήσει. Τρεις επαναστάτες. Πόσα κιλά λάχανο μπορεί να είσαι, ρε βλάκα. Τρεις επαναστάτες είναι ο Νικοπολίδης. Ο Νικοπολίδης είναι βετεράνος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας. Ναι, του Ολυμπιακού. Το κάναμε πρόσκληση να έρθει πάνω, ρε, στο Ολυμπιακού. Στο Παναθηναϊκό δεν έπαιξε. Εσύ, γιατί... Στην εθνική, σαν εθνική Ελλάδο είδε, δεν είδε με τον Ολυμπιακό, ρε. Καλά, ναι. Πόσα κιλά λαχανά έχει. Εσύ, ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό σα έπαιξε. Λοιπόν, άξιο. Όταν κοπάνε την τρέλα του, πάνε να πουλήσουν την τρέλα του και πάει ο υπουργό να κάνει γκέξι. Και βγαίνει ο Σαβούλης και λέει αν είναι να, για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου να κάνουμε Brexit, συμφωνούμε και θα σας κερδίσουμε ακόμα και στην Αλάνα. Τους δούλευε ο γέρος
Γιατί κατάλαβε ότι και οι τρεις είναι με τρίπια παντελόνια και ξεγάλω την πελεγγέδες. Και αν τους πετάξει και τα σπόρια θα φωνάξουν στον τόπο. Το μήνυμα εδώ για τον Ασλάμ, για τον, πώς το λένε, τον Νικολάη. Μια πορεία μόνο, μια πορεία. Ο Ντανιέλος, γιατί στο ψιθύρισε αυτό και δεν είπε συμφωνώ μαζί σου, γιατί στο ψιθύρισε. Αυτό κατάλαβα. Πιθανό να μην ήθελε να γαλαστεί με τα παιδιά εκείνη την ώρα όλοι μαζί. Μου τα είπε μετά στην παρέα. Ήταν και μακριά τα παιδιά και ήμασταν δίπλα-δίπλα καθόμασταν με τον Ντανιέλ. Και μου είπε: έχεις δίκιο, ρε φίλε, τι να πω για τον Ολυμπιακό. Τι να πω. Τον Ολυμπιακό έπαιξε, ρε. Τι να πω. Τον Ολυμπιακό, ο Ντανιέλ έπαιξε τον Ολυμπιακό, ρε. Ο Ντανιέλ Μπατίστα, ρε φίλε. Ναι, έχει δίκιο, μου λέει. Του έχω μιλούσει ακόμα μαζί του πριν 25 χρόνια. Στο πανόραμα πάνω. Και τι να κάνω τώρα, να τον λέω. Έχω και το κινητό του. Θες τον πάρω τώρα. Το κινητό του Μπατίστα το έχεις. Και του Νικοπολίδη. Όχι, του Μπατίστα. Του Μπατίστα. Εγώ από μένα ψέματα δεν θα τον πάρω και δεν μπορεί, Τζόρνταν. Επειδή σε φαίνεται περίεργο αυτό. Όχι, μα για ψέμα ποτέ. Ρε αγόρι, θέλω να πω εγώ, Γιώργο. Συμφωνώ μαζί σου. Μοιάζουν για ψέματα, αλλά είναι αλήθεια δεν κάνω τώρα. Κυρία, παίζει και στην ΑΕΚ ο Μπατίστα. Μπορεί να είναι φύλλα προσκύμενο προ τη διοίκηση τη ΑΕΚ τώρα. Μα λέει απλά τη φράση συμφωνώ μαζί σου, Τζόρνταν. Τοποθετήστε ανάλογα που έπαιξε ο καθένα λοιπόν. Είδε λοιπόν τα καλά και τα συμφέροντα. Κανένα λοιπόν δεν είναι φύλλα. Όλοι είμαστε οπαδοί. Όλοι. Τελείω. 2-31-0-5-40-601. Διάλειμμα και πάμε σε λίγο. Σου λέω τάκι σου καλά θα δούμε. Μια ερώτηση για να πριν πάμε σε γραμμές να κάνω τον Ολλανδόθελο. Εμείς σαν Μπαουξίδες είμαστε φέτος δώσαμε over 1,5 ημίχρονο το Παναθηναϊκό. Όποιος μας άκουσε οικονόμησε. Over 1,5 ημίχρονο. Να, ημίχρονο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε, θεωρώ ότι όλοι οι Μπαουξίδες είμαστε στεναχωρημένοι. Όλοι. Στεναχωρημένοι με την τέταρτη θέση που πήρε η ομάδα μας στα play-off. Εσύ Ολλανδέ, αν έβγαινε η ομάδα σου τέταρτη, θα ήσουν στεναχωρημένος. Ναι. Εγώ ξέρω όταν βγήκε τελευταία φορά τέταρτο στο 7 ή αν δεν κάνω το 6, πανηγύριζατε 2 εβδομάδες. Τι κάναμε, πανηγύριζατε. Εμείς, ναι, βέβαια. Να είσαι καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και εγώ το θυμάμαι. Και εγώ το θυμάμαι. Μια χαρά πανηγύριζατε. Που έκανε φιέστα ο Σπανουδάκης και το μισό γήπεδο φώναζε κάτι για την ξαδέρφη. Σπανουδάκη βρίζατε. Με το Σπανουδάκη τα είχατε, όχι με την ομάδα. Δεν τα θυμάσαι. Δεν κατάλαβε καλά. Βγάλε τα γυαλάκια. Τα μπλε γυαλάκια σου βγάλε. Με το Σπανουδάκη είχατε θέμα. Δεν είχα θέμα με την τέταρτη θέση. Που πήρε η ομάδα. Γιατί εσύ έχεις πρόβλημα με την τέταρτη θέση που πήρε η ομάδα. Κάτι έλεγες με τον Τζόρνταν. Κάτι έλεγες με τον Τζόρνταν. Φυσικά. Τότε πάνε και πες στους παίκτες ότι δεν επιτυχεί. Κάτι έλεγες με τον Τζόρνταν. Αυτά είναι οι παίκτες. Κάτι έλεγες με τον Τζόρνταν στο διάλειμμα και μαλώνατε. Θέλω να μαλώσετε στον αέρα. Για ποιο πράγμα? Για την Κωνσταντινούπολη και τη Βόσπορο. Και έχει το ποντιακό στοιχείο. Πάω και είναι αλήθεια. Εγώ του λέω. Τώρα το αφισβητεί ο κύριο. Μου λέει τι σχέση έχει η Κωνσταντινούπολη με τον Πόντο. Και εγώ του λέω. Τι ποντιακή λέει η ομάδα είστε εσείς λέει. Ναι, τι σχέση έχει η Κωνσταντινούπολη με τον Πόντο. Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος Κωνσταντινούπολης. Κωνσταντινούπολίτες από το Πέρα λοιπόν. Πέρα. Ναι, από καταγωγή του Πέρα. Από μια γειτονιά της Κωνσταντινούπολης στην οποία πήγα εκεί πέρα. Ωραία. Ιδρύσανε τον ΠΑΟΚ. Αυτοί που ήρθαν εδώ. Πέρα. Σύμφωνοι απόλυτα. Ναι. Αλλά τι σχέση έχει η Κωνσταντινούπολη με τον Πόντο. Του λέω ότι η Κωνσταντινούπολη είναι το σημείο επαφής, αν θέλεις, του Πόντου με την προποντίδα. Του εύξενου πόντου με την προποντίδα. Φίλε, η ομάδα που έχει έδρα, ρε. Λοιπόν, οπότε έχει σχέση, κατάλαβε. Άσε η ομάδα που έχει έδρα. Το ήταν πολύ δυνατό. Για πάντα. Ρε φίλε, πού είναι ο πόντο και πού είναι η Κωνσταντινούπολη. Επειδή πήγα εγώ λοιπόν και στον πόντο και στην προποντίδα και στην Κωνσταντινούπολη. Ρε φίλε, πολύ σου λέω λοιπόν. Ωραία, οι αξίδε γιατί δεν λένε ότι είναι πόντο. Ρε το Βαβακίδη, τον τραγουδιστή, το βλέπει. Παναγίδε λέει πόντο. Δεν δηλώνουν πόντι. Μα το λέω. Το Βαβακίδη, τον τραγουδιστή, τον έχει ακούσει τη λέει. 80% των ποντίων είναι πάουκ και άγρι. Ρε φίλε, πόντιο, ρε εσύ καταλαβαίνεις ότι ο Πόντος και η Κωνσταντινούπολη είναι δύο διαφορετικές περιοχές. Το Κοντογιαννίδη, ο Κοντογιαννίδης γιατί βγαίνει. Δύο διαφορετικές περιοχές είναι ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες. Έχεις πάει στο Πόντο. Δεν έχει σημασία ρε αγόρι μου. Ρε φίλε, είναι σαν να μιλάνε ότι κάποιος γεννήθηκε στην Ξάνθη και δηλώνει ποτέ μου σγέλος ρε φίλε. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν θα μαλώσουμε τώρα. Δεν, άστο το παιδί. Φίλε, εντάξει, το παιδί είναι πολύ ώρες, ώρες μιλάνε. Δεν είμαι ρε φίλε, την αλήθεια σε λέω. Δεν ξέρει τι λέει. Πάρε το χάρτη και δες που είναι η Κωνσταντινούπολη. Και σου λέω άλλο πράγμα. Πάμε κόσμο. Καλημέρα. Τι να πούμε. Ναι. Έλα. Έλα. Πρώτον,
δεν θα ξαναπεριμένω τόση ώρα στην γραμμή. Έχεις δίκιο. Εσύ Ραπτόπουλε, είπες ότι δεν ήταν αεξίδες χθες στη Θεσσαλονίκη. Ποιος το είπε αυτό, όχι, ήταν. Ήταν οι παεξίδες, αλλά ναι, δεν ήρθε ο Δήμος ο αεξής, επειδή φοβήθηκε. Για ποιο λόγο? Εμένα ρε φίλε ρωτάς. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει δεν πρόκειται να έρθω γιατί γίνανε επεισόδια. Καλό να μην τα αναπαράγουμε. Εντάξει, ας μην τα αναπαράγουμε. Στα στην αλήθεια δεν θέλω. Εντάξει, ναι, αλλά η αλήθεια είναι φίλε ότι... Κάτσε μισό λεπτό. Μα, είπε το παιδί... Περίμενε ρε, περίμενε. Στάσου, μα, με ρωτάς και σε απαντάω ρε φίλε. Αυτό μου λέει... Λέγε, τελείων. Πώς το πες? Λέγε, λέω, τελείων. Είπε το παλικάρι, Μαρία, τα ότι, δε, στάσου λίγο, ότι κάναμε μανούρες στην πόλη μέσα και καλό είναι να μην έρθω σήμερα. Αυτός το είπε. Εγώ τον κάλεσα να έρθει. Μου λέει, εγώ δεν ήξερα κιόλας. Δεν παρακολουθώ χάντμπολ και τέτοια που... Πέρασες από το κέντρο της πόλεως χθες. Εγώ όχι. Πέρασαν φίλοι μου. Ποιος φίλος? Γνωστοί, ξέρω εγώ, πηγαίνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο, σε γιατρούς. 30 φορές πέρασε ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν λέει δεν είδε τίποτα. Λέει αυτός. Εγώ δεν πέρασα, φίλε, δεν ξέρω τι να σου πω. Μίλα με τον Τζόρνταν. Ρε Τζόρνταν, πέρασε 30 φορές από την πόλη από το κέντρο. Πότε ήταν, πότε ήταν. Να συνομιλήσουμε τον φίλο. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, καταρχάς για να μαθαίνει. Μ' ακούς. Εσένα λέει, δεν λέει εμένα. Λέγε, ρε. Μ' ακούς. Εσένα λέει, δεν λέει εμένα. Ακούμε, κουφί είμαστε. Όποιο και να το λες εδώ, ακούμε. Ακούει, φίλε. Λοιπόν, χθες αμέσως ήμασταν στο κέντρο. Το κέντρο σιότανε φιλαράκι, όλα ήταν κυτρινόματα. Ήρθανε φιλαράκι. Τρία λεωφορεία τρελαμένη. Από πού ήταν φίλοι τα λεωφορεία? Από την Αθήνα. Αθήνα. Ναι, από την Αθήνα. Ναι, ρωτάω ρε φίλε, μπορεί να ήταν από την Αλεξανδρούπολη, δεν ξέρω, να μάθω θέλω. Τώρα τι πουλάς τρέλα να πούμε. Ρε φίλε, το σε ρωτάω, πουλάω τρέλα. Ρε φίλε. Δεν είσαι δημοσιογράφος ρε. Φίλε, μην εξάπτεσαι. Όχι, δεν είμαι ρε φίλε, ρωτώ. Όχι, δεν είμαι ρε. Αυτό σε κάλει. Αυτό σε κάλει άλλη κουμπί έπαιρνε και έκανε τον Αριανό να πω. Τι είμαι. Τι είμαι. Αυτός που ονειρεύεσαι το βράδυ ότι κάνεις έρωτα και αυνανίζεσαι. Αυτός είμαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Σε έκανε τον Αριανό. Γιατί νομίζω ότι με γουστάρεις σαν άντρα. Εσύ ο παδέ της ΑΕΚ του Άρη τι είσαι. Φωνάζεις, αλλά από πίσω ο προκτός σου βγάζει γρά. Επόμενη γραμμή. Σύστρε... τι να τον πω τώρα. Και πάμε επόμενη γραμμή. Εσείς πήρατε τρία λεωφορεία και ήρθατε εδώ. Πήρατε τρία λεωφορεία. Ναι. Στο σπίτι μεγάλο με τόξο να διαμαρτυρηθείτε που δεν σα κάνει το γήπεδο. Ποιο γήπεδο? Χάσατε 3-0 εδώ, σήμερα. Εδώ χάσατε 3-0 για να λέω, πάμε. Λέω, δηλώνω ότι δεν πιστεύω αυτό που λέει το μήνυμα. Δεν το πιστεύω αυτό που λέει το μήνυμα. Τι πράγμα? Αυτό που λέει. Ότι έτρεχε σαμάν και βγήκε με βγήκε στον κόσμο. Όχι, δεν τα είπαμε. Έλα. Τέλος, πάμε στον κόσμο. Τώρα θα μιλήσει ο κόσμο. Ναι. Αλλά καλή! Όταν έπεφτε, ναι, το θυμάσαι. Εΐρτ. Όχι, ΕΡΤ. ΕΙΡΤ. ΕΙΡΤ και ΓΕΝΕΒ. ΕΙΡΤ και ΓΕΝΕΒ. Τρία βράγατε και ήρθατε εδώ με τα λεωφορεία. Αλλού πρέπει να πάτε. Να μιλήσει ο κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Ναι, φίλε. Καλημέρα σα. Να λέτε τι ομάδα είστε, έτσι. Καλημέρα. Σταμάτα, βρε Γιώργο, να μιλήσει κανένα. Ποιος καλά, γιώργο. Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ραπτόπουλο και καλημέρα σε όλο το πάνελ. Καλημέρα, ναι κύριε. Θέλω να απευθυνθώ, αν είναι εύκολο στον Νίκο τον Ολλανδό, κόσμια όμως, έτσι. Κυρίως ο παδός του ΠΑΟ. Του ΠΑΟ. Θα πω μετά τι είμαι. Μετά θα πω. Φίλε, πραγματικά δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές, αλλά ηλικιακά θα μπορούσες να είσαι ο γιος μου. Το σέβομαι, γι' αυτό και σ' ακούω. Παρακαλώ. Δέχομαι ότι πιθανόν να γνωρίζεις κάποια πράγματα αρκετά σε επίπεδο αθλητικό και πολιτικό. Θα σε παρακαλέσω όμως να διαλέξεις έναν πιο μετριοπαθή τρόπο που εκφράζεσαι δημόσια και κυρίως σε εκπομπή αθλητικού περιεχομένου. Ωραία. Γιατί αναμοκλώσεις τα ονοματικά πάθη. Καταλαβαίνεις βέβαια έτσι. Γι' αυτό δεν είναι κακό. Τα πάθη είναι λίγα. Εντάξει, μισό. Κάπου θέλω να καταλήξω. Α, ναι. Ωραία, άστο να τελειώσω. Ειλικρινά με λείψε το γεγονός ότι αναγκάστηκε η μαμά σου τηλεφωνικά και καλά έκανε βέβαια να σε υποστηρίξει. Με συγκίνησε η μητέρα του. Έτσι θα έκανε βέβαια κάθε μάνα άλλωστε. Με συγκίνησε η μητέρα του. Φίλε όμως εσύ έδωσε το δικαίωμα να υποθούν και να γραφτούν. Όσα φιλαράκι, άκουσε με. Συμφωνώ σε ό,τι πει, άκουσε με, να σου πω. Μου καλά τον ηρμό τη σκέψη σου. Πες μου το συνειρμό σου και μετά θα σου πω. 90 ετών, 25-30 ως εσύ, μην ξεχάσω ένα πράγμα, μισό λεπτάκι. Θα σου πω και θα μου απαντήσει. Φυσικά είσαι εσύ αυτό που έδωσε δικαίωμα να υποθούν και να γραφτούν όσα υπόθηκαν και γράφτηκαν. Και εγώ προσωπικά τα στυλιτεύω αυτά που υπόθηκαν και γράφτηκαν.
Αν δέχεσαι αυτή τη συμβουλή, φίλε, καλώς, εύχομαι να, να κάνεις καλές εκπομπές. Σε γουστάρω όταν μιλάς, αλλά είσαι πολύ παθιασμένος και το πάθος αυτό, ξέρεις. Πολλές φορές ότι κάνει και λάθη, σωστά. Ναι, λίγο, λίγο, λόγω ηλικίας όμως είναι νεαρός. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Ωραία. Σε όλα αυτά που έχω πει. Όχι, ο τόνος λέει. Ο τόνος μου, συμφωνώ. Σε όλα αυτά που έχω πει. Ωραία, τόσο καιρό. Πιστεύεις εσύ ότι όταν είμαι μια ομάδα η οποία ήταν σε όλα στην απέξω, θα μου πεις μετά τι ομάδα είσαι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και η δικιά σου η ομάδα, δηλαδή σκέψου ότι εμείς οι δυο είμαστε δυο επιχειρηματίες, αδερφέ, και κάνουμε την ίδια δουλειά. Ό,τι δουλειά κάνεις, την ίδια δουλειά κάνω κι εγώ. Ναι. Δεν λέμε τι δουλειά κάνουμε, ωραία. Παρακαλώ. Εγώ έχω όλα τα πολιτικά μέσα, εσύ δεν έχεις κανένα. Χρωστάμε και οι δυο τις Μιχαλούς. Χρωστάμε και οι δυο τις Μιχαλούς. Και πάω εγώ σε ένα δικαστήριο και λέω ότι εσύ δεν είσαι βιώσιμος και πρέπει να σε στείλω στα Τάρταρα. Εσύ με μένα μετά θα είσαι φιλός. Φίλε, με πας... σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Απάντησέ μου και θα σου πω γιατί στο λέω. Δεν θα σου απαντήσω, γιατί μας χωρίζει πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Όχι, άκουσε με. Εάν φτάσουμε, άκουσε με. Επειδή σε βλέπω ότι μου λες, όταν καταλάβεις ότι... Μην με βάζεις, σε παρακαλώ, Ολλανδέ. Μην με βάζεις σε αυτά τα μονοπάτια. Σε παρακαλώ πάρα. Δεν θα σε βάλω σε αυτά τα μονοπάτια. Σε ρωτάω κάτι για να μου απαντήσεις αν μπορείς. Θα σε πάρω την εκπομπή που κάνεις να μιλήσουμε. Τώρα μου στέλνω να σου πω κάτι εγώ. Έτσι. Εγώ γι' αυτό το λόγο πήγα. Να σε παρακαλέσω να είσαι πιο μετριόφρον όταν μιλάς γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και κάτι άλλο. Επικεντρωθείτε στα μικρά ή μεγάλα προβλήματα που έχουν οι ομάδες σας και αφήστε το ΠΑΟΚ να πορευτεί όπως πορεύεται. Μην βγάζετε μένος σε κάθε τι ασπρόμενο. Δεν βγάζουμε, άκουσε με λιγάκι για να καταλάβω. Ας πούμε, βγάζετε μένος. Άκουσε με, άκουσε με, φιλαράκι, άκουσε με. Όταν μου φοράς το μανδύα του εξηγιαντή, ωραία, όταν μου φοράς το μανδύα του Μακεδονομάχου, όταν μου φοράς το μανδύα ότι εγώ είμαι καθαρός και ότι εγώ παλεύω μόνος μου με τα θηρία, και όλα τα προηγούμενα χρόνια πήγαινε κάτω και ο Μπένι Χίλ έκανε τα μαγικά του, μετά, ρε φιλαράκι, θα πρέπει να καταλάβεις ότι και εγώ θα τη δράσω. Γιατί συγγνώμη, δεν είμαι στην κατηγορία του πρόβατου. Δηλαδή δεν μπορεί, ναι, φαντάζεσαι αύριο το πρωί ο Ολυμπιακός να έρθει. Αυτό, ας πούμε, είναι ο Σοκράτης. Θέλει το δίκιο. Κατάλαβες, τον πειράζουν αυτά. Αυτό φοράει το μανδύα του κριτή. Αλλά όπως δεν τον δεχόμουν να φοράει τον Ολυμπιακό να μου πουλήσει χιστομάθεια για το τι είναι ηθικό στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν μπορώ να δεχτώ να ακούω του παοξίδες να μου βγάζουν τον Πάο κλάδι σε όλα, ενώ ο Πάο ξέρει ότι έχει και 50 κιλίδες από κάτω. Εμείς θα πρέπει να απολογηθούμε επειδή βλέπει φαντάσματα ο κύριος. Εγώ βλέπω φαντάσματα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Και στον ακροατή λίγο να πω. Στατιστικά του κυρίου Ασλαμά να πω ότι είμαι ΠΑΟΚ τα τελευταία 69 χρόνια της ζωής μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Επόμενος κύριος. Εγώ καταρχήν δεν ξεχνάτε και στον κύριο που έκλεισε και σε όλους. Σε έχω εντριγκάρει. Έχω πει, έχω βάλει εδώ στην εκπομπή να κάνουμε μια εκπομπή εγώ, ο Ολλανδός και ο Μένιος. Ο Τζόρνταν, ρε παιδάκι μου, πες εκείνη τη μέρα πάει για μπάνιο. Εγώ, ξέρεις, ο Τζόρνταν μιλάει και για Ολυμπιακό και για Ερακλήδη. Εγώ μιλάω μόνο για ΠΑΟ. Και εγώ θα μιλήσω να δω μόνο αν θα αντέξουν οι άλλοι δύο να μην αναφέρουν πουθενά το όνομα του ΠΑΟΚ έστω σε μια δήλωση. Δεν μπορούνε. Ωραία. Λοιπόν, θα το κάνουμε, έτσι, θα το κάνουμε ειλικρινά, αλλά πρόσεξε. Άλλη φορά. Θα κάνουμε μόνο μία συμφωνία. Μπρο, ναι, η συμφωνία μία είναι να σε πάρει κάποιο τηλέφωνο και σου πει. Όχι, απάντα. Μόνο μία συμφωνία. Δεν θα μου βάλει το μανδύα του εξηγιαντή και του επαναστάτη. Ό,τι κουστάρω θα λέω. Α, κάτσε. Και όπως και εσύ, πες ό,τι κουστάρεις για το λαό. Συμφωνώ, αλλά άμα πάει να μου πει ότι είμαι Μακεδονομάχο γιατί είσαι επαναστάτη. Το πρόβλημά μου είναι ρε αγόρι. Να πω κάτι για το μήνυμα λίγο. Είναι σοβαρό, ρε φίλε. Τι, για τον Απόλλωνα έχει σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Εμείς λοιπόν δεν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ποντιακιά ομάδα. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν απαγορεύεται, λοιπόν η Πόντι, μια που είναι, ας πούμε, η Κωνσταντινούπολη. Το κέντρο, ρε φίλε, είναι και προσφυγιά, είναι και το κέντρο που ενώνει τον Πόντο στην προποντίδα. Να τους κάνεις, άκου να δεις. Με αυτό το πράγμα που θέλετε εσείς οι Πόντι, γιατί και εγώ Πόντιος είμαι, και το γουστάρω τον Απόλλων Καλαμαριάς, ναι. Αν το κάνετε αυτό το πράγμα, βάζετε απέναντι όλο τον παοξίδικο λαό που το γουστάρει τον Απόλλων Καλαμαριάς. Γι' αυτό είναι στη Γαλατρική. Άμα δεν το γούσταρε, φταίει ο μακελάρης του ελληνικού πρωταθλήματος που λέγεται Ολυμπιακός. Δεν γιατί είναι ο... καλά. Άσε ρε εμένα που θα με πει, θα ξέρω καλά, βρε τώρα. Όταν έβγε ο χορεμένος Παντελάκης, την ώρα της κηδείας, πες τι γινόταν στην Καλαμαριά. Άσε ρε τώρα που θα με πει. Γιατί τι κάνανε, ούσο κάνανε. Γιατί λείπει ο Απόλλων Καλαμαριάς από την Αλβανία. Ούσο κάνανε, γιατί. Γιατί λείπει. Ούσο.
όσο κάνανε οι παλιοί καλαμαριό οι απολογιστές. Τι γωνίες δεν θα βάλεις μεταξύ Πάου και Καλαμαριέζη. Όσο κάνανε οι γέροι στην αστολή στην Καλαμαριά. Τι ρώτησε το. Τι ποιος έριξε. Γιατί έπεσε ο Απόλλων Καλαμαριάς. Γιατί ο Καγκάτσης. Γιατί έπεσε ο Απόλλων Καλαμαριάς τότε. Για να σωθεί ο Πάου. Για να πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Πότε πήρε πρωτάθλημα. Με τον κύριο Μάλερ. Μάλερ. Πότε πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Πότε πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ναι. Σώθηκε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ την έσωσε την Καλαμαριά, μην μπερδεύεσαι. Πώς την έσωσε. Τη βοήθησε. Πώς τη βοήθησε. Ο ΠΑΟΚ. Πώς. Τη βοήθησε ρε φίλε. Έχασε τότε με τον Μίτσελ να πούμε. Άλλο, πήρε άλλη χρονιά είναι αυτό. Καλά, πάνε στα παλιά. Πάνε στα παλιά. Πάνε στα παλιά. Όταν Θεός χωρέσει το παντελάκι την ώρα της χηδείας, οι γέροι στην Καλαμαριά κάνανε ούζα. Ρώτησε το πάρε τώρα να βγουν στον αέρα. Να μιλήσει ο κόσμος. Καλημέρα, ναι. Οι φελοί οι γέροι. Τι... Φελοί είναι οι γέροι. Αφελοί οι γέροι. Αυτοί που κάναν, που κάναν πάρτι, πέθανε όλο και κάναν πάρτι γέροι. Ο άνθρωπος στο είπε, σταμάτα. Δεν μπορούσα να πω τώρα την ιστορία τώρα. Άντε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. 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 Ακούγομαι. Ναι, έρθε. Τράβρος από αυτόν και τούμπα. Νάτος. Άλλος. Ο, Φιέστα. Από πού είσαι. Φιέστα ήσουνα. Καλησπέρα στο πάνω κατά. Από πού είσαι αδερφέ. Από τούμπα. Ναι, είσαι Θεσσαλονικιός. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν πέρασε, το είπες. Δεν ανοίξεις τα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, πάμε. Για λέγε. Τέλος πάντων, λοιπόν, στον Ιορδάνη θέλω να μιλήσω σήμερα. Να μιλήσει τον Ιορδάνη. Η Ιορδάνη πάλι φταίει Ολυμπιακός, ε. Για ποιο πράγμα. Φταίει Ολυμπιακός που τερματίζει 40. Που έπεσε η Καλαμαριά, ποιος θέλει, φίλε. Σταμάτα. Τι να σταματήσω, ποιος θέλει. Ρώτα το γιο του Καγκάτσερ. Ρώτα τον μπαμπά σου, ποιος θέλει που έπεσε η Καλαμαριά. Το γιο του Καγκάτσερ, τα συμπούσε. Κάτσε ρε, μίλα με τον άνθρωπο. Ρε. Ο κύριος Γκυρτσίκης, τι ομάδα είναι η Ιορδάνη. Πάω. Δεν ξέρω. Το ξέρω εγώ. Πού το ξέρεις. Μου το είπε ο ξενοφόνος Σιδηρίδης. Ποιος είναι. Σύμβουλα τη ΕΠΟ μαζί με τον Γκυρτσίκη. Ποιο πήρε σαν τη πρωτάθλημα Ιορδάνη. Είναι μια καραμέλα, την πετάνε εδώ επειδή ξέρουν όλη η Βόρεια Μακεδονία, όλη η Βόρεια Ελλάδα τη Μακεδονία. Πάντα ρε τον άνθρωπο. Είναι παοξίδες, τον πετάνε έτσι για να μην γαβγίζουν. Άσε τώρα, χόρτα. Μίλα ρε φίλε, ρώτα τον. Κάτσε ρε, απάντηση δεν θέλει. Γιώργο. Εσύ. Απάντηση δεν θέλει. Με ρωτά τι ομάδα είναι ο Γκυρτσίκη, απάντηση δεν θέλει. Πώ είναι. Τι σχέση έχουν ρε φίλε. Τα συμφέροντά του με ποιον είναι. Για παλιά, κύριο Γκαγκάτση, τι ομάδα ήταν. Πάω, το ξέρω. Και πέρα από 2 κύπελλα πήρε τίποτα άλλο. Όχι. Λοιπόν, πάλι αυτή η Αθήνα και το κατεστημένο. Δεν τρέπεσε το κατεστημένο. Εγώ να ντρέπω. Δεν τρέπεσε σύρε που βγήκε τώρα μα τα πει. Δεν τρέπεσε σύρε. Αδερφέ, αδερφέ, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ το λόγο που βρεθήκαν ο Μαρινάκης με το Σαββίδι και πίνανε σάκετ, ξέρετε, μαθέ. Τι το σάκετ. Για να καταλάβει πόσο κομπλεξικό είναι ο άλλο από την άκρη, μα είπε, άμα φορά το σου στο μανδύο, αγκαρίζει. Παίρνει ο γάβρο και μιλάει για ειδική και τέτοια και δεν λέει τίποτα. Εγώ, αδερφέ, να σε πω λίγο κάτι, αδερφέ. Ειλικρινά, ρόπα, Εσύ έχεις χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, ρε φίλε. Ήτανε 30.000 στην Τούπα και βρίζανε μια ώρα. Έτσι ακριβώς. Εσύ μας λες ποιος έκανε καζούρα τώρα. Έχεις χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Εσύ την έκανες την καζούρα. Ο άνθρωπος είναι εκτός. Εδώ τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. 5 και κλεισμένων των θυρών. 150.000 πρόστιμο. Μείον 5 βαθμούς. 1.200. Πέναλτι δεν έδωσε. Διακοπή έγινε. Πήρε ο κόσμος. Και μόλις σου είπανε να κατεβάσεις το πανό για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γιατί το κατεβάσεις το πανό, ρε Κολομαγκά. Πέντε φορές ανέβηκε το πανό από την ώρα που μου το είπανε. Και για να μην σου πω τα υπόλοιπα που του λέγαμε. Άκουσε με, εμάς φιλάκια, άκουσε με. Ούτε λουλούδια μας έφεραν οι οπαδοί. Ούτε λουλούδια, ούτε πήγαμε στο σπίτι του Μαρινάκη. Όταν θα πάμε, πες το μου. Συνέχισε, φίλε. Όταν θα πάμε, μου τα λες. Ιορδάνη, είστε οι πιο ξεφτυλισμένοι οπαδοί των ελληνικών ομάδων στην Ελλάδα. Άντε φύγε βρε ξεφτύλα, θα πεις εμάς ξεφτυλισμένοι. Γελίο υποκείμενο, θα πεις εμάς ξεφτυλισμένους. Άντε μη από δεξ βιέστε ελληνικό ποδόσφαιρο. Σταμάτα λίγο βρε, σταμάτα και εσύ βρε, σταμάτα. Άντε πάψε βρε νιάνια ρο.
άντε σαν δεν τρέπεσαι. Όντω στην θεραπεία πρέπει να πα στον πανιό του γιατρού να σε κάνει βελτιωμένο. Να μην πα στον εγκέφαλο. Τράβα μπήκε να πούμε. Τράβα υπερασπιζόμασταν. Σε υπερασπιζόμασταν στο ραδιόφωνο που σου περιέχει. Έχει πρόβλημα παλικάρι με βελτιωμένο στον εγκέφαλο. Άντε να πούμε. Κλείσω τηλέφωνο γρήγορα. Παλιόπεδο. Τράβα να δει γιατρού. Σε υπερασπιζόμουν εγώ προσωπικά. Την έπεφτε ο άλλο στο ραδιόφωνο. Μάλλον να με φίλου μου και βγαίνει και με λέξει ξεφτυλισμένο. Ξεφτύλα είσαι και φέλεσαι, ρε. Αρχή ξεφτύλα. Κλείσω τηλέφωνο, ρε. Ξεφτύλα, ρε. Εμά θα μιλήσει, θα μάθαρε. Άντε, κλείσω τηλέφωνο. Κλείσω τηλέφωνο, δεν σε αφήνω, ρε, να μιλήσει. Κλείσω τηλέφωνο, ρε. Πάμε να φόβει και εγώ με 15 άτομα που σε όρμηξε ο άλλο στο ραδιόφωνο και βγαίνει και με λε ξεφτυλισμένο. Άντε, φύγε από εδώ, ρε. Άντε, τράβα. Σε κάνουν μπούλινγκ στο σχολείο, σε πλακώνει στο ξύλο, σε κλείνει του τουαλέτε. Άντε, φύγε από εδώ. Επόμενη γραμμή. Ιατρικό κέντρο βεληνισμού. Που όπως είπε ο Τζόρνταν, αδυνάτισμα και απώλεια βάρους, μείωση και εξαφάνιση της λεπαρχίας και της βουλημίας, τοπική λιπόλυση και σφίξης. Πέσανε, του βγήκε ο άλλος ο παραψής και είπε θα τον πλακώσω στο ξύλο. Και κάνω ολόκληρη φασαρία εγώ στο ραδιόφωνο. Μη συγχύζεστε, θα σας πω στον Παγιώτη, για βεληνισμό. Πάμε, πάμε, γιατί δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα με τέτοια μυαλά. Ενώ εδώ με τα δικά μας τα μυαλά θα γίνει μεγάλο μέλλον. Αυτό δεν είναι θέμα επειδή είναι το παιδί Ολυμπιακός, είναι επειδή είναι ο παδός. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Παοξής να βγαίνει και να λέει τον Ολλανδό ότι είστε ξεφτυλισμένοι και αυτός ξεφτύλασε. Βγήκε παλικάρι από... Πες ότι διαφωνείς και τέλος. Πάμε, τα πέλματα σε μάλλον. Τα πέλματολαγνία, ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Χρήστος από Νέα Πολύ. Καλώς το. Ο παδός του ΠΑΟ. Ναι, ο παδός του ΠΑΟ. Είναι παλικάρι, ναι. Γιώργο, Μίτσα της Αγόρη. Μα φίλε, θυμάσαι τι έγινε. Θυμάσαι τι έγινε. Βγήκανε και τον κράξανε. Λοιπόν, μ' ακούτε λίγο. Κάτσε να ακούσουμε το παλικάρι που είναι από την Νέα Πολύ. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη Κυριακή, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Ρε Σιλουάν, δεν να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου, τι θες. Αν εσένα ερχόταν στο σπίτι σου, μπαίνανε κάποιος στο σπίτι σου, έτσι. Ναι. Σε κλέβανε. Ναι. Σου βιάζανε τη γυναίκα. Ναι. Εκείνη την ώρα. Δεν έχει έρθει, ξέρω εγώ, η αστυνομία του έχει λάψει. Παρ' εκείνη την ώρα πάνω στα νεύρα σου, δεν θα έλεγε, θα του σκοτώσω. Το είπε πάνω. Όλα, ό,τι λε, συμφωνώ, ναι. Ήταν εμβρασμό ψυχή. Συμφωνώ, εμβρασμό ψυχή, θα έλεγα πολλά. Εμβρασμό. Ωραία, να τελειώσω, δεν θέλω να με διακόψω. Όχι καθόλου. Λοιπόν, περνάει μετά μία-δύο μέρε, αυτό έκανε και ο Σαββίδη. Πάνω στα νεύρα του, περνάνε δύο-τρει μέρε. Σε καλύπτει αυτό εσένα σε παοξής. Να τελειώσω σε παρακαλώ, σου είπα. Ναι, μετά θα το ρωτήσω. Ηρεμή κατάσταση. Να τελειώσω. Μετά το βιασμό που μας κάνανε όπως... Πας στο σπίτι του βιαστή και πίνεις καφές. Άσε να τελειώσω, ναι. Παρακαλώ. Μετά το βιασμό που μας κάνανε, σκέφτηκε... Είπε ρε παιδί μου άνθρωπος. Πας στο σπίτι του βιαστή και μιλάτε ρε. Να τελειώσω, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να... Ναι, αφήστε το λίγο, να τελειώσω για να το ρωτήσω. Λοιπόν, να τελειώσω το που θέλω να πω. Κάθεσε ο άνθρωπος, ηρέμησε και είδε ποιο είναι το συμφέρον της ομάδας που αγαπάει. Γιατί την ομάδα του την αγαπάει. Έτσι. Κάθισε και δεν φύγει το συμφέρον και αποφάσισε να κατεβάσει την ζωτικά. Ωραία, μπορώ να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Να την ολοκλήρωσε. Δεν πει βιάζεσαι ρε. Εντάξει, ναι, δεν το διακόψω. Βιάζεται, είναι το κούρι του. Εντάξει, όχι, λάθος. Και το μυαλό του, η γλώσσα του βιάζεται πιο πολύ από το μυαλό του. Γι' αυτό τα παθαίνει αυτά. Ζόρνο το ίδιο κάνεις. Λοιπόν, αποφάσισε να κατεβάσει ότι κάπου έχω να μην ζημιωθεί η ομάδα την καινούργια χρονιά. Γιατί θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Και ξέρει ότι και μείον τρεις να φάει την καινούργια χρονιά, με αυτό το γάβρο που έχει να κάνει, παίζει ρόλο. Μεγάλο ρόλο. Και ο ένας βαθμός. Είναι έτσι όχι. Για το πρωτάθλημα που θα χτυπήσει του χρόνου δηλαδή. Αυτό που λέω σε εμένα να κάνω ένα νέο μου, θα χτυπήσω πρωτάθλημα. Ρωτάω εγώ. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, αδερφέ. Τελείωσες. Τώρα φίλε μου, τελειώνω. Εσύ από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, ασχολείσαι μόνο με τον ΠΑΟ. Καμία σχέση. Και λογικό είναι. Γιατί με τι άλλο ασχοληθεί, ρε φιλαράκι, να σε. Άκουσε με. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ωραία. Έχει πάρει χαμπάρι ότι με ροκάματο θα παίρνει μόνο όταν ασχολείσαι με. Εγώ, Ραπτόπουλε, πάμε λιγάκι. Πε του πόσα λεφτά παίρνω. Χριστό, από πού? Από εδώ. Χριστό. Πες το λίγο, περίμενε, άστο λίγο, περίμενε, κλείσε. Πες σου πόσα λεφτά έχω πάρει ρε, από τώρα. Ακόμα δεν έχει πάρει. Άκουσε με αδερφούλη, άκουσε. Χριστό, η συνταγή του Ολλανδού και αυτό το γραφικό ξέρεις ποια είναι. Να κάνουν άνω κάτω το λαό να κουντράνε το σαμίδι. Αλλιώς πάνε το φτάσουν. Έλα να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Πάμε μαζί τώρα. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Με τι να ασχοληθεί. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί να πάει η ομάδα. Δεν μπορεί να δει πώς θα πάει την ομάδα του πάνω, φίλε. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Είσαι αντικειμενικός. Εδώ υπάρχει Ηρακλειδέας να πούμε. Υπάρχει τώρα. Υπάρχει Ηρακλειδέας. Φίλος μου Ηρακλειδέας.
Πιάνει το Ραπτόπουλο πέρσι που ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά πέντε μήνες και το λέει: μην τυχόν πάρουν πρωτάθλημα. Δεν τους αντέχουν. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, μπορώ. Με τι να ασχοληθεί, να ασχοληθεί. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Με το μπάσκετ που είναι στην Α2. Να σε ρωτήσω κάτι. Να ασχοληθεί με το βόλεϊ που είναι. Άσε το βόλεϊ, μην πα σε αθλήματα που τα μάθε πέρσι. Άκουσε να σε ρωτήσω κάτι. Και για το Σαββίδι που λες, φίλε μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάτσε να τελειώσει, ρε. Και για το Σαββίδι που λες, που πήγε σπίτι του Μαρινάκη. Ναι. Ο Σαββίδις, φίλε μου, δεν πήγε στα κρυφά όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Στα κρυφά πήγε. Στα κρυφά του σακώσανε. Λοιπόν, δεν ήταν επίσημο. Άκουσε με. Λοιπόν, εσένα σε καλύπτει. Άμα δεν το έλεγε ο Σαββίδις, θα το ξέρατε. Εσένα σε καλύπτει. Περίμενε, ρε. Θα το ξέρατε. Περίμενε λίγο. Γιατί να είναι μορφή, ρε, όταν λέει κάτι. Δεν μπορώ να μιλήσω με το παλικάρι που μιλούσαμε τόση ώρα. Ωραία. Σε καλύπτει, θα πάω εσένα η στάση. Ειδικά ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δεν μιλάω για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Άκουσε με. Το ήξερε όταν ήταν στον δρόμο για το σπίτι. Το ξαναλέ, σε ξαναρωτάω. Άκουσε με λίγο. Πώς έκανε. Μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό για να μιλήσω κάτι με τον άνθρωπο. Εγώ όταν αγόρι μου μιλάω, δεν μιλάω για σένα που σε ΠΑΟΞΙΣ. Για το ποια είναι η στάση σου. Ξέρω ποια είναι η στάση σου σαν ΠΑΟΞΙΣ. Ότι δεν θα θέλετε να κατέβει η ομάδα. Άκουσε με. Άρα κάνει διοίκησή σου, ρε φίλε όμω. Αυτό σου λέω και δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό θέλει να κάνει. Να σε βάλει να σκοτώσει. Άκουσε με, εγώ δεν ασχολούμαι με το πρόεδρο, άκουσε με. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Άκουσε τον άκουσε. Άκουσε με. Είναι μια γραμμή, είναι όλοι. Δεν με ενδιαφέρει, άκουσε με λίγο, Άκουσε με λίγο, ρε φίλε. Άμα δεν με άφησε να τελειώσω, εγώ σ' άκουσα. Να σου πω λίγο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, φιλαράκι, τι θα κάνεις εσύ με τον πρόεδρο σου. Εγώ απλά δεν ανέχομαι να μου λες ότι είσαι επαναστάτης, ότι σήκωσες το λάβαρο της επανάστασης εναντίον του Ολυμπιακού, ότι είσαι Μακεδονομάχος, ότι εσύ είσαι, αποτελείς τη φωτεινή ακτίδα απέναντι στη σαπίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου και μου πας μετά από δύο μέρες στο σπίτι του Μαρινάκη για να τα πείτε. Αυτό δεν το δέχομαι, ρε φιλαράκι, κάνω διάλειμμα! Διάλειμμα τώρα, διάλειμμα τώρα! Διάλο τερορίστα! 2-31-0-85-27-27. Λοιπόν, ηρεμήστε μωρέ για τις κολομάδες, μαλώνετε τώρα σαν τα παιδιά τα μικρά. Να χαλαρώσουμε λίγο, να μιλήσουμε για κανένα lifestyle. Lifestyle. Ωραία κορμιά, βγαίνουν στην παραλία τώρα. Ναι, θα αρχίσω. Πώς θα γίνει. Είναι η περίοδος τώρα που θα πέσουν τα μωρά στα γυμναστήρια. Γι' αυτό ο Μπανιώτης κάνει βελονισμό. Τι, δεν το βάλα. Πού είναι, μάνα. Να δει κόλλους ο Μπανιώτης τώρα αυτό το διάστημα, να τους αδυνατήσει, να τους κάνει. Ο Μπανιώτης θα δει κόλλους, γιατί αυτή η κοίταξε, εποχή... η χειρότερη εποχή για τη γυναίκα κάτσε λίγο είναι... να πω για τον Μπανιώτη. Ναι. Μου στείλε και μου λέει ότι για απώλεια βάρους μείωση εξαφάνιση της λεμαργίας και της βουλιμίας. Τοπική απόλυση, τι λέει, τοπική λιπόλυση και σύσφυξη με βελόνες. Τοπική απόλυση είναι. Τοπική λιπόλυση και σύσφυξη με βελόνες της λιπόλυσης που συνδέονται με ειδικά μηχανήματα. Αυτό μόνο στην Τζαμάικα μπορούσα να το δω. Με το βελονισμό τρέχει ο μεταβολισμός, ο βοηθάει την ηρεμία και τη μείωση του άγχους. Λοιπόν, να σου πω έχει να δει κόλλος ο Μπανιώτης. Ναι, να σου λέει πω κάτι. Ναι. Η χειρότερη περίοδος για τη γυναίκα ναι. είναι από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι τον Ιούνιο. Ναι. Γιατί πιάνουν οι ζέστες ναι. και θέλει να βγει έξω, αλλά ακόμα δεν έχει χάσει κάποια κιλά. Ναι. Η γυναίκα συνήθως σετάρεται από μέσα με τέλη Ιουνίου. Λοιπόν, άκουσε με να σου πω για τη γυναίκα. Υπάρχουν γυναίκες που χαίρονται το χειμώνα και λυπούνται το καλοκαίρι. Βέβαια, εννοείται αυτό. Και υπάρχουν γυναίκες που λυπούνται το χειμώνα και χαίρονται φυσικά, το καλοκαίρι. Εννοείται αυτό, κανόνα. Διότι υπάρχουν γυναίκες με πολύ ωραίο πρόσωπο. Έτσι ακριβώς. Αλλά στο σώμα πολύ μάπα το καρπούζι. Έτσι ακριβώς. Και έχει κάτι σκυλομούρες. Ναι. Κάτι μάπες οι οποίες είναι ασύλληπτα κακές. Και έχουν πολύ ωραία σώματα. Δηλαδή η Πατουλίδου που κάνει τώρα, έκανε στα 50 της πλαστική, εγώ δεν είμαι σύμφωνος. Γιατί την Πατουλίδου τη θαυμάζαμε γιατί ήταν μεγάλη αθλήτρια. Δεν την είδα τελευταία. Περίμενε. Θα την έχεις πρόεδρο, γι' αυτό το λέω τώρα. Κάτσε, γιατί την κάνω πάσα. Έκανε τη μύτη, ναι, και τα σπυράκια. Μα η Πατουλίδου 50 χρονών, το κορμί της είναι 25άρας. Δηλαδή, όχι, 25άρι, όχι 25άρα. 25άρας, 25άρι, είναι το κορμί της. Το κορμί της, καταπληκτικό. Εντάξει, καλό και την Μάσο,
Δεν ξέρω αν η αισθητική που έκανε πλαστική χειμή. Τρελή σεζόν. Έρχεται πρόεδρο στον ΠΑΟΚ Πατουλίδη. Αν έρθει Πατουλίδη πρόεδρο στον ΠΑΟΚ, πόσο μου φαίνεται. Δηλαδή, πώ θα δει μια γυναίκα πρόεδρο στον ΠΑΟΚ. Θα μου πει με του άντρε Χαίλη, είδε. Κοίταξε. Η γυναικάρα είναι μία που είμαι άρρωστο, το ξέρει. Για να γίνει πρόεδρο σε ομάδα. Εμεί λέμε σαν πρόεδρο του ΠΑΟΚ τώρα δηλαδή. Η γυναικάρα. Και σε όλα και μυαλό και όλα. Ποια. Μαρία. Ποια Μαρία. Γκοντζάρεβα, φίλε. Γκοντζάρεβα. Σου αρέσει επίπεδο. Η σωσία στη Λιάνη. Επίπεδο. Ποιανή. Η σωσία στη Λιάνη. Λόγω κιλών. Λέει. Ναι, λόγω κιλών. Τι. Τη Λιάνη τη γνωστή, τη Λιάνη. Τη Δήμητρα. Του Κουέ. Όχι. Δήμητρα Λιάνη. Συγγνώμη. Του Ανδρέα η γκόμα. Του Ανδρέα η αξιοδό. Ναι, υψηλή, ναι. Σωσία. Όχι, ρε. Ναι. Μοιάζουν. Τι σ' αρέσει την Κονζάρεβα, κάτσε να μάθει. Πάντα. Αρχοντιά. Αρχοντιά. Μυαλό. Γνώσει. Ξένε γλώσσε. Γλώσσε. Πνεύμα. Απλό, αντίσημο απλό σιγκάρι. Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Σαμά. Γυναικάρα, αυτά τα πράγματα μπορούν να σε εξητάρουν το αντρικό σου πέος, να το κάνουν να εξυψωθεί. Από αυτέ όλε τι γυναίκε που γουστάρει είναι οι πιο ωραίε. Αν ξέρει, σταμάτα λίγο αυτό. Τι να σταματήσω, αυτή μια γυναίκα και ένα άντρα. Συγγνώμη, φίλε, οι τρει γλώσσε οι ξένε. Άμα έχει πίνα και στο σπίτι. Στον ερωτισμό για μένα είναι το τι αποπνέει ο άνθρωπο. Αποπνέει. Μπορεί να είναι ένα κούκλο. Κούκλος. Κούκλος, ρε κούκλος, παιδί μου. Ναι. Κούκλος άντρας. Και τι να. Και να μην μου πει τίποτα. Ο άντρας. Ναι. Η γυναίκα. Η γυναίκα. Ναι. Η γυναίκα. Ναι. Τι, γιατί να μην σου πει. Έτσι. Ναι. Ενώ άλλο τι σου λέει. Κονζάρβα τι μπορεί να σου πει. Δηλαδή θα έβγαινε για φαγητό μαζί τη. Εδώ του λέει. Είσαι τρελό. Εδώ του λέει και στη Λαγκάρντα, α πούμε. Στάσου. Είσαι τρελό. Ρωτάω. Κονζάρβα. Σαν τρελό. Δηλαδή πού θα την πήγε. Σαν τρελό. Πε ότι σε λέει να βγει. Είναι τώρα εντάξει εγώ που μπορούσα και που ήθελα. Το πα οικονομικά το σχέση γι' αυτό. Σου δίνω εγώ ένα χιλιάρικο να την κυκλοφορήσει. Λέμε ότι σου επέφερε ένα χιλιάρικο. Ενάμιση, δύο. Πότε πήγαινε. Πότε πήγαινε. Στάσου λέει. Σιγκέα τώρα. Στάσου λέει. Ναι. Πότε πήγαινε, φίλε. Ενώ άμα ήσουν 150. Τον αρέσουν περίεργε γυναίκε. Είσαι ένα πολύ σιγκάτο εστιατόριο τη πόλη. Κάτσε ρε να μάθουμε. Από όσα έχουν μείνει. Σιγκάτο εστιατόριο τη πόλη. Χιλιόμετρα ακουγόμαστε. Ναι. Αιώνε. Είσαι κάτι πολύ ψαγμένο, ποιοτικό, εναλλακτικό. Που θα το πιστεύω θα το γούσταρε, α πούμε αυτό. Ε? Μέχρι το νεύμα μου ακούγεται. Εγώ πάντως κοίταξε, δεν το λέω για οπαδική τέτοια. Όταν έχει κόσμο η τούμπα. Ρε Τζόρνταν. Σάι, ναι. Ακούγονται μέσα στο χαριλάκι. Ρε Τζόρνταν. Κουνιέται το δερβένι, να ξέρει. Όχι. Α το δερβένι, ρε. Όταν έχει κόσμο όμως. Κάτσε, ρε, περίμενε. Εσύ ρε, η Γκονζάλεβα σε εξητάρει. Δεν με εξητάρει, αλλά είναι η πιο ωραία από όλες τις γυναίκες επίσημες αυτές που γουστάρει ο Μάρκο. Με τρελαίνει. Τώρα από κάτι Λαγκάρτ και από κάτι Τρέμι και από κάτι τέτοια αυτά να πούμε. Η Κονζάρεβα είναι καλύτερη. Όχι, δεν συζητάμε. Συμφωνώ, η Τρέμι είναι πολύ καλύτερη από την Κονζάρεβα. Στην παραλία όλες αυτές τις έχετε δει. Με μαγιό, ας πούμε. Και την Τρέμι με μαγιό. Με κύλα τα δάχτυλα τα άσχημα. Μόνο φωτογραφίες. Φωτογραφίες. Η Κονζάρεβα ήταν μισά τη χρόνια. Το ίδιο είναι η καλύτερη, μου λες ώρα. Και τα δικά σου γούστα μου φαίνονται παράλογα. Και επειδή έχει περίεργα γούστα με τις γυναίκες και καλά κάνεις και συμφωνώ σε πολλά, ποια γυναίκα της Όλος Μπις έχει τα πιο άσχημα δάχτυλα στα πόδια. Μπορεί να έχει αρθρίτιδα. Δεν τα έχουμε πού να έχουμε δει τα ίδια φίλε. Επα τι τα βλέπεις τα τι. Μπορεί να έχει ταρίτιδα η Κουτσάρεβα. Ναι. Αυτό επειδή τι. Είναι λίγο γεματούλα. Ναι. Στη γυναίκα είναι. Δεν ξέρω, το πάγος δεν έχει σημασία. Είναι χαϊκλασάτη, τρελαίνομαι. Ναι. Υποκλίνομαι Μαρία Κουτσάρεβα. Υποκλίνομαι. Γυναικάρα. Καταρχήν πανέξιμη, είναι σπουδαγμένη. Σε πόδι. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Με νεκάκι. Σαν γυναίκα δεν έχω δει ποτέ. Έχει ωραία. Η δεν είναι ένα σχεμί. Καλή. Δεν την έχω δει ποτέ, δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατί μπροστά μου να τη δω, δεν την ξέρω. Αν δει φωτογραφίε και τα λοιπά. Η παπαράτσι και τα λοιπά. Η οποία μου άρεσε κυρίω γιατί του 90 η Βανδί. Δεκαετία 90. Μα και ένα 90 είναι. Ήταν ένα 50 είναι η Βανδί. Και λιγότερο γύμναστη. Τι είναι λέει. Ένα 50 είναι. Η Κάιλι Μινόγκ είναι. Έλαβε τώρα. Η Κάιλι Μινόγκ είναι ένα 50. Ποια Μινόγκ, ρε. Η Κάιλι Μινόγκ. Μινόγκ, η Μινόγκ λέω, ναι. Και τι είναι η Κάιλι Μινόγκ. Η Κάιλι Μινόγκ δεν αρέσει πολύ. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν σ' αρέσει. Η Κάιλι Μινόγκ δεν σ' αρέσει. Και ποια σ' αρέσει δηλαδή εσένα. Από τι. Από ηθοποιούς, ναι, από τραγουδίστρες, ναι. Από τι. Ναι. Από ηθοποιούς μου αρέσει, ας πούμε, πάρα πολύ, μου αρέσει η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Ναι. Πάρα από Ελληνίδες λέω, ρε. Α, από Ελληνίδες. Ναι. Ηθοποιούς. Ναι. Τώρα, ειδικά, να σου πω την αλήθεια... Η Μαριάννα του Μασάου, του αρέσει. Όχι. Από τις τωρινές ηθοποιούς... Γιατί υπάρχουν δεν ηθοποιοί. Έχω, ναι, δεν έχω, δεν έχω και καμία η οποία... Showbiz, ρε παιδί μου, ναι. Ναι, ναι. Ηθοποιοί δεν μου αρέσει και καμία ιδιαίτερα. Δες, ναι. Το Σάνταν το είδες, με το Μάγιο Παπαδημητρίου. Όχι. Ταινιάρα. Θέλω να το δω. Θέλω να το δω. Ταινιά... Έχω δες το ακούσει πολύ καλά λόγια. Δες την κοπέλα, την πρωταγωνίστρια, την Έλλη Τρίγκου. Ναι. Την έχουν μνήσει και οι Αμερικάνοι. Δες την κοπέλα. Ταινιάρα είναι αυτό, έτσι. Το Αργύριο Παπαδημητρόπουλο. Τι ήθελα να πω. Μια ερώτηση στο Μάριο. Και μου κάνει εντύπωση. Και μου κάνει εντύπωση που δεν το έχει κάνει καν θέμα. Εκτός αν πρόκειται να το κάνει αύριο στο ραδιόφωνο. Για πες, ναι. Δώσ' του μια ιδέα. Έχεις για Axl Rose ACDC. Είναι πλέον επίσημο. Άκουσα αυτό.
Τι να πω. Λοιπόν, στο κολυμπητήριο είδα το είναι αυτό που είπε ο Ολλανδός. Είναι σαν να δούμε τον Τζουκαλά για μένα εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΟ. Μπορεί, πολύ γνωστό, πολύ πιθανό. Για τον Άξελ Ρόουζ. Είδα το φίλο του που βαλίσετε στη νέα του ACDC. Είδα το φίλο στο κολυμπητήριο που έχει το μαγαζί αυτό. Το Βαγγέλη, το Έντυπο. Ναι, είναι χέστη μεγάλο. Λέει φίλε, θέλω να σας φωνάξω πάρα πολύ. Γουστάρω, φοβάμαι μην γίνουν φασαρίες. Λες δημόσια, χέστε το Βαγγέλη. Ναι, μπράβο, ναι, ρε, ηρέμησε αυτό που λέει. Γιατί τον είπα. Φοβιτσιάρης θέλω να πει. Φοβιτσιάρης, του λέω. Ένα φοβερό παιδί, φαίνεται το παιδάκι του εκεί κτλ. Καλό παιδί, φοβερό μαγαζί κτλ. Θέλει να μας φοράξει και φοβάται. Ναι. Λέω τι φοβάσαι. Λίγα για το Βαγγέλη. Είναι πολύ καλό παιδί. Τι λίγα, ρε, σου λέω φίλο έγινε κτλ. Μαζί κόλπα, μην δίπλα δίπλα. Φίλο είναι. Ναι, αλλά φίλο είναι, δεν σε βάζει εκεί πάνω να παίξει. Πού να παίξει. Φοβάται, μην έρθουν και δεν το παίξει σε μαγαζί. Εντάξει. Γιατί θα χαλάσει το μαγαζί του. Δεν θέλει να χαλάσει το μαγαζί του, κατάλαβε. Φοβούνται μα φωνάξουν. Μήπω περιμένει κανένα στη γραμμή βασικά. Πολύ. Φοβούνται να μα φωνάξουν στα μαγαζιά του, βλάκα. Φοβούνται. Φοβούνται οι άνθρωποι. Βλάκα, καλά. Αντέξα μα τον πανιό στο ξύλο. Πάμε, έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα λέτε τι ομάδα υποστηρίζετε, έτσι. Πάω και με εγώ. Καλά κάνεις. Άκουσα το Ραπτόπουλο πριν που είπε κάτι για το λαό του ΠΑΟΚ και το Σαββίδη. Δεν ξέρω πώς το εννοούσα ακριβώς. Όχι, είπα ότι ο λαός του ΠΑΟΚ δεν κάνει κριτική στο Σαββίδη. Όπως δεν έκανε κριτική στο Μυτιλινέο, εντάξει, τα είπε ο λαός του Ηρακλή, χειροκρότημα κτλ. Γιατί έχει τα λεφτά, δηλαδή, τακτοποιεί τα πάντα, είναι κυρίως, είναι σωστός στη συναλλαγή. Λίγο είναι αυτό, ρε φίλε. Περίμενε, ρε. Και αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης που είναι όλη λαμογέα η δουλειά και είναι ο κύριος Σαββίδης ωραίος στις συναλλαγές του και το αγωνιστικό κομμάτι που, που και αυτό όχι το μόνο δεν ανέβηκε επίπεδο, ναι. Κατέβηκε και επίπεδο. Όχι, το προσπαθεί. Ναι, 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 ναι. Δεν γίνεται και ανάλογη κριτική. Αυτό είπα. Διαφωνείς. Λίγα λόγια, υπονοείς ότι ο λαός του ΠΑΟΚ λείπει το Σαββίδη, να λέμε έτσι. Ρε φίλε, ελληνικά καταλαβαίνεις. Από φόβο, από φόβο. Αυτό σου λέω. Ναι, από φόβο μην το χάσει, φοβάται να του κάνει κριτική. Ναι. Δηλαδή λέω αυτό που λέω. Εσύ τι καταλαβαίνεις, άλλο από αυτό που λέω. Κατάλαβα αυτό που λέω, ότι λες λείπει το λαός του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και το χέστη, το δειλό, το φοβιτσιάρι, τον άνθρωπο που φοβάται, το λέω γλύφτη. Γλύφτης θα ήτανε εάν πήγαινε και τον έγλυφε και του έλεγε ξέρω εγώ και τα λοιπά. Φίλε, να καταλαβαίνουμε τα ελληνικά. Να καταλαβαίνουμε τα ελληνικά. Άλλο γλύφτης και άλλο φοβάται να του κάνει κριτική, μην τον χάσει. Τώρα τα φοβάται και αυτά, εσύ εννοείς τώρα. Ότι ο λαός του ΠΑΟΚ λείπει το Σαββίδη, ενώ ο μεγαλύτερος γλύφτης είναι αυτό που είσαι εσύ. Φίλε, γεννήθηκες μαλάκας ή στην πορεία έγινες μαλάκας. Γεννήθηκες μαλάκας ή έγινες στην πορεία. Μπορείς να μου απαντήσεις. Στα ίσια, μπορείς να μου απαντήσεις. Αν εκ γενετής είσαι μαλάκας ή στην πορεία. Έπαθες την νόσο και προσπαθείς να κάνεις θεραπεία. Εξήγησέ μου. Γιατί δεν μιλάει ο φίλος. Σε το στόμα σου αυτό που λέει. Ναι, ναι. Μου απαντάς. Τώρα καταλαβαίνεις ελληνικά. Βρε, εγώ καταλαβαίνω ελληνικά και μιλάω ελληνικά. Εσύ καταλαβαίνεις άλλα. Αυτό κατάλαβες εσύ. Ότι σε είπα γλύφτη. Το γλύφιζε τον Αλέφαντο ή όχι. Ναι, φίλε, εγώ γλύφω τον Αλέφαντο. Εσύ τι κάνεις με τον Σαββίδη. Ναι, 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 το γλύφω. Ωραία. Εσύ με τον Σαββίδη. Το γλύφω, ρε φίλε, ναι. Το γλύφω, μπράβο. Το γλύφω και μου μαθαίνει μπάλα. Εσύ τον Σαββίδη, τι το φοβάσαι να του κάνεις κριτική. Ελληνικά μιλάμε. Εμείς μιλάμε ελληνικά τώρα. Εγώ πρέπει να μιλήσουμε σαν άνθρωποι να πούμε. Μα εγώ σου λέω άλλο και εσύ μου λες ότι λέω άλλο. Ρε καταλαβαίνεις ρε τι λέμε ρε. Έλα άλλα λες. Γλυκό μου αγόρι, σου μιλάω ότι αισθάνομαι ότι επειδή ο Σαββίδης πληρώνει, είναι τίμιος, σωστός στις συναλλαγές του, αλλά την ομάδα σου την έχει. Άρα είναι γλύφτης ο λαός σου ρε. Α, αυτό λέτε παιδί μου. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, εντάξει. Είμαι γλύφτης, εντάξει, επόμενη γραμμή. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τόσο και καλά έπρεπε να. Σόν και καλά που μπορεί ότι είναι γλύφτης. Είναι γλύφτης, τι θα σε κάνω. Πάμε παρακάτω. Άμα λώσουμε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό κατάλαβες εσύ. Τι να πω εγώ. Μίλησε, λέει, βγήκα να μιλήσω, λέει κτλ. Τον Αλέφαντο. 5 τόνους μπάλα ο Αλέφαντος. 5 τόνους μπάλα ο Αλέφαντος. Έχει διαλύσει πολλέ όμω ο Αλέφαντος. Διαλύσει μπορεί να έχει γιατί είναι 78 χρόνια. Και, και από παλιά τη είχε, όχι μόνο. Τώρα μεταξύ μα 5 τόνους μπάλα, αλλά είναι τόσο. Ναι.
Γλύφτης είναι ο Αλεφάντος. Τόσο ιδιόρυθμος είναι. Όχι, γλύφτης είναι ο Αλεφάντος. Όχι ιδιόρυθμος, είναι γλύφτης. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Γλύφτης είναι, γλύφτης είναι. Γλύφτη τον πρόεδρο, γλύφτης είναι. Εντάξει, ο παδός είναι μωρέ. Ο παδός είναι, το λες μία-δύο. Αυτός σε κάθε εκπομπή του 17 φορές γλύφει. Μας τον έκανε Παΐσιο. Τι να κάνουμε τώρα. Το Μαρινάκι τον έκανε πάρει. Καταρχήν αβαντάρε το Φορτούνι. Πήρε γραμμή τώρα αβαντάρε να πουλήσει το Φορτούνι. Το βλέπω εγώ. Αλήθεια. Ναι, άσε τώρα. Είσαι γλύφτης, Αλέφαντε. Γλύφτης. Το λέω, είναι γλύφτης. Είσαι γλύφτης. Πώς θα γίνει τώρα. Δημοκρατία, γουστάρε. Ναι. Πείτε ό,τι θέλετε. Μη λέτε όμως πράγματα. Μη λέτε όμως τώρα. Γιώργο, Γιώργο. Εγώ λέω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ φοβάται να την πει στο Σαββίδη, γιατί ο Σαββίδης στα λεφτά του. Με αυτή τη λογική είναι, ρε, είναι πάρα πολύ σωστό. Γλύφτης του ΠΑΟΚ είναι και εγώ. Να τοποθετηθώ λίγο. Εγώ πώς βλέπω τώρα. Γλύφτης του Ηρακλή είναι ο Λαδός. Γλύφτης του Άρη είναι ο Μένιος. Όχι. Πώς τις πράττω εγώ τώρα. Είπαμε ότι είστε γλύφτες. Η διαφορά μας φοβάστε. Λοιπόν, γιατί δεν συμφωνώ ότι είναι ο παδός. Συγγνώμη λίγο. Παδός, να τοποθετηθώ εγώ λίγο πάνω στην περίπτωση. Για να λέει το ξέρει εσύ ότι παίρνει λεφτά. Το λέτε για τον άνθρωπο τώρα. Λοιπόν. Εσύ ανέκαθεν δεν έχει πάρει λεφτά από τον Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος από 15.000 πόντους. Καταρχήν τον άκουσα σε μια εκπομπή εγώ τον Αλέφαντο που είπε: είμαστε 7,5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Θα πάρω Τσίπρα, έβριζε τον Τσίπρα ενώ τον έγλυφε τον Τσίπρα πριν, μετά τον έκραζε. Είναι κολοτού. Πας ξεφτυλισμένος ο Αλέφαντος και γλύφτης. Έκραζε τον Τσίπρα και τον άλλον τον υφυπουργό να πούμε αθλητισμού και του λέει είμαστε 7,5 εκατομμύρια, αν κάνεις το Crexit, τολμήσεις και κάνεις το Crexit, θα πάω πόρτα-πόρτα σε όλους τους Ολυμπιακούς να σε ρίξω. Αυτό δείχνει γραμμή, πήρε γραμμή. Πήρε γραμμή. Πήρε γραμμή ο γλύφτης ο Αλέφαντος, όπως αβαντάρει κάθε μέρα το Φορτούνι. Ενώ δεν το γούσταρε το Φορτούνι. Δεν το γούσταρε το Φορτούνι. Πήρε γραμμή λοιπόν, θεωρώ ότι πήρε γραμμή για να τον αβαντάρει, για να πουληθεί. Τώρα όσον αφορά το Σαββίδη, εγώ νομίζω είμαι ο πιο κατάλληλος να μιλήσω, γιατί είμαι και είμαι φίλατος αυτής της ομάδος και βλέπω πώς βλέπω τον Σαββίδη εγώ. Όπως είπες, νοικοκύρεψε την ομάδα. Σε αυτό το κομμάτι δεν πονάει το κεφάλι μας. Πληρώνει τα πάντα. Και πλέον βλέπω, είναι γεγονός ότι στο αγωνιστικό κομμάτι μέχρι στιγμής απέτυχε. Δεν πέτυχε μάλλον, όχι απέτυχε, δεν πέτυχε. Δεν έκανε το παραπάνω. Περιμένω να κάνει το παραπάνω, γιατί τον βλέπω συνέχεια κάνει κινήσεις. Έστω διοικητικές, έστω αυτά, τυχώνεται. Μεταγραφές, προπονητές, ψάχνει το παραπάνω, το συμφέρει να το κάνει το παραπάνω, γιατί πέρα από αυτό το ποδόσφαιρο είναι και μπίζνα, θέλει να οικονομήσει και από την ομάδα, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Να απαντήσω εγώ τώρα. Και τον έχω εγώ εμπιστοσύνη, ρε φίλε. Ειλικρινά, ναι. Δεν με ενδιαφέρει η άποψη του. Ναι. Εγώ λέω τη δική μου άποψη. Δεν απέτυχε, αλλά δεν πέτυχε. Λέει λοιπόν, πάει στο πρώτο μάτς. Δεν πέτυχε ακόμα. Πάει λοιπόν στο πρώτο μάτς ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΟΚ και πάει και ο Σαββίδης. Και λέει, μετά τον κάνουν ερώτηση τον εκπρόσωπο τύπου και λέει, ήρθε λέει και ο κύριος Σαββίδης. Λέει τελικά λέει, δεν είναι λέει γουρλής. Δεν τον είπε ότι είναι γκαντέμις. Δεν είναι λέει και πολύ γουρλής. Είναι λέει αντίθετα. Μπορείς να πεις ότι είναι γκαντέμις. Σε ρωτάω εγώ. Απόδειξε το. Ρε φίλε, δεν λέω απόδειξε αυτό. Το. Εγώ θα σου αποδείξω, ότι στο διοικητικό οικονομικό πέτυχε. Άλλο ναι. Πράγμα λέω. Δεν το λέει γκαντέμι. Το λέει μη γουρλή. Γιατί απέδειξε ότι κάτι. Για να το πεις κάτι. Κάτσε λίγο. Δευτερόλεπτο. Για να κάνουμε το καταλαβαίνει στο χιούμορ. Δεν το λέει γκαντέμι, το λέει μη γουρλή. Πάμε κόσμο. Έλα πίσω. Θέλω να συμφωνήσω μαζί σου. Πάμε. Παρακαλώ, εντάξει δηλαδή. Έλα πίσω, πάμε, ναι. Ραπτόπουλε Μακού. Έλα φίλε, σε ακούμε, ναι. Γεια σου, Εθνίδη Ραπτόπουλε, γεια σου, Ασλαμά. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι και το δυο στις κλαράκια. Τους άλλους δύο τους είχα κάνει μια ερώτηση πριν καιρό, Ραπτόπουλε, γιατί κατάλαβες μάλλον ποιος είμαι. Εάν είναι τίποτα μέλη στον ΑΣ ή αν ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Γιατί πρέπει να απαντάς σε αυτόν τον άνθρωπο που κάθεται και εκπροσωπεί την ομάδα του Ηρακλή. Και απαντάω εγώ σε αυτόν ότι έχει αφηνή Ποντιακό. Ναι. Θα ήθελα να με αφήσει να τελειώσω. Σαφώς, σε ό,τι μου πεις, αλλά θα με ακούσεις μετά, ε. Θα σε ακούσω, ναι, ωραία. Γιατί δεν είμαι έξω και δεν μπορώ να σε δω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις αφηνή Ποντιακό. Ωραία. Πρώτον. Δεύτερον, η κολοτούμπα σου είναι ότι προσκύνησες ψωμιάδι, Μακάριο, παλιά και Μπέο. Μπέο δεν τον προσκύνησα ποτέ, λες ψέματα. Τρίτον, την Καλαμαριά την αδίκησες εσύ σαν ομάδα
Γιατί είσαι η μοναδική ομάδα που ανέβηκε από τη Δέλτα Εθνική στη Γάμα, ναι, χωρίς να παίξει στη Γάμα. Ναι. Και ένα τέταρτο, ρε φίλε, μπορείς να μου πεις, ναι, τι ζητούσε ο σημερινός σου πρόεδρος στο δικό μου τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο στο Μακεδονία Παλάς? Πήγε να πάρει λεφτά να πληρώσει το καπετάνιο. Θέλεις να σου κάνω την ανταπάτηση? Λοιπόν, εγώ προσκύνησα, μην είπες τα τέσσερα. Εγώ προσκύνησα τον Ψωμιάδη στη Δέλτα, γιατί με ρίξατε άδικα στη Δέλτα Εθνική. Σωστά μέχρι εδώ? Εσύ πήγες, όχι εσύ. Όταν λέω εσύ, εννοώ ο Πάο πήγε στην τουαλέτα. Άκουσα, εγώ σ' άφησα. Μιλάς εσύ, μιλάς εσύ. Να σε πω, στο βόλεϊ πήγες με τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, στο βόλεϊ με τον Ολυμπιακό. Απάντα λίγο, απάντα το λίγο. Σε ρωτάω, στο βόλεϊ με τον Ολυμπιακό πηγές? Ο ΠΑΟΚ σε αδίκησε. Ο ΠΑΟΚ δεν πήγε και ήταν στις τουαλέτες χαμένος? Άστο αυτό, να μην το πιάσουμε, είναι παλιά ιστορία. Επειδή εγώ μάλλον ξέρω λίγο καλύτερα την ιστορία της ομάδας σου από σένα, θα σου πω κάτι. Υπήρχε τότε, εκείνη την εποχή, κάποιος που ζήτησε από τη ΦΑΕ μια διορία. Η διορία της ΦΑΕ, για να ξέρεις τα πράγματα και μάθε το όνομα για να μην πάμε μηνυτήρια, η ΦΑΕ έδωσε 60 μέρες προθεσμία και αυτός πήγε στην 22η και έπεσε ο Ηρακλής. Λοιπόν, ο Ηρακλής έκανε την ψηφοφορία και πήγε στα δικαστήρια, επειδή δεν είναι αυτό, πήγε στα δικαστήρια να βρει το δίκιο του και επειδή το έφυγε το στείλανε στη Γάμα. Άκουσε, μιλάς λοιπόν για το αφημί. Στο βόλεϊ πήγες προχθές με τον ΠΑΟ, με τον Ολυμπιακό. Εσύ τώρα γιατί με κάνεις τώρα? Σε ρωτάω, θέλω να σε ρωτήσω, αγόρι μου. Θέλω να σε ρωτήσω, πήγες στο μάτς με τον Ολυμπιακό προχθές στο βόλεϊ? Εγώ, πήγα. Ξέρεις ότι παίζεις με το αφημί του Έσπερου. Παίζεις με το αφημί, άκουσε με. Ρε εσύ σε ρωτάω. Ρε εσύ σε ρωτάω, ξέρεις ότι παίζεις με το αφημί του Έσπερου σαν ΠΑΟ? Σαν ΠΑΟ, το ξέρεις? Στο χάντμπολ, περίμενε ρε φίλε, εγώ έχω ποντιακό αφημί, σε άκουσα. Εγώ σου μιλάω για μπάλα και εσύ μου μιλάς για βόλεϊ. Ρε φιλαράκι μου, μου είπες ότι έχω ποντιακό αφημί, γιατί δεν με ακούς? Δεν μπορείς να μου πεις αυτό. Σε ρωτάω, έχω ποντιακό αφημί, εσύ δεν το είπες πριν λίγο? Όχι, εσύ κάτι είπες για τους πόντιους. Ρε, εγώ λέω ότι οι πόντιοι και ο Πάλι δεν έχουν σχέση, αυτό είπα. Αλλά άλλο λέω, εγώ έχω ποντιακό αφημί. Καλό. Σε ρωτάω, έχω ποντιακό αφημί, αυτό δεν μου είπες. Σε απάντησέ μου να κάνουμε διάλογο. Έχεις. Ωραία, εσύ στο μπάσκετ έχεις το αφημί νέος ΠΑΟΚ 2004, στο βόλεϊ έχεις το αφημί του Έσπερου και στο χάντμπολ που πήρες πρωτάθλημα πρόπερση έχεις το αφημί του Τρίτονα. Εγώ δηλαδή προχθές που έπεσε, λοιπόν, προχθές έπαιξε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο βόλεϊ. Εγώ τι θα πρέπει να σου λέω, ότι έπαιξε ο Έσπερος με τον Ολυμπιακό και κέρδισε ο Έσπερος τον Ολυμπιακό με τη λογική σου? Σ' αρέσει αυτή η λογική? Αδίκησε στην Καλαμαριά εσύ. Εγώ ρωτάω, θέλεις να σου λέω λοιπόν ότι προχθές μαζεύτηκαν 10.000. Αδίκησε στην Καλαμαριά. Εγώ πού? Πού? Η Καλαμαριά παίζει όλες τις εθνικές. Εσύ. Εγώ. Εμένα με στείλανε στη Δέλτα από την Αλφα με 35 βαθμούς σε φιλαράκι Σούμπιτο για να μην είναι Αστέρας Τρίπολης. Με πήραν από την πλαστή ενημερότητα που ήταν για 50.000 ευρώ πρόστιμο και απαγόρευση μεταγραφών και με δικάσανε με τη δυσφήμιση ποδοσφαίρου και με ρίξανε κατηγορία. Και μετά, επειδή καταλάβα τη λαλακία που κάνανε, πήγανε και μου δώσαν μια κατηγορία γιατί δεν μπορούσαν να ανεβάσουν στην Αλφα Εθνική. Γιατί θα ζητούσα αποζημίωση. Και εσύ μου λες ότι επειδή με. Ρε, αυτό έγινε όμως, φιλαράκι. Σου λέω κάτι, φίλε, πολύ φιλικά. Πολύ φιλικά. Δεν ξέρεις πώς πέσατε. Εγώ δεν ξέρω πώς πέσαμε. Φιλαράκι, ειλικρινά, άκουσε με. Συμφωνώ. Όταν θα μάθεις εσύ πώς πέσαμε, έλα να μου πεις εμένα που ήμουν εκεί πέρα και μαζεύαμε. Επόμενη γραμμή, φτάνει. Επόμενη. Πάμε. Τα είπατε. Επόμενη γραμμή. Λοιπόν, πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Αεκτής από Αθήνα. Καλώ ήρθατε. Τελείωσε αυτό το πρωτάθλημα. Φέτος πάει. Ερώτηση. Ναι. Αυτές οι δύο-τρεις τελευταίες εμφανίσεις μετά τον Μπογιέτ, οι τρεις τελευταίες εμφανίσεις της ΣΑΕΚ με τον Μπογιέτ να λέει περιμένω από τον άλλον να μου δώσει να πούμε το ένασμα για να κάνουμε μεταγραφές. Πιθανολογείς μια απομυθοποίηση του Μπογιέτ για να φύγει και να μην πληρώσει ο Μελισανίδης? Δεν νομίζω να είναι. Κάτσε να ακούσουμε τι λέω εξής. Ναι. Μπορεί και στην Αθήνα. Αυτή η ερώτηση που μου κάνεις έχει μια απάντηση. Καταρχάς, ο Μπογιέτ με τον Μελισανίδη εγώ πιστεύω δεν τα έχουν βρει. Ναι, η εικόνα της ΑΕΚ με το ότι δεν τα έχει βρει είναι μια απομυθοποίηση. Το Μπογιέτ να παίζει τώρα ίσως είναι τακτική δική του καθαρά για να φύγει από την ΑΕΚ. Γιατί έχει κάποιες συζητήσεις μαζί, σήμερα, δεν το άκουσα. Σήμερα έπαιξε ανοιχτά και έφαγε 3-0. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι με κατηγορείτε που παίζω κλειστά και να παίρνω τα μάτια 1-0. Πάω ανοιχτά, αλλά με αυτό το budget μπορώ να φάω 3 από τη λεβαδιά. Άρα
πρέπει να δώσουμε λεφτά, να πάρουμε παίχτες για να μπορούμε και να μυθούμε καλά, αλλά και να βγούμε όπως πρέπει. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό να σταματήσει εδώ και στα play-off να παίξει μπάλα, γιατί έχω να πει να παίζει μπάλα πολύ καιρό. Τέλος πάντων, για άλλο πράγμα. Καταρχάς να ευχηθώ στα ΠΑΟ και εκεί, επειδή ο Τζαβέλας έκλεισε 100 εμφανίσεις σήμερα στο ΠΑΟ, να τις χιλιάσει. Όχι, όχι, πάρτε τον εσείς. Όχι, να τον κρατήσει. Πάρτε τον εσείς. Να κάνει. Χίλιες εμφανίσεις να κάνει, δεν θέλουμε. Όχι, όχι, πάρτε τον, είναι ωραίος. Είναι για Αθήνα. Τώρα κάτι του ΠΑΟ άλλο, κατώ, τώρα, να ακούς. Ναι. Διάβασα σε ένα site του ΠΑΟ που έγινε μια ανάρτηση σε γνωστό social media από την ΠΑΕ σας και λέει όλα έτοιμα για τα play-offs μέχρι να ξεκαθαρίσει ποιοι θα συμμετέχουν και πόσους βαθμούς θα έχουν. Περίμενε. Και αυτό ξέρεις το μήνυμα για που πηγαίνει. Για μας τους εκτζίδες που περιμένουν ακόμα την έφεση. Δηλαδή εσύ δεν έκανες την έφεση, δεν κλείτωσες τους βαθμούς. Ναι, τη Δευτέρα θα βγει και η δικιά σου. Κάτσε, κάτσε λίγο. Εγώ, εμείς κάναμε την έφεση και φάγαμε μείον 3 τελικά μετά από 15-20 μέρες αυτό. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν στην ΑΕΚ, στην κοινότητα παιχνίδι με τον Αντρόμητο, δεν έχω άποψη, φίλε. Ήταν εξίσου σοβαρά με αυτά του ΠΑΟΚ. Όχι, εγώ, σίγουρα όχι, πιστεύω εγώ. Εγώ που έχω άποψη. Δεν ξέρω έξω τι έγινε. Εγώ να πω. Εγώ που έχω άποψη και είχα και κόσμο στο γήπεδο, για μένα εφόσον δεν ίσχυσε για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να ίσχυσε για εσένα. Πρέπει να πάρεις πίσω τους βαθμούς. Πρόσεξε, εννοείται ότι πρέπει να πέφτουν οι αφαιρέσεις σε όλους. Αλλά δεν μπορώ τώρα εγώ σαν ΠΑΟΚτσής, όπως αυτό που λέει ο Ολλανδός έχει δίκιο, πρώτο σαν ΠΑΟΚτσής που πήρα πίσω βαθμούς, να βγω και να σου κάνω τώρα το δρυσκόλυπτο. Αν είχα φάει κι εγώ τους μείον 5, θα έλεγα μείον 3 κι εσύ. Αυτή την ανάρτηση πότε την είδατε ή τώρα από την ανέφερα, δεν την είχα ακούσει. Έξι ρε φίλε, η ανάρτηση. Τώρα η ανάρτηση ρε φίλε, είπαμε, είναι πολιτικό παιχνίδια. Τέλος πάντων, α σου πω κάτι. Και τους τρεις να πάρεις, νομίζω θα κάνεις 3 βαθμούς ή θα κάνεις. Για πες, ποιο βλέπεις δεύτερο εσύ τώρα. Εγώ τώρα βλέπω τον Παναθηναϊκό φίλε, όχι από τώρα, από την αρχή της χρονιάς. Γιατί τον βολεύει τον Ολυμπιακό. Για να αποκλειστεί και να πάρει. Πιο καλή ομάδα, άσε πιο καλούς παίκτες, ναι. Έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι. Και από ΑΕΚ, ναι. Και από ΠΑΟ. Χωρίς προβλήματα τραυματισμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, από τη μέση και μπροστά ειδικά, από τη μέση και μπροστά ειδικά, ο Παναθηναϊκός είναι μια κλάση ανώτερος από ΠΑΟ και ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, αυτή λοιπόν εδώ φίλε μου, εσύ είναι ανάλογα με την αγωνιστική ημέρα που βλέπουν τις ομάδες. Συγγνώμη λίγο. Ανάλογα με την αγωνιστική ημέρα που είναι οι ομάδες, έχουν και τα ανάλογα. Σε ανάλογες κουβέντες. Εγώ είναι μια άποψη την οποία την πιστεύω ακράδαντα από το καλοκαίρι αυτό το πράγμα. Αποδείχτηκε και πέρσι αυτό και προπέρσι αν θέλεις. Λοιπόν, ότι πάνε σούπιτο να πούμε τον Παναθηναϊκό να τον βγάλουν ρε φίλε. Τι ακάνε. Άρε Τζόρνταν τώρα και εσύ. Γιατί βολεύει τον Ολυμπιακό. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Εγώ πιστεύω ότι... Να σε κάνω μια ερώτηση πριν μου πεις μια ερώτηση. Ναι. Άκου τώρα. Άμα βγει η ΑΕΚ πρώτη στα play-off, δεν μπορεί να τα χώσει ο Μελισσανίδης να κάνει βάλει 15 εκατομμύρια, να πάρει 3 παικταράδες, μήπως και πέρασε σε όμιλο. Με ρωτάς, μπορεί ή αυτό το κάνει. Τι σιγάρε φίλε, λεφτά έχει. Έχει, μπορεί. Ναι. Δεν το κάνει. Αν βγει ο Σαβίδης. Μπορεί, αλλά δεν θα το κάνει. Δεν ξέρουμε, κάνε. Μπορεί όμως. Κοίτα, αν βγει ο Σαβίδης, θα σου πω, θα το κάνει, αλλά δεν θα είναι ποιοτικά αυτά που θα θέλει. Εάν βγει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να το κάνει. Όχι. Οπότε θα αποκλειστεί, ρε φίλε. Δεν έχει ελπίδα. Τα λέμε. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά. Μα πλέον είναι Τζόρνταν. Πάντως ο Παναθηναϊκός έκανε 4 μεταγραφές μεσοεπιθετικές ουσίας. Οι οποίες στα play-off θα το βγάλουν πρώτο. Εγώ Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του Λεωφόρου δεν μ' άρεσε ο Πάοκ. Και λέτο. Λοιπόν, το είδα ολόκληρο. Και λέτο. Παιχνίδια με Καλονίκη με αυτά νομίζω δεν γίνεται. Είναι καλά ο προπονητής του Παναθηναϊκού σε εκείνο το με Παθρακικό. Πάμε ένα φίλο ακόμα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Αεκτζής τηλεφωνώ από Μενίδη. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Είσαι Μενιδιώτης δηλαδή. Θέλω λίγο να μου πει ο Ραπτόπουλος λίγο τη γνώμη του για το 3-5-2. Για την ΑΕΚ. Όχι Ραπτόπουλε, για τις μπουνιές που θα φας. Για τις μπουνιές λέει που θα φας. Από σένα. Έτσι όπως κόβω λίγο στην τηλεόραση. Mm. Ένα σάσος είσαι και τέρμα, εμόπερ τους κάτω. Φιλέ, ο προκτός σου τι διάμετρο έχει. Ο προκτός σου τι διάμετρο έχει. Άμα σε βρω ξέρεις πως θα γίνει. Σαν το πηγάδι του Μελιγαλά.
Επόμενη γραμμή. Πολύ νωρίς. Το μάγκα από μακριά, ναι. Για NBA, φίλε, είναι άντε, πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε. Ρε. Συμφωνώ. Άντε, μπράβο. Κάτσα και είδα. Και χθες είδα. Το πρώτο μάτς το είδα με Ρόκες. Κορυφιακός κόλπος, ναι. Μαρία Κορυφίου. Πήρες από το Μενίδη, ρε φίλε, να πεις αυτά. Είναι πολύ νωρίς να πούμε για NBA ακόμα. Κρίμα που σας φύλαγα εκεί στην 651 VIP, εγώ, ρε. Κρίμα. Έλα, ρε, φύλαγε εσύ. Εκεί στην. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ο αθηναϊκός κόσμος είναι καλύτερα με τον αυτό να φυλάει καραόλι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ναι, φίλε, ακούγεσαι, αλλά. Πάρ' το καλύτερα λίγο. Αϊκάρα, από Περισσό παίρνω τηλέφωνο. Γίνεται. Ο Περισσό, από το γραφείο, από το κόμμα. Ε! Από το κόμμα, λέω, από πού. Ποιος είναι στο τηλέφωνο. Ο Γιώργος είμαι, φίλε. Α, έλα. Έλα, γορί. Ποιο κόμμα, από το Περισσό, από την περιοχή, από την Αθήνα, ρε. Α, ωραία. Δώσε λίγο το σκηνοθέτη, ένα κοντινό Στραφτόπουλο. Ναι. Στραφτόπουλο, σκηνοθέτη! Καλέ, το παιδί με τη γυναικεία φωνή θέλει κοντινό Στραφτόπουλο. Σ' αρέσει, Στραφτόπουλο! Κοίτα τι ωραία δάχτυλα που έχει ο Στραφτόπουλο! Πάμε επόμενη γραμμή. Αχ, αυτή η προκτή καλά από τότε που ο Γκλέτσο. Από τότε που ο Γκλέτσο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό. Σταμάτα ρε. Από τότε που ο Γκλέτσο είπε ότι το πνίγει το κουνέλι, πολύ βγήκατε στη φορά. Ραπτόπουλο. Μην γίνεσαι ρατσιστή. Έλα τώρα, βρε τώρα. Το ψάρι. Το ψάρι. Έγινε τη γυναική αφωνή το παιδί. Μην γίνεσαι. Πάμε επόμενη γραμμή καλέ. Και Ραπτόπουλο θέλει να μιλήσει. Λέγε καλέ, είναι. Άντε για. Άντε ρε ψηλε. Άντε ρε ψηλε, φέρ' τους μέσα. Θε μιλάνε. Έλα, νάτος. Μιλάει, νάτος. Έλα, μ' ακούς. Κόψτονα. Έλα, μ' ακούς. Ρε τι γίνεται. Εσείς μετανάστες δεν φύγατε ακόμα. Κάνετε τους άντρες εδώ, ε. Ρε τον Τζον, τι γελάτε. Τι γελάζε! Πήρε από τον Περισσό άλλο τώρα. Πήρε, βρέφε. Από κανένα έμπος μου θα πήρε. Καλά, τόσου έχετε στην Αθήνα, γιατί δεν κράζετε εκεί μερικού, ε. Α τώρα ρε, να κράσουν. Μπορεί και εκεί να παίρνουν να κράσουν. Ναι, ρε, τι να κράσουν εκεί. Πάρ' τους ψηλέ, βγάλ' τους έναν, έλεξε τους. Πετύχατε την Αθήνα, όλοι την πετύχατε να πούμε, τη γράξατε, ήρθατε και πάνω μεριά. Πιο Περισσό, ρε. Αν κατέβει αυτό το κτέλ Αθηνών, θα χαθεί. Θα χαθεί αυτό. Πιο Περισσό, ρε, τα γάρι. Αυτό από τον έμπος μου είναι. Νέα πολιτεία. Δεν τον πήρε χαμπάρι. Πάμε, ναι! Καλησπέρα και πάλι. Καλώς τον. Γράψτε τον και τούμπα. Πες το, φίλε. Λοιπόν, με τον Γιώργο να μιλήσουμε γιατί έγινε μια παρεξήγηση. Ναι. Καταρχάς, Γιώργο, άμα θυμάσαι σε παλιότερη εκπομπή, σου έχω πει ότι είσαι από τους πολύ λίγους παοξίδες που συμπαθώ προσωπικά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν μας χαλάει αυτό, ξέρεις. Πώς? Δεν μας χαλάει. Στον να μην προκαλέσει. Όταν αναφέρεις ένα σύνολο ενός εκατομμυρίου που είναι παντή του πάγου, δηλαδή αυτό εννοώ. Σαφώς υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Εγώ με την κουβέντα που είπα, δεν καταφέρνω να ολοκληρώσω να καταλάβεις τι εννοούσα. Δηλαδή τώρα ο Τζόναθαν βγαίνει και λέει ότι φταίει το κατεστημένο του Ολυμπιακού και της Αθήνας και της ΕΠΟ από τη στιγμή που είναι. Μόνο ο Τζόρνταν το λέει, ένας άλλος. Τα 11 εκατομμύρια όλοι συμφωνούν με εσένα. Εδώ πήγε να γίνει κάθαρση, ρε Χαϊβάνη, κατάλαβες τι πήγε να γίνει. Κρέξε τι πήγε να γίνει. Και εσύ ακόμα είσαι στον κόσμο σου. Κρέξε. Καλά. Όταν βγαίνει και σου λέει ο άλλος ότι φταίει. Δεν υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, κρεμμύδι, κρεμμάδι. Γιωργάνη, μ' ακούς. Κάτι θα να σου πω και μέχρι τις προηγούμενες ο Γιώργος, ναι, ναι. Ο Γιώργος. Λοιπόν, πέρυσι σου είχα πει, όταν είχαν τελειώσει τα play-off, ότι είχατε τερματίσει πέμπτη, χωρίς στην κατηγορία τον Ηρακλή, τη Λάρισα και τον Άρη. Τώρα βγήκε ο Ηρακλής, θα τερματίσουμε έκτη. Άσε να ολοκληρώσω. Ναι. Ανέβηκε ο Ηρακλής. Και στο παραπέντε κυριολεκτικά μπήκε στα play-off, κάνω λάθος. Στο παραπέντε μπήκαμε, ναι. Πώς μπήκες, δεν μπήκες στο παραπέντε. Ναι. Οι τελευταίες γονιστικές κρίσεις θα μπει στα πλευρά. Μακάρι να μην έμπαινα εγώ. Άλλο σου λέω τώρα. Άλλο λέει. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Του χρόνου, όχι του χρόνου, βασικά έχει ανέβει και η Λάρισα. Ναι. Του χρόνου μπορεί να βγω έκτος. Άμα βγει και ο Άρης θα βγω δέκατος. Θα ανεπήξε δύο χρόνια και ο Άρης. Εγώ θέλω να δω εσύ τι θα κάνεις ρε Μοντέλο τώρα που απέξεις προκριματικά. Μοντέλο. Εγώ τι θα κάνω. Ναι. Εγώ επειδή η φίλη Ορδάνη είμαι νούμερο 20 στην Ευρώπη, ναι. Την κατάκτηση του UEFA, mm-hmm. Θα περάσω γιατί πρώτον είμαι στους χειρούς και δεύτερον έχω μία αλφα φανέλα στην Ευρώπη. Η ιστορία έδειξε ότι μια φορά έπαιξε προκριματικά και αποκλείστηκες. Αυτό έγινε μια φορά επί Κεσπάγια που τότε έπαιζα με τον Τάτολο και με τον Λουα Λουα. Τώρα συγκρινιστική είναι τον Πάτο.
αυτό είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το που είναι 90. Αλλά με το Λουα πρωτάθλημα και κύπελο έπαιρνε. Τότε πρωτάθλημα δεν πήρε. Πώ? Τι πήρε τότε. Πρωτάθλημα δεν πήρε. Πήρα πρωτάθλημα, αλλά κοίταξε. Δεν είχε το επίπεδο τότε το πρωτάθλημα που έχει τώρα. Ενώ τώρα έχει Μαζουάκου, έχει Μποτία, α πούμε. Κάτι, συγγνώμη. Σκόβα, έχει Σκόβα. Σαν πεντατζή είναι ο Σκόβα. Για δώσ' τον λίγο καλά. Πώ? Με αυτά τα στόπερ θα παπεράεις. Όχι, κάνεις λάθος. Καταρχάς, τα στόπερ μου είναι για τα σκυλιά, για επιπέδου Champions League, αλλά από τα δικά σου είναι 100 κλάσεις ανώτερα. Καλύτερα από το Χατζησαΐας, ε, καλύτερος. Δηλαδή μου λες το Χατζησαΐας, το πιτσιρίκι είναι καλύτερο από το Σιώμα. Δες μήνυμα, μικρέ, όση ώρα μιλάς, δες και το μήνυμα. Δες μήνυμα που ήρθε. Επειδή έχει καθυστέρηση, λέω η εικόνα με τον ήχο. Τώρα εντάξει, μπορεί να, τέλος πάντων, να το δω πιο μετά, πιο αργά. Λοιπόν, αφιβάλλεις, Ρωμάνη. Τι να επιβάλλω. Σε αυτό που σε ρώτησα. Καταρχάς να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς αισθάνεσαι σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ένας ο οποίος είναι 20 χρονών, είναι οπαδός του ΠΑΟΚ και έχει δει λιγότερους τίτλους από ένα πιτσιρικά που είναι... Προηγουμένως τοποθετήθηκα, είπα εγώ. Λέω, σε διοικητικό οικονομικό πέτυχε πλήρες ο Σαββίδης και δεν πονάει το κεφάλι μας. Στο αγωνιστικό κομμάτι ακόμα δεν πέτυχε. Δεν έφτασε την ομάδα στο επίπεδο που θέλουμε. Δεν κορυφή. Πέτυχε, όχι απέτυχε, λοιπόν, δεν πέτυχε. Άκου τώρα, άκου τον αντιπαοξή, θα ρίξει και τον έβαλα την πινέζα, πετάχτηκε. Πρόσεξε να δεις. Περίμενε. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω εμένα, λίγο κάτι. Εμένα, πρόσεξε να δεις. Εμένα μιλάει, ρε φίλε. Απέτυχε πλήρες. Θες να σε ρωτήσει αυτός, εγώ μιλάς. Λοιπόν, άκου τώρα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι σε αυτό το κομμάτι δεν πονάει πλέον το κεφάλι μας όπως πονάει κάποιους άλλους. Από εκεί και μετά, με τη διαπλοκή που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τη διαφθορά, δεν πάντα στο κουμπί, ρε φίλε, και τα στρώνεις τα πράγματα όλα. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει η δομή του ποδοσφαίρου. Καταρχήν πρέπει να αλλάξει η ΕΠΟ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ηρακλής, ρε φίλε, ποιος Ολυμπιακός. Πες μου. Ποιος Ολυμπιακός έχει το κουμπί. Πάμε στο διάλειμμα, λέγε. Ποιος τι βλακεία ρώτα, δηλαδή. Μισό λεπτό να μιλήσω, Γιορτάνη, είπες ότι πέτυχε στο διοικητικό κομμάτι. Ναι. Πέρυσι είχε στο Βρίζα που το δάγκωσε στο λαιμό. Φέτος είχε στο. Δηλαδή, με εξαιρέσει. Ποιο δάγκωσε στο λαιμό, ρε φίλε. Το Σαββίδι, ο Σαββίδι του Σαββίδι. Φέτος έφερε τον Άρνεσεν, τον κότη τη. Πού είναι από δεν ξέρω, τον παλικάρι δεν ξέρει. Λυπάμαι που δεν γνωρίζει, φίλε. Πέρα από τα χρέη. Πέρα από τα χρέη, τι άλλο πέτυχε. Αν κάνανε για μένα κάποιο λάθος φέτος στη διοίκηση. Είναι γιατί διώξαν τον Άρνεσεν. Για μένα είναι λάθος. Θα σου απαντήσω, φίλε. Διαφωνείς. Βεβαίως. Με αυτά που λες διαφωνώ φυσικά. Φίλε, δεν τον δάγκωσαν. Δεν τον δάγκωσαν. Σε το λες τι έκανε, τι άλλο έκανε. Όχι, δεν τον δάγκωσαν. Έβαλε σε τάξη ουσιαστικά τα οικονομικά. Εσύ δεν το έχεις ζήσει ποτέ σαν Ολυμπιακός, αλλά να σου θυμίσω ότι εγώ και ο Τζόρνταν κάθε πρωί που πάμε στη δουλειά μας, κατοστεκόμασταν στο περίπτερο και διαβάζαμε ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ θα κάνει προσφυγή. Ναι, μόνο αυτό. Δεν κάθομαι κάθε μέρα ξαφνικά από την Τούπα, περιμένουν λεφτά. Έχεις δει κανέναν οπαδό του Ολυμπιακού να λέει τόσα εκατομμύρια έδωσε στο κράτος ο Μαρινάκης, τόσα πλοία έχει ο Μαρινάκης, τόσα. Δεν τον νοιάζει, γιατί παίρνει πρωταθλήματα. Βγήκε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τότε στη Βουλή και είπε: είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, να βάλουμε από ένα χιλιάρικο όλοι να ξεχρεώσουμε τον Ολυμπιακό. Η ξεφτύλα της χώρας. Γιατί δεν έγινε αυτό για άλλες ομάδες που ξεπλύνουν τα χέρια τους. Αλλά τότε δεν ήσουν εν ζωή να τα ακούσεις αυτά. Μα ακούτε. Δεν απλήρωσε ο ελληνικός λαός. Μια ερώτηση όλα θέλω να κάνω. Να μισή δίσταση. Λέγε. Μια ερώτηση όλα και θα κλείσω. Στον. Κοίταξε ρε Βλόντε τώρα που στο μικρό σώμα ποιος είναι. Νίκος. Εντάξει, κοίταξε και ο Ροδάνης τώρα λέει κάποια πράγματα κουφά. Αλλά και στην προηγούμενη εκπομπή βγήκες και είπες ότι σε έσφαξε ο Ολυμπιακός μέσα στο Καφτατζόγλου. Όχι, δεν με έσφαξε. Ένα πέναλτι, μία κόκκινη και τον γκολ που βγήκε από άλλο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο Ολυμπιακός δηλαδή, για να μην κερδίσει. Το γκολ κανονικό ήταν. Το γκολ του Φορτούνου ήταν κανονικό. Ο Ιορδάνης για εσάς ο Ηρακλήδης. Συγγνώμη να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Την κόκκινη στον Ποτία την είδες. Αυτό ήταν κόκκινη. Ωραία. Έμενες, κέρδιζες 1-0 τότε. Ναι. Και είναι η επόμενη φάση που κάνει το χέρι ο δικό σου μέσα στην περιοχή που είναι πέναλτι, γιατί έχει πάρει τέτοιο πέναλτι. Μένει με 10 να σου. Ωραία. Μένει με 10 και το κάνω 1-1. Έχω το δικαίωμα να διεκδικήσω την νίκη ή πάλι θα με κερδίσει με 10 φορέ. Κάτσε, περίμενε. Διάλειμμα τελευταίο. Τώρα. Διάλειμμα τελευταίο. 85-27-27. Λοιπόν. Κρέξιτ, τέρμα προυτάλ, στόπερ ντούρο στα χαβ και έναν μουντιαλικό φόρ και καθάρισης. Πάμε στους δύο τελευταίους για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Ακούω τον
τον Ολλανδό να φωνάζει ακόμα και στο διάλειμμα. Δώστε του να πιει κανένα τσάι να ηρεμήσει, κανένα εγκουάν από Μαλαισία. Εσύ θες να... δεν είναι καλά τα νεύρα του, εσύ, δεν είναι εσύ θες καλά. Ανθρώπους ήρεμους σε μια εκπομπή ή ανθρώπους που να είναι γεμάτοι ενέργεια και... Αυτός ο Ολλανδός σου γεμίζει τα νεύρα, δεν γίνεται καθόλου όμως. Δώστε του κάτι να πιει. Εμείς δίνουμε να πιούνε για να φωνάζουνε, όχι για να σταματάνε. Λέγε. Να σταματήσει λίγο, να σταματήσει, γιατί όταν καμάνε σταματάνε, γιατί είναι πάρα κάτω από τον Πάουκ. Εντάξει, κάτω είμαστε φέτος, ρε φίλε, δεν έκανα. Κάτω. Δεν γίνεται άλλο. Κάτω είμαστε, ρε φίλε, εγώ το παραδέχομαι. Φέτος είμαι πιο κάτω από σένα στο ποτάμι. Μην φωνάζεις πάλι, ρε. Μα δεν φωνάζω, ρε φιλάρα, ξεμιλάω. Μα τι κάνεις, φωνάζεις. Τώρα φωνάζω. Φωνάζεις, πώς δεν φωνάζεις. Η φωνή μου είναι τέτοια, δεν φωνάζω, είμαι βροντόφωνο. Μα ηρέμησε, πιες κάτι. Πίνω, μη στεναχωριέσαι. Λέγε τι θες να πεις, λέγε. Το Φελίπορ, τον ξέρεις. Το Φελίπορ. Μην απαντήσεις, είναι υφραστικό. Είναι... αυτό που λες, εσύ τα ξέρεις αυτά. Είναι χαμηλού επίπεδου, δηλαδή το IQ του είναι πολύ χαμηλό. Δε... Είσαι τρεμπανά. Όχι, δε... εσύ είσαι θεϊκός. Μη, το Φιλίππο. Θα μας σου πω ποιο Φιλίππο, θα με πεις εκείνο. Άσταρε, στη... από Τούμπα παίρνεις, ρε. Όχι, από Χαριλάου. Κοντά είσαι. Αυτά τα κρύα τα σχόλια. Χαριλάου, ποιος είσαι εσύ. Από Χαριλάου, ποιος είμαι εγώ. Από Χαριλάου, εγώ ποιος είμαι. Ναι. Γιατί να σου πω ποιος είμαι. Κάτι μου θυμίζει, φωνή σου, γι' αυτό. Είναι και αυτός από τη Χαριλάου, γι' αυτό. Αυτός μου πιστεύει είμαι. Άρα αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Καλά κατάλαβες, είσαι τσακάλι. Αριανός είναι. Όχι ρε, είμαι Χαριλάου και είμαι Παουκτής. Όχι, δεν είναι αυτός, τότε εντάξει. Με μπέρδεψες, με μπέρδεψες. Ναι, sorry. Ναι. Δεν πειράζει μου ρε, τι sorry. Όλοι λάθη κάνουμε. Εγώ είπα ρε φίλε για το μήνυμα. Κακός θα κατεβεί αν κατέβει. Ναι, όχι σε πολύ. Τι να κάνω τώρα, εγώ δεν γουστάρω να κατέβει. Είναι ομάδα Κολοτούμπα και θα κατέβει. Εντάξει. Αυτό μόνο. Τι με κάπα, άλλα έλεγε ο Σαββιδάκος και άλλα θα κάνει κι αυτός. Καλά, Σαββιδάκο δεν τον λες. Τώρα ρε μεγάλο τώρα. Εντάξει, ότι διαφωνείς αυτό μαζί του δεν γίνεται. Γιατί ξεπλένει τα χρήματα, τα μαύρα χρήματα και πληρώνει. Άμα σε τεινάξουμε ανάποδα, πέφτει κανένα ευρώ από σένα. Γιατί διαφωνώ εγώ προσωπικά. Γιατί τον Πατατούδη δεν τον έλεγατε Πατατουδάκο. Το γούμενο δεν το λέγατε γουμενάκο. Είναι γεγονός ότι ο Σαββίδης. Ένα φραγκουζάκο. Ναι, είναι γεγονός ότι ο Σαββίδης έχει κάνει για μένα ένα πολύ μεγάλο έγκλημα ως προς το πρόσωπο. Είναι... Δεν έβαλε λεφτά σε κάποιες τσέπες, έτσι. Σήμερα, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Έχω τον φραγκουζάκο και το ξέρω, δεν τρώω. Δεν μου λες ρε μεγάλε, συγγνώμη, επειδή βλέπω τα ξέρεις όλα. Είδες εσύ πολλούς προέδρους ομάδων να πηγαίνουν μέσα στην Βουλή και να αγορεύουνε. Αλλά τώρα αυτό δεν τιμά και τον ΠΑΟΚ. Είδες πολλούς προέδρους ομάδων. Δεν τιμά και τον ΠΑΟΚ τώρα αυτό. Σαν επιχειρηματίας. Τι να μιλήσω να πω. Παίρνει μέσα στο κοινοβούλιο των εκλεγμένων τέτοιων. Τον εκλεγμένο τι έγινε, απαγορεύεται. Για μένα να απορρεύει φυσικά. Απαγορεύεται. Φυσικά. Έξω η πολιτική αυτοποδόσεων των ειδών. Έξω η πολιτική αυτοποδόσεων. Για να δεις την αξία του σαν επενδυτή σου λέω τώρα. Εσένα τώρα δηλαδή σου επιτρέπει. Το επιτρέπει αυτό τώρα εξωκοινοβουλευτικό. Να τον πάρουν για τον κάνουν υπουργό, το γουστάρεις. Φυσικά. Το γουστάρεις. Ναι. Γιατί δεν γουστάρεις να γίνει ο άλλος ένας επενδυτής μέσα να μιλήσει. Να πήρε παιδιά αυτά που κάνετε τα φορολογικά είναι απαράδεκτα. Σας μιλάει ένας επενδυτής. Να σου πω γιατί. Εσύ γιατί, τώρα ψηφίζεις δηλαδή. Υπάρχει, ναι, ψηφίζω, δεν κατάλαβα. Κάτσε, μας πει λοιπόν, ναι. Γιατί υπάρχει σύλλογος. Ψηφίζει το παιδί, πρέπει να ψηφίζουμε. Λοιπόν, γιατί υπάρχει, συγγνώμη λίγο ρε φίλε, υπάρχει σύλλογος βιομηχάνων, υπάρχει σύλλογος εμπόρων, υπάρχει σύλλογος. Ας κάνει ένα φόρουμ, ας πάει στο ξενοδοχείο. Είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές λοιπόν. Ας τα πει λοιπόν εκεί πέρα. Δεν μπορεί να είναι... μπαίνει μέσα στο κοινοβούλιο που ψηφίστηκαν οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Όχι, και να μιλάει. Δεν είναι καμία εξουσία. Σοβαρά, μιλά τώρα. Να πω κι εγώ. Παράνομα μπήκε μέσα. Παράνομα μπήκε μέσα. Κακός μπήκε, δεν είπε ότι μπήκε παράνομα. Μπήκε γιατί πήγε κακό. Αφού επιτρέπεται να μπει. Να πω κι εγώ να μπει κι εσύ. Εσύ δεν μπορεί να πει ούτε εγώ. Γιατί δεν μπορεί να πει. Δεν κατάλαβα. Δημοκρατία δεν έχουμε. Δεν λένε επιτέλους ότι έχουμε δημοκρατία. Με λέγανε τι προάλλε. Δεν ευχάριστα γεγονότα. Ελευσίνη μου. Τι. Μπήκε ο άνθρωπος σαν πρόεδρος. Ομογενών εδώ πέρα, μπήκε σαν επενδυτής. Μπήκε να μιλήσει, να πούμε, να μιλήσει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Να πούμε, να δείξει τα προβλήματα της κοινωνίας. Να μιλήσει σαν επιχειρηματίας και σαν επενδυτής. Να καταλάβουν επιτέλους αυτοί που κυβερνάνε ότι αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να μπουν. Γιατί δεν αφήνουν να μπουν μέσα στη Βουλή ο Μίτσος ο Εργάτης, ο Μπάμπης ο Φαναρτζής, ο Χρήστος, ο Πέτρος. Γιατί να μπει ο Σαββίδης δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί να μπει ο Φαναρτζής και να μην πει ο Σαββίδης. Γιατί να μην μπει, λέει. Γιατί να μπει, να μπουν κι αυτοί. Να μπει δηλαδή, επειδή μπει ο Σαββίδης, να μπει ο Φαναρτζής. Βέβαια, δεν κατάλαβα.
Ο ένας έχει 23.700 υπαλλήλους και ο φανατής είναι μόνος του, ρε, με τα φανάρια. Ποιο μάτι είναι, ρε, φίλε. Και επειδή έχει 23.700 υπαλλήλους έχει, αλλά δεν τους έχει επειδή τους αγαπάει. Αυτός ψηφίζει, ρε, παιδιά. Δεν ξέρει γιατί ψηφίζει. Καλά, είναι αριστερός, ρε. Γι' αυτό τα λέει. Α, επέστο, ρε, μεγάλο. Ναι, εγώ σαν αριστερός μιλάω. Δεν πρέπει να είσαι αριστερός και πάω. Γιατί τι πρέπει να είμαι. Πασό. Φουλ. Μόλις γίνει το Πασόκ, μόλις γίνει το Πασόκ ξανά κυβερνό κόμμα, θα δεις και πρώτο φίλε, συγγνώμη. Κάντε τον Μπένι πρωθυπουργό και θα είστε όλοι πρωθυπουργοί. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είναι θέμα αριστεράς και δεξιάς τώρα εδώ. Δεν εγώ ψηφίζω Μπένι. Όχι, ένα λεπτό, ρε. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στην κοινωνία τώρα. Εδώ τώρα από αυτούς που κυβερνάνε, πιθανόν να μην ξέρουν έξω ο κόσμος πώς ζει. Ή τουλάχιστον ο κόσμος υποφέρει. Έτσι λέτε εσείς ότι ξέρετε. Άσο Σαββίδη, μιλάω για αυτούς που κυβερνούν. Πάντως, έχω δει. Πολλούς... Με κάνει τώρα το ΦΠΑ από 23-24. Μισό λεπτό. Ναι. Με κάνει το ΦΠΑ από 23-24 και ο άνθρωπος έξω δεν ξέρει τι του γίνεται. Για να γίνουν δουλειές στην Ελλάδα, καταρχήν να πάρεις λεφτά από τη χώρα, πρέπει να γίνουν δουλειές. Ναι. Να μπει εργατικό δυναμικό να δουλέψει, μέσω της δουλειάς να μπορούν να πάρει τους φόρους. Μέσω το... Έλα, πες, έχει δίκιο Σαββίδης αυτά που όχι δίκιο Σαββίδης. Τι καταλήγουμε. Σαββίδης που είπε ότι πρέπει να κάνουμε απεργία και να παίρνουμε τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη. Όταν κάνεις 24 το ΦΠΑ, ρε φίλε, ποιος θα κάνει, ποιος θα ανοίξει, ποιος θα έρθει επιχειρηματίας εδώ πέρα, μεγαλοπενδύς να κάνει δουλειά, να επενδύσει. Να πληρώσει τι, ρε φίλε. Αν βάλεις 24 το ΦΠΑ, αν βάλεις τώρα μέσα από τα νίκια, από τη ΔΕΗ, μέσα από την εφορία που θα πληρώσει γενικά, το κράτος γίνεται συνέτερος να μην πω μόνο στα κέρδη με τον επιχειρηματία. Πώς θα πάει λοιπόν ο επενδυτής να επενδύσει. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Δεν θα πάει στη Βουλγαρία που τα 5 πρώτα χρόνια δεν πληρώνει καθόλου φόρο και μετά δίνει κάποιο λίγο. Αδερφέ. Δεν θα πάει στα Σκόπια, ρωτάω εγώ τώρα. Λοιπόν, πώς φύγαν αυτές όλες οι εταιρείες. Πώς φύγαν οι εταιρείες αυτές. Να απαντήσεις λίγο. Να απαντήσω εγώ πολιτικά μπαμπάμ. Λοιπόν, άκουσε με. Κάτσε λίγο να τελειώσω, ρε. Λίγο επίπεδο, ρε. Κάτσε να βγάλει λίγο το διάγγελμα του νεοφιλελευθερισμού. Πώς δεν θα πάνε λοιπόν στις άλλες χώρες. Πώς να μην φύγει η Coca-Cola λοιπόν και η Coca-Cola. Ποια Coca-Cola. Έλα, φίλε, έλα, άκουσα. Όταν κάποτε στην Ελλάδα υπήρχε ο βασιλιάς. Όθων. Οποιοσδήποτε βασιλιάς. Όθων. Πήγαινε ο λαός την πραμάτια που έβγαζε όλος και ο βασιλιάς για να το παίξει άπλας έδινε το 10%. Το 10%. Το 2014 έγινε μία έρευνα για το ποιοι και πού είναι τα λεφτά. Και τι βγάζει αυτή η έρευνα. Ότι στη δημοκρατία της Ελλάδος 500 οικογένειες κατέχουν το 98,2% του ελληνικού πλούτου. Έτσι, και όλοι οι υπόλοιποι μαλάκες παλεύουμε για το 1,8%. Και αυτός μου το παίζει φιλελεύθερος που πήγαινε με τέτοια τσέπη. Αυτός είναι. Αυτή είναι, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, ρε. Τελευταία η Coca-Cola και η... Ανελήφθησαν. Εσείς οι κομμουνιστές. Ναι, όχι. Ναι, ναι. Θέλετε να πάρετε τα λεφτά από τους πλούσιους. Ναι, και ναι, να πάρετε εσείς. Ναι, όχι, ρε. Να τα πάρουμε από τους πλούσιους. Να τα πάρουμε από τους πλούσιους που έχουν πάει την Ελλάδα. Τον είδα να τρώει σαν τους με Coca-Cola. Καλά, καλά. Άκουσε με, άκουσε με. Εμείς θέλουμε να πάρουμε. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά από τους πλούσιους για να τα ξαναδώσουμε στους φτωχούς. Ναι. Εσύ όμως στο παίζεις πλούσιος και στο παντελόνι δεν έχεις να πάρεις ούτε τσιγάρα από το περίπτερο και μένει στη Βέρεια. Ναι, ρε φίλε. Κατάλαβες. Δηλαδή, και μένει στη Βέρεια. Έλεω. Αυτά τα είπες εσύ τώρα, τα κατάλαβες. Όχι, ρε, εγώ δεν τα είπα. Κύριε, έμεινε στη Βέρεια. Εσύ ρε Χαϊβάνη μας είπες 17 φορές γιατί δεν βάλαμε βενζίνη στην Εγνατία Οδό. 650 χιλιόμετρα είναι η Εγνατία Οδό και δεν έχει βενζινάδικο. Το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Τα βενζινάδικα αυτά είναι. Τα βενζινάδικα. Ρε χαίρομαι. Ξέρεις τι μου αρέσει. Να κάνω αρέσει στο Τζόρτα. Εμένα ξέρεις τώρα θα σου πω και σ' αφήνω. Εμένα μου αρέσει που βλέπω ανθρώπους που δεν ξέρουν αύριο αν θα έχουν λεφτά για να φάνε στο σπίτι τους να υποστηρίζουν το κεφάλαιο με τέτοια θέρμη. Ναι. Λες και τα λεφτά είναι δικά τους και κάποια στιγμή έτσι θα τα κάνουν αυτό. Λες και άμα η Coca-Cola γίνει 5 φορές πιο μεγάλη, εσύ οικονομείς κορόιδο. Μια ερώτηση. Ναι, έλα. Εσύ πας δουλεύεις τώρα κάπου σε μια εταιρεία. Ναι. Σε ένα μεγάλο μέτωπο, σε ένα, ναι, σε ένα εργοστάσιο μεγάλο. Ωραία. Θέλεις να πάει καλά το εργοστάσιο αυτό. Ναι. Γιατί. Αφού είσαι κομμουνιστής, θες να πάρεις τα λεφτά, εσύ τα δώσεις. Δεν κατάλαβες. Δεν έμεινε, ρε φίλε. Τώρα εσύ μου μιλάς για κάποιον που έχει ένα εργοστάσιο και μπορεί να δουλεύουν κάποιον με κάποιον που σου λέει ότι αν με φορολογήσεις θα πάρω τα καράβια και θα τα πάω απέναντι, θα τα βάλω άλλη σημαία και θα δεχτώ εγώ αυτό το ταβατζιλίκι. Και θα δεχτώ εγώ αυτό το ταβατζιλίκι να σε πουλάει τρέλα ο πλούσιος ότι δεν θα με φορολογήσεις γιατί εγώ άμα θέλω σηκώνομαι και φεύγω και έχει 500 offshore εταιρείες και ανοίξα τα Panama Papers και γίνεται σε αυτό και εσύ θέλεσαι. Άμα γίνεις κυβέρνηση.
Τι να και τον πει τώρα από τον Σίκο και φύγει. Όχι. Τι να τον πει. Έλα τον να πει. Τα λεφτά τα ηλίκη. Τα ηλίκη. Άμα τα έχει κλέψει. Αυτό είσαι. Εσύ που τι είσαι που το ξέρει. Είσαι... Γιατί θα είναι εγώ θα το κάνω. Δεν κατάλαβε. Εσύ πιστεύει ότι τα λεφτά που έχουν φαγωθεί στην Ελλάδα την τελευταία 30 ετία, άμα αρχίσουν και τα σκαλίζουν κάποιοι, δεν θα μάθουμε που πήγαν τα λεφτά. Δηλαδή εσύ στου Ολυμπιακού Αγώνε θεωρεί ότι η καθαρίστρια έπαιρνε 4.500 ευρώ το μήνα μισθό γιατί το είχε βάλει Αγγελοπούλου για να πληρώνει εσύ κορόιδο του Ολυμπιακού Αγώνε. Τόσα πιστεύει ότι έπαιρνε καθαρίστρια. Το παιδί είναι, δεν ξέρει καθόλου. Δεν ξέρω, δεν μιλάει. Έλα, Τζόρτα, πες εσύ για το κρέξι τώρα και άσε. Άσε που δεν ξέρω εγώ για τα φορολογικά. Που εγώ είμαι 15 χρόνια φορολογούμενο. Άσε τώρα και πληρώνω 15 χρόνια. Άσε, μην μιλάει. Ανοίξει αυτή τη στιγμή σε αυτή τη ελευθερό σχήμα. Ναι, είσαι λογιστή. Αφού είσαι λογιστή λοιπόν εσύ, πε μα φορολογικά στη δεκαετία η τελευταία χρήση παραγράφεται. Πε μου. Στην τελευταία σχέση έχουν αυτά, ρε. Πώ θα βρει 30 χρόνια αυτό πριν, ποιοι κλέψαν ποιου. Γιατί δεν μπορεί να βρει που πήγα τα αφού στα 10 χρόνια η 11η χρήση. Δεν υπάρχει αυτό, ούτε θα υπάρχει παραγραφή του αντιστήματο και άρση τη βουλευτική ασυλία. Αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ δεν θέλω άρση τη βουλευτική ασυλία. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για του περιβόητου αυτού που έχουν στη Βουλγαρία. Εκεί δίνουν και θέλω να σχολιάσει λίγο Μάρε που δεν έχει μιλήσει. Για να δείξουμε δηλαδή πόσο. Μπούφι είναι για να μην του χαρακτηρίσω αλλιώ. Εσεί ρε, όλοι που λέτε οι μικρό, εγώ μιλάω για αυτού του μικροεπαγγελματίε, αυτοί είναι για μένα το χειρότερο κατά κάθε τη κοινωνία, που ενώ είναι απλοί μεροκαματιάριδε επαγγελματίε, νομίζουν ότι μπορούν να γίνουν παρθενογέννητε. Και απειλούν λοιπόν αυτοί ότι θέλουν να πάνε στη Βουλγαρία. Γιατί δεν πάτε ρε, στη Σουηδία. Στη Σουηδία γιατί δεν πάτε. Είναι μακριά. Όχι, άστα είναι μακριά. Θα σου πω γιατί δεν πάτε. Γιατί στη Βουλγαρία θα πάτε και θα δίνετε 50 ευρώ στον εργαζόμενο. Και θα τα βάζετε όλα στην τσέπη. Γιατί... Στη Σουηδία που έχει την ίδια φορολογία και είναι κράτος με νόμους, δεν σας συμφέρει να πάτε εκεί πέρα. Βουλγαρία. Γιατί δεν θα έχει. Βουλγαρία είναι δίπλα, ρε φίλε. Δεν θα έχει. Σε μια ίση με το δικό κεφάλαιο θέλει. Εκεί πέρα. Καλά. Γι' αυτό θέλετε να πάτε στη Βουλγαρία. 500 ευρώ πρέπει να βάλει για να ανοίξει εταιρεία με το δικό κεφάλαιο. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Ο καθένα που πάρει το κοιτάει, το συμφέρον το κοιτάει. Μαρμίτα δεν είμαστε. Για το, καλό, εδώ, για το καλό το δικό μας πάμε στην τελευταία γραμμή, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, ένα φίλε. Μιχάλη, θα βγαλέσει το τηλέφωνο. Από? Από Μιχάλη. Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Πάω. Με το ΠΑΣΟΚ μήπως τελικά ήταν καλύτερα, ρε φίλε. Γιατί εδώ πέρα βλέπω έργα στον τόπο, βλέπω ότι οι παππούδες έχουν λεφτά. Κάποιοι ψηφίσαν λάθος, ψηφίσαν σωστά, αλλά έχουν όλοι να φάει να φάνε, φίλε. Εάν ήταν καλύτερα με τον Πασόκ. Αυτά πληρώνουμε, φίλε. Τα καλύτερα του Πασόκ πληρώνουμε. Εγώ δέχομαι ότι ήμασταν καλύτερα με τον Πασόκ. Για ποιο λόγο αυτό το Πασόκ έχει 5% μόνο. Έχει 5% γιατί σταμάτησε να ταΐζει αυτό που ταΐζει, φίλε. Ναι. Και ταΐζει μόνο το χωριό εδώ. Άρα το Πασόκ δεν έχει να ταΐσει. Άρα το Πασόκ ήταν καλό επειδή ταΐζει εμάς. Άρα ταΐζει εμάς όχι υπέρ. Του ελληνικού κράτους κτλ. Τώρα δεν έχει λεφτά. Ναι, τώρα που δεν έχει λεφτά, γιατί να μην το. Ένα λεπτό. Πήρε αφημί το Πασόκ και έγινε σήμερα. Γιατί όμως να μην το ψηφίσουμε το Πασόκ τώρα που δεν έχει λεφτά να μας δώσει. Γιατί εκεί που μας έδινε 1 εκατομμύριο μας δίνει 800.000. Τώρα και είμαστε εξυπασμένοι. Ναι, λέω ότι το Πασόκ χρησιμοποιήθηκε από το λαό. Για να εξυπηρετηθεί και το ίδιο το Πασόκ και ο λαός να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. Στα συμφέροντα αυτά το κράτος ήταν απόν. Άρα το κόμμα κονόμαγε, ο κόσμος κονόμαγε και η χώρα επτόχευε. Το Πασόκ λοιπόν, ένα λεπτό. Το Πασόκ λοιπόν το κατηγορούμε γιατί έπαιρνε χρήματα και πλούτιζε. Πλουτίζαμε κι εμείς. Αλλά εμείς που πλουτίζαμε βρίζουμε το Πασόκ επειδή δεν υπάρχει άλλο Πασόκ να μας δώσει τα λεφτά που μας έδινε το παλιό Πασόκ και να πλουτίσουμε. Άρα είμαστε καριόλιδες εκγενετής. Φίλε, το Πασόκ, Πασόκ έπαιρνε δάνεια απ' έξω λοιπόν. Εκεί καταλήγω εγώ. Θα είχε το λαό εδώ πέρα να πούμε για ψηφοδηρικούς σκοπούς και βουλιάξαν τη χώρα. Ναι, αλλά λέει αυτός αναπολύ το Πασόκ το παλιό. Το Πασόκ το παλιό για να έρθει θα πρέπει να έρθουν νέα δανεικά χρήματα. Τα δανεικά τελειώσανε όμως. Κατάλαβες τι. Ήταν δανεικά επειδή το Πασόκ έκλεινε συμφωνίες.
Με ξένους. Αδερφέ, ήταν πακέτα αυτά που παίρναμε για να κάνουμε ανάπτυξη και εμείς τα δίναμε αλλού. Τι συμφωνίες ήταν, ρε φίλε. Και εμείς τα δίναμε αλλού. Τα ξέρει, τα χρέη 10 δις και τα πήγε 90, ρε φίλε. Τι συμφωνίες ήταν. Δανεικά ήταν, αδερφέ. Απλά δεν στα παρόν, δεν μας τα λέγανε σωστά. Τότε νόμιζε. Δεν μας τα ζήταγαν τότε. Όχι μόνο αυτό. Τσοβόλα, δώσ' τα όλα, είπε ο μεγάλος. Δώσ' τα όλα, είπε Τσοβόλα. Άρε, από εκεί πόσο το νόμιζες εσύ. Να σε πω κάτι. Εσύ, φίλε, πόσο χρονών είσαι. 40. Το Πασόκ δεν το πρόλαβε. Μαζί με εμένα, αδερφέ, να ξέρει σύνταξη δεν θα πάρουμε ποτέ. Στι δόξε του το Πασόκ δεν το πρόλαβε. Λίγο το δεν το πρόλαβε. Αλλά έχω δρόμο. Εγώ για το Καλέτζι, για το χωριό έχω δρόμο. Πάω σε μια ώρα, είμαι στην Πάτρα κάτω. Α, το Καλέτζι είσαι. Α, γι' αυτό. Καλά, εκεί, εντάξει. Φίλε, τι δουλειά κάνει. Πασόκ. Δεν φύγω εγώ στην περιφέρεια είμαι. Μάλιστα, την περιφέρεια μου. Να σου πω, πάντως για ένα μήνυμα που ήρθε πριν και κάποιος έλεγε να ξυπνήσω, συμφωνώ. Παλιά λέγαμε τι δουλειά κάνεις. Πασόκι με λέγε. Με. Τι δουλειά κάνεις, Άρηση με έλεγε. Άντρα. Κατάλαβες. Να σε αυτό... πω κάτι άλλο. Ναι. Εγώ Πασόκι με, δεν σου λέω ψέματα. Εσύ δεν μου λες τι είσαι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου τώρα. Σε βλέπω τόσο καιρό κάνεις αθλητική εκπομπή. Τι ομάδα είσαι, δεν μας έχεις πει. Εσένα λέει Τζόρνταν. Εσένα λέει. Εσένα λέει. Εγώ τι ομάδα είμαι? Το Γιώργο, ναι. Το Γιώργο. Εγώ. Ναι. Παοκτσής είμαι. Παοκτσής. Το παραδέχεσαι δηλαδή. Ναι, φυσικά. Γιατί να, γιατί να τραπηθεί, υπάρχει κανένας λόγος να τραπηθεί. Έτσι, άρα παραδέχεις ότι είσαι σε ένα, μια ομάδα που ξεπλένει χρήματα από τη Ρωσία. Δεν ξέρω από πού, μισό λεπτό. Εσύ... Καταρχήν, μισό, περίμενε, σε μένα μιλάει. Λοιπόν, καταρχήν. Είναι σαν, εγώ υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ σαν ιδέα και όχι σαν ανώνυμη εταιρεία. Mm. Ό,τι και να είμαι, αν είμαι ανώνυμη εταιρεία, είτε Ηρακλής, είτε Πανεγιάλιος, είτε οτιδήποτε, σίγουρα γίνονται μέσα κάποια πράγματα. Εμένα αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις, η στάση μου σαν Γιώργος ΠΑΟΚτσής είναι να γυρίσουμε στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Εγώ είμαι μέτοχος. Άμα πάει καλά, πάρω μετοχές. Αν δεν τέτοιο, θα τις εξαντλήσω. Πρέπει να είσαι ο μόνος να ξέρεις. Τι πράγμα? Αν μην παίζει η Ευρώπη, οι ομάδες στην Ελλάδα. Να εσύ γάβρο είσαι, φίλε. Μισό λεπτό, δεν ακούω τι μου λέει. Όχι, εγώ δεν είμαι γάβρο. Τι είσαι? Εγώ από τον παππού μου, από την Πάτρα, με πήγαινε στην Παναχαϊκή και είμαι Παναχαϊκή. Μπράβο, ρε φιλάρα. Από την Παναχαϊκή μας, λοιπόν, πάει και η Παναχαϊκή. Μπράβο, ρε φιλάρα. Πάει και ο Πανηλιακός σήμερα, διαλύθηκε. Ρε φίλε, την Τετάρτη γουτσάρμα από την εθνική ομάδα του Σουλού, πώς να το κάνουμε. Πάει και ο Πανηλιακός, διαλύθηκε. Μπράβο, φιλαράκι που είσαι Παναχαϊκή και δεν είσαι τίποτα άλλο. Είσαι από τους λίγους. Αυτό που λέει, τι ομάδα είσαι? Από αυτή που χάνει. Όταν χάνει η ομάδα έχω εγώ δουλειά. Για χαρά, από αυτή την ομάδα είμαι. Όταν η ομάδα κερδίζει εγώ δουλειά δεν έχω. Ναι, τέλος. Θα κάνουμε μισό λεπτό να ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί την ερώτησα σήμερα. Για τα Πασχαλινά. Πάσχα δεν θα κάνουμε. Όχι. Το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα θα κάνουμε. Πριν τη Μεγάλη Δευτέρα την Κυριακή. Γιατί θα κάνουμε νηστεία, βέβαια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ ρωτάω, ρε παιδιά, με ρωτάει ο κόσμος. Και πολύ lifestyle θα κάνουμε και πολύ ευρωπαϊκό. Παιδί με ρωτάει ο κόσμος. Και κύπελο θα κάνουμε. Τα. Τι να πω. Τα playoff είναι. Τα playoff πάνε μετά το Πάσχα, Μάιο. Μετά το Πάσχα, αρχές του μήνα θα ξεκινήσει. Αρχές του μήνα πάει ένα μήνα και μετά έχουμε Euro. Ξεκίνησε πρωτάθλημα πριν το Πάσχα, έχει γίνει ποτέ αυτό? Όχι, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που τελειώνει πρωτάθλημα πριν το Πάσχα. Εντάξει, όμως πέφτει πολύ αργά το Πάσχα. Πώς? Πέφτει και πολύ αργά. Όχι, κανένα Γιώργο πριν το Πάσχα πρωτάθλημα ποτέ δεν είναι. Το 83 που έπεσε το Πάσχα Μάιο, 13 Μαΐου. Θα υπάρξουν ομάδες που έχουν 3-4 μήνες απεραξία. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγάλο διάστημα. Όχι απεραξία, ποιο, όλοι θα κάνουν. Και ο Ολυμπιακός, άμα παίξει τέτοιο πιο νωρίς, θα πρέπει να κάνει. Μικρούς, παιδιά, πάμε. Το Αγρίνιο, αυτοί όλοι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τα λέμε την άλλη Κυριακή. Bye. Harlem.
θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου, όμως ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23 231 15-17. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ.